Καλή χρονιά, παιδες, φίλες και φίλοι του καναλιού του Console Hunter. Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα σε ένα νέο εορταστικό, το τελευταίο ή μπορεί και προτελευταίο εορταστικό επεισόδιο του 2021 και πλέον για το 2022, γιατί είναι πρωτοχρονιά σήμερα. Σήμερα έχω έρθει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο, σε ένα πολύ δυνατό retro συλλέκτη που μαζί μου και σύγχρονα video games κτλ. Έχουμε έρθει στον χώρο του, θα χαζέψετε πάρα πολύ ένα απίστευτο επεισόδιο από αυτά που σας αρέσουν, από αυτά που γουστάρετε να βλέπετε από αυτό το κανάλι που παρουσιάζει συλλέκτες. Ψάχνω με πολύ όρεξη και με πολύ μεράκι να βρω συλλέκτες που είναι πολύ άξιοι για να παρουσιαστούν και να δείξουν φανταστικά πράγματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε και να περάσουμε καλά. Παιδιά, σας εύχομαι καλή διασκέδαση, σας εύχομαι καλή χρονιά, με αγάπη, με υγεία, με επιτυχίες, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και πάμε για το νέο Room Tour, Console Hunting Room Tour επεισόδιο που... Γεια σας! Καλώς το! Τι έγινε, καλά, πώς πάμε, όλα εντάξει, καλή χρονιά να έχουμε, πώς πάμε. Μια χαρά εδώ, ήρθαμε σήμερα για επεισοδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι, εσείς έτοιμος. Πανέτοιμος, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε, πάμε. Να πούμε ότι την κάμερα ξαφνικά είναι πίσω ο Γιάννης ο Δελφίνης, έτσι, για όσους δεν το είδατε πριν σε βιντεάκι. Πάμε. Τι έχουμε εδώ τώρα. Λοιπόν, καλύτερα να περάσει πρώτα η κάμερα, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν χωράω τώρα εδώ, για να πάμε Γιάννη, με χαρβάτι στο μπουφάν μου. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Εντάξει, arcades εδώ, stands, περίεργα, κρουασανάκια εδώ μας περιμένουν και βουτήματα. Εδώ PS3 stands, τι είναι αυτά. Βλέπεις τη τιμητική σου με το Sega. Sega εδώ. PS3 με Sega. Εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, απίστευτο. Άμα είναι, Γιάννη, παίξε λίγο και το φωτισμό, να ανοίξουμε λίγο φωτισμό στο λεντάκι, να βοηθήσουμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, τώρα, Γιάννη, τι να πούμε. Τι είναι, εντάξει, απίστευτα πράγματα. Γιάννη, τι λες και εσύ, συνεννόματι. Θες να μιλάω κι εγώ, φανταστικά. Κάτσε, γιατί μάλλον έχει πει σε Άγγλια, κάτσε να ζωντανέψει. Το όπο loading εδώ, παιδιά, stands Xbox 360. Εδώ είμαστε. Έτσι, Xbox Άγγλες, εδώ βλέπουμε ένα arcade, θα το βάλουμε σε λειτουργία σε λίγο. Ένα ωραίο custom arcade, μια καμπίνα. Και εδώ βλέπουμε και ωραίες gaming καρέκλες, πραγματάκια, εκεί να τα πάρω εγώ με τα δικά μου εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα intro. Πάμε για ένα intro, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ σήμερα καταρχήν να πω ευχαριστώ Γιάννη που άνοιξες τις πόρτες του σπιτιού σου και με δέχτηκες, έτσι. Και εμείς σε ευχαριστούμε, Νίκο, που ήρθες εδώ πέρα να δεις έτσι τα πράγματα που έχουμε μαζέψει με πολύ αγάπη και εγώ, αλλά και μαζί και η σύζυγος. Είναι έκπληξη, οφείλω να πω, αλλά και η σύζυγος είναι πολύ καλή και η Χριστίνα, και η Χριστίνα είναι πολύ... Ναι, της αρέσουν όλα αυτά, οπότε είμαι λίγο τυχερός και μπορώ να... Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, έτσι να το πούμε. Βλέπω, έχεις πολύ όμορφα πράγματα τα οποία, επειδή είχαμε μιλήσει και πιο πριν, παιδιά, ο Γιάννης, επειδή δεν ήταν όλα έτσι τόσο καλά στημένα, ξέρετε ότι έκατσε πάρα πολλές ώρες για να τα φτιάξει, για να μπορείτε να τα δείτε εσείς οι φίλοι του καναλιού όλα πιο προσεκτικά και πιο όμορφα να γουστάρετε. Να πω πως έχω γνωρίσει τον Γιάννη. Ο Γιάννης παρακολουθούσε, αν θυμάμαι, και το κανάλι, αλλά έβλεπε και σε ομάδες στο Facebook ότι τον περασμένο χρόνο έψαχναν τον Άνθρωπο το CPC, τον 628. Και έβλεπε ότι το ψάχναν, το ζήταγα τον Ανένα. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Γιάννης και μου λέει: έχω έναν άρτιο 628 και μου τον έδωσε στην καλύτερη τιμή, στην καλύτερη κατάσταση που μπορούσα να βρω. Και με τον Γιάννη γίναμε φίλοι. Ελπίζω να τον έχεις ευχαριστηθεί. Τον έχω ευχαριστηθεί και μου έκανε και donate μετά στο επεισόδιο και με τον κύριο Λεκόπουλο με την παρουσίαση του Άμστερνταμ. Μου έκανε και το Manual's Handbook, το πολύ χοντρό. Και με τον Γιάννη είχαμε πει ότι είχε πολλά πράγματα, παιδιά, και θα θέλαμε να κάνουμε κάποια στιγμή ένα room tour. Σήμερα λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πρωτοχρονιάτικα θα δείξουμε αυτήν την επεισοδιάρα. Γιάννη, θέλω να μας πεις τι να περιμένει ο κόσμος τώρα κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, τι θα δει σήμερα εδώ. Όπως ήδη νομίζω έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από το δωμάτιο. Ναι. Έχουμε από PlayStation 1 ξεκινάμε, PlayStation 2. Mm-hmm. Προσπάθησα δηλαδή να είναι ομαδοποιημένα έτσι, από εδώ είναι τα PlayStation 1. Σωστά.
PlayStation 2. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Σε εκείνη τη βιτρίνα. Πολύ PlayStation 3. Ναι. Μέχρι εκεί για το PlayStation, για το PlayStation 4 ανήκει στο μικρό, το έχει πάνω όλα. Ό,τι παιχνίδι έχουμε και κονσόλα και τα χρησιμοποιεί. Σωστό. Και μετά μια πολύ αγαπημένη κονσόλα, έτσι όπως θα έχεις καταλάβει και από το display που έχουμε, το Xbox 360. Βέβαια, βέβαια. Μαζί με αρκετά παιχνίδια από το Xbox 360. Ναι, και ναι, πολλά ναι, σε σκληρούς δίσκους μέσα στη μνήμη τους κτλ. Xbox Original. Πάρα πολλά έχεις. Εκεί δηλαδή είναι αφιερωμένη εκείνη η στήλη, είναι στα Xbox 360 και στα Xbox Original, με όλα τα αξεσουάρ, το Kinect, που παιδιά είναι φανταστικό αυτό το Kinect, έχω πάθει πλάκα πώς το είχε η Microsoft βγάλει αυτό το πράγμα, τιμονιέρες για το Xbox 360. Και βέβαια υπάρχει, δεν θα μπορούσα να μην βάλω τα μικρά κονσολάκια στο πίσω μέρος. Θα τα δούμε, ναι, μετά. Είναι τα PSP και τα PSV, που επίσης έτσι είναι αγαπημένα και μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας συνέχεια μαζί στο ταξίδι μας. Και υπάρχουν και τα Nintendo. Υπάρχουν και τα Nintendo. Ναι. Πολύ πράγμα. Εδώ, πολύ ωραία. Θα πω την αμαρτία μου για το φίλο στον Ντένις εδώ το έφτιαξα. Τα Nintendo, γιατί ξέρω ότι έχει μια αδυναμία στα Nintendo. Είναι και Nintendo. Ναι, δεν θα μπορούσαν να λείπουνε. Μέχρι να γίνει Sega και να γίνει καλό σαν εμάς, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά για το Sega δεν το συζητάμε, είναι φοβερό. Έτσι. Αλλά και η Nintendo είναι επίσης πάρα πολύ καλή εταιρεία και νομίζω ότι και με το Switch που έχει βγάλει είναι έτσι. Έχει κάνει δουλειά ακριβώς. Εκτός από αυτά όμως που βλέπουμε εδώ, να πούμε στους φίλους ότι δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το δωμάτιο, παιδιά, καθώς ο Γιάννης έχει φτιάξει και ένα δικό του man cave αρκετά μέτρα κατά από το έδαφος και εκεί θα δούμε και άλλα πράγματα, έτσι. Βέβαια. Εκεί πια πάμε στα πιο ρετρό, με παλιούς υπολογιστές, με Amstrad 628, Amiga 500, Amiga 600, 1200, Commodore 64, πολλές παραλλαγές, πάρα πολλά, όλα αυτά τα RST, δηλαδή πάρα πολλά παλιούς υπολογιστές που είναι αγαπημένοι και να σου πω την αλήθεια είναι και αυτοί που έχω ζήσει πιο πολύ. Δηλαδή εγώ είμαι μέχρι το PS1 που μπορώ να θεωρηθώ ότι ήμουν παιδί και είχα έτσι μια επαφή, είχα ξεκινήσει από Amstrad 628. Σωστό. Δεν το συζητάω και τον έχω, ευτυχώς έχει ζήσει, έχει επιβιώσει, τον έχω ακόμα. Θα το δούμε κάτω, Θα το δούμε και κάτω και μετά με το PlayStation 1, με τον αδελφό μου είχαμε πάρει το PlayStation 1, αυτό είναι το δικό μας. Και εγώ αυτή την έκδοση είχα πάρει τότε. Ναι, είναι αυτό το από τότε. Και ευχαριστώ και τον αδελφό μου που μου το έχει παραχωρήσει να το έχουμε εδώ πέρα στη συλλογή. Ωραία. Μετά τα PST, τα PlayStation 2 και 3 ήμουν φοιτητής τότε, δεν ήμουν τόσο πολύ, είχαμε βγει και τα PC, οπότε είχαμε πολύ ασχολία με τα PC. Βέβαια τώρα που μεγαλώσαμε και έτσι ήρθε η νοσταλγία, νομίζω ότι ξαναγυρνάμε στις ρίζες και ανακαλύπτουμε πράγματα που δεν είχαμε τότε και δεν είχαμε τότε ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και έχει και παιχνίδια, παιδιά, ο Γιάννης κάτω, θα τα δούμε όλα. Πάρα και φήμες λένε ότι υπάρχει και ένα 70s arcade κάτω. Θα τα δούμε όμως, παιδιά, όλα μετά. Λοιπόν, Γιάννη, παίρνουμε βαθιά ανάσα και ετοιμαζόμαστε για αυτήν την επεισοδιάρα. Παιδιά, είστε έτοιμοι, εμείς είμαστε με πολύ αγάπη, με πολύ όρεξη. Καλή σας διασκέδαση και φύγαμε! Λοιπόν, Γιάννη, είπες να ξεκινήσουμε από την πρώτη σου, ας πούμε, πιο παλιά γνάση παιχνιδών κονσόλα. Ναι, πρώτο PlayStation 1. DualShock version βλέπω. Μεγάλη καινοτομία από τη Sony όταν βγήκε αυτή η κονσόλα. Ναι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τώρα τελευταία που πουλήθηκε και το πρωτότυπο. Πέρσι. Πέρσι. Ναι. Το οποίο ήταν να κάνει η Sony συνεργασία με την Nintendo, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Και είχαν βγάλει μια κονσόλα που έπαιρνε και cartridge και CD. Και το CD, ναι, για το Super Nintendo. Και από μια διαφωνία, δηλαδή, εγώ είχα εντυπωσιαστεί γιατί δεν ήξερα αυτή την ιστορία. Τώρα με την ευκαιρία αυτή τη κονσόλα που βγήκε σε δημοπρασία στο eBay, έμαθα όλη την ιστορία. Η Sony ξεκίνησε αυτή την ιστορία με τις παιχνιδομηχανές. Ακριβώς. Την οποία την είχε απορρίψει, να ξέρεις, η Sega. Αυτό το ήξερα. Πρώτα είχε προσεγγίσει τη Sega για να κάνει σπάσιμο στην Nintendo που ήταν πιο πάνω. Και η Sega, επειδή όμως είχε ήδη το CD, τεχνολογία με τα Mega CD, λέει δεν σε γουστάρω, δεν με νοιάζει. Και μετά πήγε εκεί, πήγε και στη 3DO, στην Panasonic μετά που σκεφτόντουσαν, στην 3DO Interactive, φάγανε από εκεί άκυρο. Και μετά λέει, αφού μας γιώνεται όλοι,
θα πάρετε ένα. Οπότε έφτιαξα δικά της, ναι. Και πραγματικά έφερε τη μεγάλη αλλαγή, νομίζω, στις, όσον αφορά τις... Έκανε το gaming mainstream, που λέμε. Εντάξει, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα τότε, ξέρω εγώ, 18-20 χρονών, κάτι τέτοιο. Ναι. Και όταν, όταν το βάζει στην τηλεόραση, τον ήχο που είχε, το σήμα αυτό το κλασικό, ξεκίναγε, ξέρετε, το intro, ναι, ναι. Το intro που έκανε, δηλαδή ανατρίχιαζες. Ισχύει, εντάξει, μνήμες, τρελές τώρα. Και δεν το συζητάω, όταν δηλαδή ήταν... το Dino Crisis, θυμάμαι, πολύ έτσι χαρακτηριστικά, φοβερή παιχνιδάρα. Πολύ καλό, για το PlayStation 1, ψάχνω να το βρω, θα το πιστεύω θα το βρω. Όσοι το έχετε διπλό, στο Γιάννη, παιδιά. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα φίλο μου που είχε και στερεοφωνικό, το είχε συνδέσει στο στερεοφωνικό. Α, και εγώ το κάνω. Και εκεί που ήμασταν λοιπόν ξαφνικά και ψάχναμε να βρούμε, ξέρεις πως ήταν, έψαχνες να βρεις διάφορα πράγματα εκεί στο κομπιούτερ. Έχεις κάνει ο Βελοσιράπτορ. Ξαφνικά έβγαινε από το παράθυρο ο δεινόσαυρος, να πούμε, εκεί κτλ. Παιδιά μας έφυγαν τα χειριστήρια από το, από το χέρι, δηλαδή, γιατί αυτό το surround που είχε, αυτό το ήχο που είχε, ήταν πολύ καλό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή, την τρομάρα που φάγαμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραία. Αλλά βέβαια γενικά έβγαλε παιχνιδάρες η Sony, δηλαδή το υποστήριξε το μηχάνημα της, προφανώς. Επειδή δεν είχε κάτσει και η συνεργασία με την Nintendo, αυτοί δεν ξέρω, παθιάστηκαν έτσι. Ήθελαν να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Είχαν και κεφάλαια από πίσω, δεν τους ένοιαζαν κολοσσό σε συσκευές σπιτιού τότε. Και έφτιαξε τρομερούς τίτλους, τρομερά παιχνίδια. Ναι. Θέλεις κάποιο, ας πούμε, από αυτά που έχεις να μας δείξει και ο Γιάννης λίγο από κοντά, κάποιο που έχεις πολύ καλές αναμνήσεις με αυτό? Νομίζω ότι αυτό το X-Files είναι. Σου αρέσει αυτό, ε. Φοβερό παιχνίδι, ναι. Είναι πολύ κινηματογραφικό, δηλαδή έχει έτσι πολλές, μοιάζει σαν να είναι από την ταινία και τα λοιπά. Ναι. Και ήταν έτσι μια ωραία παραγωγή, ένα ωραίο παιχνίδι με 4 CD έχει μέσα. Ναι. Αυτό και το Myst, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει πολλά βίντεο μέσα το παιχνίδι και από την ταινία και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία και έτσι ένα ωραίο αγαπημένο παιχνίδι. Ναι. Το Brighter δεν το συζητάμε. Ναι. Grand Turismo. Εντάξει, είναι λίγο πιο πεζό, παιδιά, αυτό το παιχνίδι, αλλά... Έχεις καλές αναμνήσεις με αυτό, ε. Ας πω τώρα, φαντάσου, ήμουν 18 χρονών και έβλεπες αυτές τις αυτοκινητάρες που είχε μέσα το παιχνίδι αυτό και έλεγες, μπορώ να το οδηγήσω έστω και σε ένα παιχνίδι. Και να βάλω τώρα και τα turbo, να βάλω και εξαρμίσεις, να μισάρω. Και για την εποχή του πάρα πολύ ωραία γραφικά. Ναι, δηλαδή, επειδή εγώ είχα και πολύ ανάμνηση από τον Amstrad, που ξέρεις πως είναι τα γραφικά του. Δεν είχαμε πριν κάτι καλό, έλεγες 16. Έβλεπες εδώ πέρα που ήταν τα αυτοκίνητα σαν πολύ ρεαλιστικά, πολύ αληθοφανή. Μπορεί να είναι λίγο πεζό το παιχνίδι αυτό, αλλά ήταν πολύ ωραίο έτσι. Μα να σου πω κάτι, εγώ αυτοκινητάκια, αμάξια πριν από τον Gran Turismo, το μόνο που θυμάμαι ήταν στο Mega Drive το Outrun. Δηλαδή τέτοια παιχνίδια. Ναι. Ή τα Road Rush πάλι Mega Drive με τις μηχανές. Δεν είχαν κάτι να επιδείξουν. Outrun, είχαμε τα ίση μηχανήματα. Αυτό, ναι. Ειδικά το Turbo Outrun που είχε το αυτοκίνητο το κανονικό. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου κτλ. Έλεγες. Αυτό ήταν μεγάλο το άλμα. Έτσι. Δηλαδή εντάξει, εκτός αν κάποιος είχε παίξει στο 3DO το πρώτο Need for Speed. Πριν λίγο το PlayStation 1, πώς ήμασταν αυτοί που το είχαμε παίξει. Οπότε το Gran Turismo ήταν. Ήταν πολύ πρωτοποριακό παιχνίδι για την εποχή. Εντάξει, βλέπω ωραία παιχνιδάκια, έχεις και πολλά με αυτοκίνητα. Δηλαδή, βλέπω που στάζει αυτοκίνητα. Ναι, με τα αυτοκίνητα μου αρέσουν πολύ, παιδιά. Έχεις πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ναι, βέβαια. Άλλο να μεταφράσει. Οφείλω να σας πω. Ναι. PlayStation Mini. Φόρμουλα 1 επίσης ήταν. Το 99 το θυμάμαι. Η αγαπημένη μου Φόρμουλα 1 και έψαχνα τηλεκατευθυνόμενο, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Μοντελισμός και αυτά. Ο μοντελισμός και αυτά ήταν πολύ ωραία. Οπότε έτσι με τα αυτοκίνητα ήμασταν. Ναι. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Και βέβαια όταν βγήκε το Mini. Ναι, ρε. Το έχεις χακάρει ή το έχεις αφήσει? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι σφραγισμένο. Α. Θα σας το δείξω όμως. Ναι, θα μισό λεπτό. Και έχω ένα πάνω που το έχω. Το οποίο με το κατέσχεσε ο μικρός. Ωραίος ο μικρός, είχε πρόγραμμα. Ο μικρός, επειδή ο μικρός έχει μεγάλη μανία με το FIFA. Okay. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 13 χρονών. Α, ο Γιώργος. Το αρέσει με αυτό το Γιώργος. Και του αρέσει το FIFA και manager κτλ. Okay. Ξέρει όλους τους παίχτες. Του λέω πρέπει να σε πάμε για manager εκεί πέρα σε καμιά ομάδα να τις μάθεις, να τις ζητήσεις, να τις πεις. Ναι. Και ήθελε να γνωρίσει και τα παλιά FIFA.
με ελληνική, με ελληνική παρηγραφή που ήταν με Μανώλη Μαυρομάτη και κάτι Σωτηρακόπουλο και κάτι τέτοια. Και του Μητσικώστα το άλλο. Και του Μητσικώστα όλα. Και όταν το χάκαρα λοιπόν, μου βγήκε η πίστη, αλλά τα βρήκα ευτυχώς υπήρχαν σε αρχεία. Και του τα έχω περάσει μέσα και το έχει. Όποτε θέλει, βάζει εκείνα και παίζει, γιατί θέλει να έχει όλη την εικόνα των FIFA. Θέλει να έχει ολοκληρωμένο. Ωραίος, ολοκληρωμένος ο Γιώργος. Και βέβαια και έχω βάλει και άλλα παιχνίδια, έχω βάλει διάφορα παιχνίδια. Τα καλά. Όλα τα καλά παιχνίδια μέσα. Και αυτό εδώ το έχω κρατήσει σφραγισμένο έτσι για τη συλλογή πιο πολύ. Ήτανε... Ωραίο. Δεν το άνοιξα καν, είναι με τη σφραγίδα του. Μια χαρά. Και από κάτω βλέπω κάτι Gaming Watch, και παλιό βλέπω, αλλά και το σύγχρονο. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω πάρα πολλά από αυτά. Δεν πειράζει. Δεν αλλά αυτό έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα πέρσι. Mm-hmm. Ήταν ένας κύριος στην Πεντέλη, ο κύριος Μιχάλης, και το είχε βάλει αγγελία. Και πραγματικά ο άνθρωπος το είχε, βλέπετε, είναι του κουτιού. Ναι, ναι. Δύσκολο γενικά να το βρεις τώρα με κουτί και να είναι και καλό και το κουτί. Είναι δύσκολο. Και ήταν πολύ. Εντάξει, μην το ανοίγεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το έχω βάλει για προστασία πιο πολύ, για να μην. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι σπαθή με τα χρόνια, υγρασία και τα λοιπά, τα χαλάει πολύ εύκολα. Ναι. Και επειδή εμένα μ' αρέσει έτσι, ξέρεις, να τα προσέχω τα πράγματα. Σωστό, φαίνεται εξάλλου. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Άμα δείτε μέσα έχει το βιβλιαράκι, το αν θυμάμαι. Α, καλά. Και το βιβλιαράκι. Νομίζω ότι υπάρχει, νομίζω αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Έχει και και τις μπαταρίες. Και όλα, και όλα. Ναι, και, ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Δεν ήξερα να είναι πιο ολοκληρωμένο. Το είχε πολύ προσεγμένο. Πάρα πολύ προσεγμένο. Πολύ καλό. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Εντάξει, παιδιά, θα δείτε τρομερά πράγματα τώρα εδώ. Εντάξει. Υπομονή. Μείνετε μαζί μας. Πάρτε τώρα με λαμακάρονα. Ζεστές αγωγάτες. Αυτά εδώ είχα πετύχει στο eBay. Game & Watch Collection. Που τα βάζει στο Nintendo DS. Ναι. Και έχει μέσα αυτά τα παλιά. Το έχω οχταπούς, το πολύ. Α, δεν τα έχει όλα. Έχει 3 και 3. Okay. Έχει το Donkey Kong, αυτό έχει το Green Hornet. Το Green House, συγγνώμη, το Donkey Kong και το Oil Panic. Ναι. Και αυτό έχει το 8. Το Parachute. Ναι, ναι. Το Octopus και άλλο ένα έχει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Μάλιστα. Α, οκ. Δεν τα είχα δει αυτά ποτέ. Αυτά είναι κασετούλα DS, κανονική. Ναι. Του κλαμπ. Και είναι ένα-δύο. Είναι αυτά τα δύο. Μάλιστα. Τα είχα φέρει από την Ιαπωνία. Okay. Τώρα, κατά πόσο είναι αυθεντικά ή όχι, γιατί και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μας πει κάποιος φίλος, αν ξέρει, να μας γράψει τα σχόλια. Ναι, δηλαδή, αλλά παίζουν κανονικά. Δηλαδή είναι τρομερό. Okay, okay. Πολύ ωραίο. Και κάτι μικρογραφίες εκεί βλέπω Game Boy, τέτοια. Αυτό είναι το καινούργιο. Το καινούργιο. Το οποίο ελπίζω όλοι οι φίλοι αγαπάνε τα Game Boy να το πήραν τώρα στο Black Friday που το είχε σε φοβερή προσφορά. Δεν θα πούμε πού. Δεν το πήρα. Αρνείσαι από, όχι, από κοίτα, επιλογή. Όχι, δεν έτυχε. Απλά τώρα που μου το θύμισε το πάρω μετά το επεισόδιο. Ναι, ναι, εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και βγαίνει τώρα και με Zelda, αν θυμάμαι καλά. Και βγαίνει με Zelda. Ναι, ναι. Η τιμή ήταν πολύ καλή. Ναι. Και το πήρα έτσι για την ανάμνηση, την παιδική. Υπάρχει πιο πολύ. Ακόμα αυτή η τιμή ήταν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, εντάξει, ακόμα. Δεν ξέρω κιόλας αν έχει. Ναι, 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 ναι. Και ένα ρολογάκι εδώ. Ωραίο αυτό. Νομίζω αυτό το έχω δει και στον Ντένις. Το έχει και ο Ντένις αυτό. Θα ήταν έκπληξη να μην το είχε. Αυτό πήγα να πω. Θα ήταν έκπληξη να μην το είχε. Ναι, νομίζω. Θα ήταν έκπληξη. Το είχε πάρει την Αμερική. Το είχε πάρει την Αμερική. Εγώ το. Είχε πάει στο Nintendo House, όπως λέγεται. Θυμάμαι τώρα αν το πήρα από το Public. Ναι. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Μάλιστα. Και αυτά νομίζω για το PlayStation 1. Μια χαρά. Το Slim δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το PlayStation 1 Slim. Υπήρχε. Το One. Ναι, το μικρό. One, ναι, 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 που ήταν σε μικρό. Που είχε και οθόνη μαζί. Αυτό. Είναι εξτρά βέβαια αυτό. Ναι. Εκείνο, αν τύχει και το βρω έτσι σε πακέτο, μπορεί και να το. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Αν και έχω βρει από Αμερική και έχω φέρει. Δεν την έχω τώρα εδώ κάτω. Την έχει πάνω μικρός. Mm-hmm. Έχουν βγάλει στην Αμερική gaming βαλίτσες. Ναι. Με οθόνη.
παίρνει HDMI και τα λοιπά, βάζει την κονσόλα μέσα. Α, έλα. Το συνδέεις, ναι. Και πας με τη βαλίτσα μαζί. Εντάξει. Και όπου είσαι έχει τροφοδοτικό δικό της και τα λοιπά. Όταν το είδα είχα πάθει... Σου αρέσουν αυτά τα περίεργα γενικά. Σαν έχω καταλάβει, δηλαδή έχω δει και λίγα πράγματα. Σου αρέσουν αυτά τα ωραία. Κοίταξε, ωραία, αλήθεια ωραία. Είναι ότι εντάξει, κοίταξε. Υπάρχουν τα κλασικά, υπάρχουν και κάτι έτσι που είναι πιο... Που είναι ιδιαίτερα, ναι, που είναι πιο διαφορετικό και εντάξει. Να πάμε κουτιά ή να πάμε εδώ, που θέλεις. Τι να βγάλουμε. Λοιπόν, αφού είμαστε εδώ, ας συνεχίσουμε εδώ. Με το Nintendo. Βλέπω λοιπόν 3DS XL πάνω, το νομίζω, Super Nintendo. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι το πιο... Είναι ωραίο. Το πιο ωραίο. Ναι, ναι. Και είμαι, πολύ αυτό. Και είμαι τυχερός που το βρήκα από τη Θεσσαλονίκη, το έφερα αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πραγματικά. Σε άρτια κατάσταση. Σε άρτια κατάσταση, δηλαδή... Με τα manual του όλα, ναι, μέσα, ναι, και τα λοιπά. Πλέον ξεφεύγει αυτό, έτσι, αυτό το θεματικό του Super Nintendo, ναι, ξεφεύγει. Και είναι με τη μεγάλη οθόνη την ωραία. Είναι το τελευταίο μοντέλο. Ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Φανταστικό. Ναι. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και το ευχαριστιέσαι, το ευχαριστιέσαι όταν θες να παίξεις κάποιο παιχνιδάκι έτσι στο Nintendo. Εγώ πρόσφατα έπαιξα με 3DS XL γιατί δεν τα ψηλοσημείω παρά τώρα εγώ αυτά. Μετά από Wii και έπειτα εγώ έχω γίνει αντι-Nintendάκιας. Αλλά έπαιξα εγώ το καλοκαίρι, τερμάτισα το Metroid, το remake του 2 και πραγματικά είπα ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το 3DS XL. Κοίταξε, αλήθεια είναι ούτε εγώ είμαι πολύ της Nintendo, αλλά εντάξει είναι κάποια κλασικά κομμάτια νομίζω, εντάξει, που αξίζει, όταν κάνεις μια συλλογή νομίζω ότι δεν μπορεί να λείπει η Nintendo από τη συλλογή. Δεν είναι να λείπει σαφώς. Game Boy Color. Το κλασικό, ναι. Είναι ρηπρό το κουτί σε αυτό, okay. και στο κλασικό Game Boy. Και ήθελα να σε ρωτήσω, περίεργο design αυτό του Game Boy, ναι, ναι, μάλλον είναι αμερικάνικο. Και αυτό είναι ρηπρό τα κουτιά τους, okay. Απλά ήθελα να το έχω έτσι να είναι πιο μαζεμένο μαζί με τα υπόλοιπα, γιατί έχω και σε κουτιά άλλα χήμα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν ένα και ένα, όποτε θέλω να μπορώ να σωστό, είναι στο κουτί. Nintendo Mini. Το 2DS. Ναι. Και σε ροζ και σε Μάριο έκδοση. Πιστεύω ένα για την κορή. Ναι, ένα για το γιο. Αυτό είναι της μικρής. Το έχει υπογράψει από πίσω και το έχει καπαρώσει νομίζω. Και τα δύο mini, το Super Nintendo και το Nintendo. Το ένα από τα δύο είναι και χακαρισμένο. Δηλαδή έχουν περάσει. Okay. Όταν το πήρα, δηλαδή ο προηγούμενος που το είχε. Και εγώ έτσι. Είχε περάσει παιχνιδάκια. Αυτό είναι μια περίεργη έκδοση. Ναι. Εγώ κάνω συλλογή και από τις Carrera Go τις πίστες, mm-hmm. που είναι αυτοκινητόδρομοι. Μαγνητικές που είναι με το ρεύμα, ναι, ναι. Και έχει βγάλει λοιπόν, δεν το ήξερα, κατά τύχη mm-hmm. έπεσε στην αντίληψή μου, η ναι. Game Boy Advance, το οποίο συνδέεται με το Game Boy, το Advance, okay. και έχει ένα παιχνίδι, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί και συνδέεται στην πίστα αυτό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, δεν το έχω okay. κάνει πειραματισμό γιατί θέλω, ναι, χώρο. Θες θέλει... χώρο. Εντάξει, το καλό είναι το πήρες. Το καλό είναι ότι υπάρχει και ήταν πλήρης. Δηλαδή έχει και αυτό που συνδέεται με στην πίστα, δηλαδή κανονικά. Κατάλαβα. Και τα καλώδια του είναι όλα κομπλέ. Πολύ ωραία. Ελπίζω κάποια στιγμή όταν θα έχω. Χώρο να το ανοίξει, να το στείλει στο γραφείο, να το δούμε. Και εδώ κάτι βραχιολάκια Pokémon που για να σου πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνουν. Αλλά ναι. Όταν ήμασταν στην Ιταλία, είχαμε πάει ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου και τα παιδιά. Ναι. Και σε αυτά τα παιχνιδάδικα, τα GameStop που είναι αλυσίδα και στην Ιταλία, τα είχαν τελευταία κομμάτια, okay, και μου, ναι, φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Όντως όταν το είδα στο eBay είναι αρκετά ακριβά. Α, ναι. Είναι αρκετά ακριβά, αλλά δεν ξέρω με ποιο παιχνίδι συνδυάζεται. Αν μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει, τα έχω απλά. Ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ξέρετε, παιδιά, στα σχόλια. Ανάβουν τα φωτάκια εδώ πέρα. Η μικρή είχε τρελαθεί το ένα, ναι, το ανοίξαμε το ένα. Έχει εδώ τα ρουμπίνια, αλλάζει εδώ πέρα. Μάλιστα, ναι. Πέτρες, μάλλον, τι είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έχει ωραία πράγματα. Και τα λοιπά και είναι τέτοιο. Ωραία. Και δίπλα βλέπω ένα πολύ ωραίο. Η γυναίκα μου. Α, έτσι. Μου το πήρε στα γενέθλιά μου. Ωραίο. Μου λέει, στο παίρνω για το gaming room έτσι να το έχει. Να υπάρχει. Και να με θυμάσαι. Ελπίζω να μην έχει τίποτα κάμερες μες στα μάτια. Να το έχω ψάξει καλά. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Και από κάτω έχω ένα παιχνίδι. Είναι το PlayStation 4, αλλά το έχω κρύψει εγώ εδώ. Okay. Είναι το Wonder Boy. Είναι μια ανατύπωση που έγινε από τη Limited Record. Limited, strict Limited λέγεται η εταιρεία. Σε 3.000 αντίτυπα, είναι για το PlayStation 4. Μαζί με την κάρτα του.
Μάλιστα. Αλλά δεν το έχω ανοίξει αυτό, το έχω αφήσει. Γενικά σου αρέσει το σφραγισμένο, γουστάρεις σφραγισμένο. Προσπαθώ. Έτσι, γιατί θα μας δείξει τώρα, παιδιά, και κάτι άλλο ο Γιάννης που πραγματικά θα γουστάρετε. Να το δείξουμε τώρα, Γιάννη. Αφού είμαστε στο PlayStation 4. Είμαστε στο PlayStation, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Α, θες να μας πεις πρώτα τι είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε τη γράφει, παιδιά, Commodore. Commodore CDTV. Έτσι. Και κάτι περίεργα χειριστήρια που θυμίζουν Joypads. Ναι. Είναι πολύ ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό μηχάνημα που είχε βγάλει η Commodore. Δεν έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλά τεμάχια, όσο γνωρίζω. Ωραία. Και έπαιρνε CD, δεν έπαιρνε δισκέτα όπως έπαιρναν οι Amigas. Ναι. Παίρνει αυτό εδώ το CD. Για να δούμε. Το οποίο, παιδιά, πραγματικά όταν το είδα έπαθα. Παίρνει αυτό το CD. Α, περίεργο, ε. Ναι, ναι. Ανοίγεις εδώ πέρα, βάζεις μέσα το CD. Α, είναι σαν θήκη. Και το βάζεις μέσα σε ταρωτό. Έλα. Και παίζει. Ωραίο, ωραίο. Ένα κάτι που μάθαμε. Ωραίο. Μάλιστα. Και παίζει παιχνίδια. Και παίζει και το CD 32 τα παιχνίδια. Παρήγγειλα έτσι από το eBay, βρήκα, είχε δύο συλλογές με πολλά παιχνιδάκια μέσα. Ωραίο, ωραίο. Για να το δοκιμάσω. Είχε το δικό του το Welcome. Ναι. Το Welcome του CD. Λέει, μάλιστα. Αυτό ήταν μαζί με ένα tank scene και κάτι τέτοιο. Το Abrams. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο μηχάνημα. Εντάξει, ωραίο μηχάνημα. Και επειδή, όπως θα δούμε και μετά στο άλλο δωμάτιο που θα πάμε, έχω γύρω στις 3.000 δισκέτες Amiga. Αυτά είναι. Λοιπόν, παίρνει και εξωτερικό drive. Ναι. Δεν βρήκα το δικό του. Το δικό του είναι μαύρο. Ωραία. Αλλά βρήκα το ίδιο σε. Είναι το ίδιο, ταιριάζει όμως. Οπότε συνδέεται. Συνδέεται από πίσω και όταν πας και βάλεις τη δισκέτα, δουλεύει σαν κανονική Amiga με 1,3 kickstart. Κανονικά δηλαδή, όπως ήταν μια Amiga, ναι, 500. Ναι, 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 ναι. Και παίζεις κανονικά τα παιχνίδια σου. Θα να δεις τώρα, πράγμα. Πολύ ωραίο. Μια διαφορετική τεχνολογία άλλων εποχών νομίζω. Ναι, αλλά ναι, ναι, ναι. Αλλά πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του νομίζω αυτό το μηχάνημα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και κάτω από αυτά έχεις ένα PS3, βλέπω, ένα κουτί, το δείξουμε τώρα, αλλά έχεις κάτι άλλο πιο περίεργο. Για να δούμε τώρα τι θα βγάλει από εδώ ο Γιάννης. Εργοστασιακή κούτα, παιδιά, όπως ήρθε από το εργοστάσιο. Εδώ. Το Million. Και είναι μέσα, ε. Είναι σφραγισμένο κι αυτό. Εντάξει, μην το βγάζεις. Δεν πειράζει. Έχει, ευτυχώς είναι από αυτά που δεν χαλάνε τα... Το βάλε πια. Ναι, ναι. Δεν είναι από τα άλλα, θυμάστε, Amiga, που τρυματιζόντουσαν όλα αυτά τα... Ναι, τα θελιζόντου. Πω, πω. Και βαρύ, παιδιά. Να το δείξουμε, Γιάννη. Είναι με σκληρό 2 TB. Ναι, αυτό πάρα. Είναι το Pro. Ναι. Έβγαινε, το βάλανε με 2 TB μόνο σε αυτή την έκδοση έχει κυκλοφορήσει και ήταν για τα 500 εκατομμύρια κονσόλες που είχε πουλήσει η Sony, μια συλλεκτική έκδοση η οποία είναι διάφανη. Okay. Διάφανο μπλε είναι. Φαίνεται πολύ. Και ακολούθησαν και στο κουτί και στο κουτί τους όλα αυτά. Με νύχια και με δόντια προσπαθώ να μην την ανοίξω. Γι' αυτό λέω, είσαι σωστά. Εντάξει, και πολύ, είναι, πολύ και είναι αριθμημένη. Ναι, 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 πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, θα σας βοηθήσω. Ο Γιώργος, ο γιος μου, καταλαβαίνετε. Θέλει να το, να το κάνει τι αραπάρτη για να ανοίξει, ε. Εντάξει, όταν το θα περάσει το πανεπιστήμιο, μπορεί. Α, έτσι, device objectives. Σωστός. Πολύ ωραίο, λοιπόν. Α, τώρα εδώ που μια είμαστε. Απλά όταν την είχα βγάλει. Μια πολύ ωραία μονόπολη, μια και είμαστε τώρα εδώ στην πρωτοχρονιά και όλα αυτά και μαζευόμαστε με φίλους στο σπίτι, εκτός από τα ηλεκτρονικά. Είναι ωραία και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Βέβαια, είναι ωραία, όντως. Δεν το συζητάω όταν την είδα που έβγαλε αυτή τη μονόπολη, αυτή το edition. Ναι. Κατευθείαν ναι, έχει τις φιγούρες μέσα. Έχει τις φιγούρες, ναι, ναι, ναι. Και ελληνική κιόλας. Ζάρι. Περίεργο, ναι. Πολύ τα ωραία. Νομίσματα όπως το παιχνίδι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή αυτό το λόγο.
Ναι, είναι διασκεδαστικό ακόμα, έτσι. Λογικά, ναι. Γενικά η Μονόπολη, παιδιά, έχει κάνει πολλές συνεργασίες και έχει βγάλει διάφορα edition. Όχι μόνο για gaming και Fortnite και... Ναι, έχει βγάλει πολλές εκδόσεις, όντως ισχύει. Πού πάμε? Πάμε... Καλά, τα κουτιά τα βλέπουμε τώρα, έτσι PS2... Ναι, αντίστοιχα είχα προσπαθήσει, γιατί έκανα μια αναδιανομή, το PlayStation 2, ναι. Το Fat το και Slim. Το Slim. Ναι. Το Slim, παιδιά, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον κύριο που το είχα πάρει, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Είναι με τις ζελατίνες του. Α, είναι και αυτό κλειστό. Δουλεμένο. Α, οκ, απλά το είχε μέσα... Αλλά, κοιτάξτε, ήταν και αυτό μάλλον της ίδιας... Αντίληψη εδώ, τα σκάρ του ούτε καν το είχε χρησιμοποιήσει και το μέσα με τη ζελατίνα του, είχε ακόμα τη ζελατίνα. Κατάλαβα. Πάνω όλα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι φαντάζομαι και οι φίλοι μας εδώ πέρα που παρακολουθούν ψάχνουν όσο το δυνατόν να είναι πιο πλήρης οι συσκευασίες στη συλλογή τους. Οι συλλέκτες έτσι θέλουμε. Εντάξει. Να τα έχουμε να όσο γίνεται. Κάτι, γιατί οι ιστορίες είναι ωραίες και να μπορείς να δεις ότι τι είχε μέσα, τι έντυπα είχε, τι φυλάδια είχε, τι αξεσουάρε έδινε κτλ. Γιατί αυτό έχει χαθεί λίγο τώρα στη σημερινή εποχή. Ανοίγουνε, δεν έχει και πολλά πράγματα, αλήθεια είναι αυτό. Και δίπλα βλέπω και αυτό τη... Αυτό είναι μια άλλη έκδοση, το Days of Play, πώς το λέει, ναι, η Sony. Ναι, ναι. Το οποίο αυτό έχει... Εξυπηρετηθεί ο μικρός με αυτό. Okay. Αντί για το Million. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Και κάτω έχεις πάρει αυτό μάλλον σαν πρώτο PS4. Αυτό ήταν σαν πρώτο PS4, ναι, ναι. Με την έκδοση που ήταν με το GTA. Σωστά. PlayStation 3 δίπλα. Το PlayStation 3 αυτό είναι η ειδική έκδοση με τα 4 USB. Το πρώτο. Το πρώτο που παίζει και του PlayStation 1 και του PlayStation 2 και του PlayStation 3. Σωστά. Είναι δύσκολη έκδοση αυτή. Είναι δύσκολη, είναι ακριβή. Ναι. Γι' αυτό τη σταμάτησε η Sony κιόλας, γιατί αυτό άνοιγε το πορτάκι από πάνω. Ναι. Έχει μέσα SD card, παίρνει διάφορα. Διάφορα το κυνηγάνε πολύ αυτό, λόγω ότι παίζει του PS2 χωρίς να μονταριστεί, να γίνει hard mode. Πάνω Atari 2600. Atari 2600. Ελληνικό, Darth Vader. Ποτάτο. Ναι. Σχετικά πρόσφατο απόκτημα. Ωραίο. Αυτό γι' αυτό το έχω εδώ πέρα, για να το ευχαριστηθώ λίγο, να το εμπεδώσω και μετά θα πάει στο άλλο δωμάτιο. Κάτω. Που θα δούμε, όπως και ο Commodore 64 πάλι στο κουτί του με όλα τα τροφοδοτικά του κτλ. Αυτή εδώ είναι μια φοβερή έκδοση, το Halo 4 Xbox 360. Ναι. Βέβαια ξεφεύγουμε λίγο τώρα από τα PlayStation. Εντάξει, αλλά... δεν πειράζει, θα τα δούμε τώρα τα κουτιά, έτσι αφού είμαστε εδώ στα κουτιά. Και Halo 3 και Halo 4 συλλεκτικές. Διάφανο, έτσι. Ναι, είναι διάφανο μπλε, το έχουμε πάνω αυτό. Το έχω εγώ δηλαδή, δικό μου, και παίζω εγώ εκεί πέρα σε αυτό, το έχω πάνω στην τηλεόραση. Και βλέπουμε και... του Xbox Original, μια ειδική έκδοση που είχε αυτά τα δύο παιχνιδάκια μέσα πολύ, μαζί. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό. Και το Star Wars, φοβερή κονσόλα. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε εδώ και μετά live. Ναι. Με το χρυσό του... Έξω ωραία πράγματα και εκεί, με το χρυσό του χειριστήριο που κάνει το ρομποτάκι. Και Xbox One το πρώτο μοντέλο που βγήκε. Xbox One το πρώτο μοντέλο που βγήκε. Data East βλέπω arcade. Αυτό είναι... Από αυτή την οικογένεια με τα μικρά κονσολάκια που έχουν κάνει τώρα τελευταία, η My Arcade που βγάζει διάφορα κονσολάκια, αν έχετε δει, μπουμπλε, Γκάλαγκα κτλ. Έχουμε και κάτι, θα έχει το δούμε. Έχει κάτω, τα δούμε κάτω, ναι. Βγάλανε και ένα Data East Gigas. Πρέπει να είναι ωραίο αυτό. Αυτό το έφερα την Αμερική, παιδιά, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Α. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί με τα τελωνία ξέρετε πως είναι τώρα. Είναι όντως. Και έχει βγει άλλο ένα με Namco Museum, ίδιο, το οποίο εκείνο είναι και πιο ακριβό ακόμα και με τα μεταφορικά και τα τελωνία πάει και μπαίνει στο ρεύμα. Α, μάλιστα. Κοιτάξτε ρε παιδιά. Πολύ και ωραία. Έχει μέσα όλα τα παιχνιδάκια αυτά, την Data East. Ναι.
Και έχει εδώ πέρα πίσω το, το USB, το ηχείο της, θα πάρει και jacks βλέπω. Ναι. Είναι πολύ προσεγμένη η δουλειά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ έτσι. Μάλιστα. Έχουμε το μεγάλο. Έχεις τόσα πράγματα, δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, παιδιά, εδώ. Μέχρι και το μάτι μου τώρα εκεί κάτω βλέπει τον κλόνο τον Έντα. Εκεί κάτω, παιδιά, είναι το Super Nintendo κλόνος. Δεν γίνεται να φανεί τώρα καλά, αλλά όσοι ξέρουν κατάλαβαν ποιο λέμε. Ναι, αυτό είναι από τα πρώτα που είχα πάρει. Εγώ το είχα και αυτό μικρός. Αυτό μπορεί να το είχα πάρει και πάνω στη Θεσσαλονίκη φοιτητής. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω εκεί πέρα το είχα πάρει. Με κάτι φιλαράκια, έτσι κάτι ωραία βράδια που έχει, έτσι μαζευόμαστε. Που έχει μέσα NES παιχνίδια, έτσι. Ναι. Εγώ το είχα πάρει πρώτη γυμνασίου, πριν πάρω το Super Nintendo, αλλά το έφτυνα, δηλαδή το πήρα. Γέλαγα με τα παιχνίδια που είχε 900 παιχνίδια τα ίδια και το είχα πετάξει στην άκρη. Αυτό που έχει πλάκα είναι με το σκύλο. Με το σκύλο, μπράβο, το κλασικό του. Duck Hunt, ναι. Το PlayStation 2, εντάξει, είναι μεγάλη. Το PlayStation 2 πια, αφού μετά τη μεγάλη επιτυχία του PlayStation 1, εδώ η Sony πια ήταν πολύ δυναμική, πάρα πολύ δυναμική. Και έβγαζε τίτλους. Έβγαζε. Πάρε κόσμο. Έδωσε 2.500 τίτλους. Ναι, δεν ξέρω, είναι άπειροι. Έβγαλε πολλά. Άπειροι τίτλοι. Εγώ είναι γύρω στα 400-500 έχω. Πάρα πολλά. Έχω, εντάξει. Και απλά. Ναι. Και καλά παιχνίδια. Και καλά. Βλέπω κάτι τζάκια, βλέπω κάτι πολύ καλούς τίτλους. Εντάξει, τα κλασικά βλέπω. Κάποιο παιχνίδι. Αυτά ο Γιώργος, ο γιος μου. Θα κάτσει να κάνει απογραφή, ναι, για να τα βάλει και με τη σειρά, αν είναι αθλητικά, αν είναι δράσεις, αν είναι έτσι. Να του προτείνεις την εφαρμογή το GameMind. Δεν ξέρω αν την ξέρεις. Όχι, δεν την ξέρω. Αλήθεια. Ρώτα και το Γιάννη. Το GameMind θα το κάνω και παρουσίαση στο κανάλι, είναι μια εφαρμογή Android και iOS, yeah, η οποία είναι φτιαγμένη από συλλέκτες και σου έχει όλα τα μηχανήματα, όλες τις εκδόσεις τους και όλα τα παιχνίδια να τα αρχίσεις να τα κατηγοριοποιείς και να τα βάζεις. Αν το έχεις loose, αν το έχεις sealed χωρίς manual, αν το έχεις sealed. Wow, φοβερό. Και αρχίζει και επειδή όσο προσθέτεις, σου λέει ας πούμε ότι έχεις π.χ. 45 κονσόλες και έχεις και 5.000 τίτλες. Οπότε εσύ θες να πάρεις ένα τίτλο, δεν θυμάσαι, μπαίνεις στην εφαρμογή, γράφεις, το έχεις. Επίσης στα κοστολογεί κιόλας, γιατί μπαίνει στο price charting, μπαίνει στο Amazon, μπαίνει στο eBay και σου βγάζει και ένα κατά προσέγγιση worth τη συλλογή σου. Είναι τρομερή εφαρμογή, παιδιά. Το GameMind το έχω πει και στα social. Φοβερό. Απλά ξέρεις τι θέλει. Ένα-ένα. Ναι. Αλλά είναι το tool, είναι το απόλυτο tool για τους συλλέκτες. Έχει όρεξη ο Γιώργος. Του αρέσει. Ναι. Και θα τον αφήσω να τα. Γιατί και εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, είναι και από εδώ, έχει και από εδώ το PlayStation 2. Δηλαδή έχει. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πάρα πολλοί τίτλοι. Είναι κάποια κλασικά παιχνίδια που χρησιμοποιούμε κτλ. Αλλά. Ναι. Εντάξει, είναι. Γενικά, ναι, έχει πάρα πολλούς τίτλους. Είναι πάρα πολύ. Θα τους κάνει ο Γιάννης ένα πέρασμα έτσι να τους δούμε εδώ. Δέστε τώρα το iToy το παιχνίδι εκεί κάτω. Είναι έτσι. Ναι. Με την κάμερα. Με την κάμερα. Θα το δείξει τώρα Γιάννη. Το Ben 10 βλέπω Ben κάτι άλλο εκεί. Ναι. Και έχω και άλλες καμερούλες. Δηλαδή, βέβαια, του PlayStation οι καμερούλες δεν είναι το ίδιο όπως του Xbox. Το 360, εντάξει, είναι πιο καλές, καμία σχέση. Πάμε να δείξουμε. Εδώ είναι κάποια λίγα Wii U. Τα χειριστήρια Luigi και, ναι, και Mario, φυσικά. Στις πίστες της Carrera, ναι, που λέγαμε πριν, έχουν, ναι, βγάλει ειδική έκδοση που ήταν με Mario και Luigi και πριγκίπισσα και απ' όλα. Ναι. Και θεώρησα τις είχαμε πάρει σκέτες. Τα έχω βάλει μαζί τα χειριστήρια. Και παίζουν κανονικά, ναι, τρέχουνε. Τρέχουνε. Okay, μπαίνει κανονικά. Σε όλες τις πίστες της Carrera, ναι, τρέχουνε. Okay. Αλλά επειδή τα παιδιά είχαν πάρει φόρα, ναι, και θα μένανε τίποτα, φεύγουν εύκολα, σπάνε τα φτεράκια, σπάνε αυτά. Mm-hmm. Τις έχω φυλάξει εδώ πέρα. Έτσι, για ειδική. Πολύ ωραίο. Περίπτωση. Και κάτω και την πίστα του Μάριο βλέπω, ναι, για το Switch. Για το Switch. Είναι ωραία αυτή. Είναι, ναι, ναι, ναι.
Είναι βέβαια η Switch είναι μια κονσόλα που ακόμα δεν την έχω στη συλλογή καθόλου. Εντάξει. Αλλά την έχουμε βάλει στο μάτι. Γιάννη, κεράσω ένα. Έλα Γιάννη. Ευχαριστούμε Γιάννη. Να είστε καλά παιδιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, καλή χρονιά με υγεία. Εντάξει, το arcade αυτό τώρα είναι custom ή κανονικό. Λοιπόν, είναι custom. Το πήρα από έναν άνθρωπο στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολείται με αυτά, mm-hmm. με ανακατασκευές παλιών έτσι, arcade καμπινών. Είχε άλλη πλακέτα μέσα. Είναι, ξέρετε, από αυτές τις πλακέτες τις έτοιμες που έχει 600 ναι. παιχνίδια και όλα αυτά. Okay. Αλλά επειδή έλειπε τον Γκάλαγα και κάποια από αυτά που μου αρέσουν εμένα πολύ, βρήκα στο eBay και έφερα άλλη μία πλακέτα. Wow. Την άλλαξα εγώ. Ρύθμισα, γιατί ήθελε πάλι ρύθμιση όλα τα... Αυτό, ναι. ναι, όταν ήρθε έκανε μια γραμμή έβγαζε μετά. Γιατί ήταν σε άλλη συχνότητα, άλλα έτσι. Και του λέω, τι έγινε, δεν παίζει. Και μου είπε, με εξήγησε και πήραξα από πίσω, είχε... Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ρυθμίσεις είχε. Τέλος, καλό, όλα καλά όμως, αυτήν έχει πιο πολλά και νομίζω τώρα έχουν κυκλοφορήσει και με HDMI. Και έχει παιχνιδάρες, έτσι τώρα. Ναι, ναι, έχει όλα τα γνωστά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάνει μόνο το ένα σκρολάρισμα δηλαδή και βλέπουμε, έχει τρελά παιχνίδια μέσα. Έχει τα πάντα αυτήν η κασέτα. Ναι. Εκεί είναι κάποια PC παιχνίδια. Ναι. Κάποια PC παιχνίδια. PSP και, βλέπω και, πολλά και κάτω, και κάτω. PSP, μπορώ να πω ότι από τα φορητά είναι από τα αγαπημένα μας, τα PSP. Και δικό μου και του Γιώργου. Ναι. Και τι μου άρεσε πολύ σε αυτό, το οποίο δεν το ξανακάνανε στη Sony, στο ναι. PSV και λυπάμαι για αυτό που δεν το κάνανε. Ναι. Μπορούσες να βάλεις το ίδιο παιχνίδι, ας πούμε το Pro 13 παίζαμε εμείς, στο δικό σου PSP εσύ, στο δικό του ο άλλος, ναι. και με το Wi-Fi να ενωθούν οι κονσόλες ασύρματα. Α, ναι, 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 βέβαια. Ad hoc, κάπως έτσι το ναι, ναι, τη λέγανε ναι. αυτή τη λειτουργία. Και είχαμε πάθει πλάκα γιατί καθόμασταν άνετα, ούτε χρειαζόταν να καθόμαστε στη τηλεόραση κτλ. Και έπαιζε ο καθένας από το δικό του. Ήταν πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Έτσι, εμένα μου είχε φανεί συναρπαστικό ναι, να μπορεί να συνδεθεί με τον ναι. άλλο. Βέβαια, πάρα πολλοί τίτλοι. Έχει πολλούς τίτλους. Πάρα ναι, πολλά ναι. παιχνίδια. Είναι και άλλα κρυμμένα από πίσω, δεν είχα άλλο χώρο. Όταν κάνω κάποια ανακαίνιση. Δύο PSV, τρία PSP Go. Βλέπω. PSP Go. PSP Go. Είναι τρία όντως, είναι, ναι. είναι και UMD βίντεο, έτσι. Και βίντεο. Και από την Αγγλία της έφερα. Ταινίες, ναι, ναι, ταινίες ναι. για PSP. Εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχουν, είδα μια δημοπρασία στο eBay, τα είδα και... Εγώ είχα το Spider-Man από τότε. Πήρα κάτι James Bond, κάτι τέτοια, ξέρεις. Ότι είναι ωραία, αυτά, ήταν ωραία. Ναι, ναι. PSV, αυτό το λευκό είναι γιαπωνέζικο. Οκ. Okay. Όχι, τέσσερα PSV βλέπω. PSV. Είναι, είναι όλα στο. Είναι ψεύτικα κουτιά αυτά. Α, okay. Είναι από μαγαζί, από display. Α, okay, okay. Αλλά έχω. Ναι. Είναι κρυμμένα από πίσω τα κουτιά τους γιατί δεν είναι καλά και δεν μου αρέσουν και τα κρυψά. Οκ, okay, εντάξει, δεν πειράζει. Σιγά. Και τα έχω ναι, κρύψει. Δεν πειράζει. Και έχω ναι. και πολλές. Έχουμε 5-6 PSV. PSV, εντάξει. Παιδιά. Όλη η οικογένεια, έτσι. Όλη φοβερή κονσόλα. Κρίμα για τη Sony γιατί δεν επένδυσε. Ναι. Γιατί τα γραφικά της, οθόνη αφής, δηλαδή ήταν πολύ μπροστά. Απλά νομίζω ότι ήταν άτυχη. Έπεσε πάνω στη, τότε που βγήκαν τα πρώτα κινητά Android. Και που... αυτά, ναι. Ήταν και με τον DS ταυτόχρονα, από τον DS σάρωσε. Κάρτα μνήμης που είναι ειδική μόνο για τη Sony. Δεν μπορούσες να βάλεις SD card, αυτό. Κλασική. Ναι, 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 ναι. Πας να πάρεις τώρα μια κάρτα και σου λένε 4 GB, 50 ευρώ. Γιατί είναι σπάνια. Ναι, είναι, ναι, δεν είναι μόνο η δικιά της παίρνει μέσα. Ναι, ναι. Έχουν βγάλει στην Κίνα με adapters και τα λοιπά, αλλά πρέπει να είναι σπασμένο το PSV για να παίξει. Μάλιστα. Όχι, πάντως και... πολύ παιχνίδι είχες δηλαδή PSP. Και Nintendo κάτω, DS. Ναι, και κάτω να δείξουμε παιδιά. Και Wii U. Δύο Wii κιόλας. Δύο Wii, το μαύρο και το λευκό, το κλασικό, και το Wii U με την οθόνη του και τα ναι. Να, και τώρα φαίνεται και καλύτερα και το Nenda, παιδιά, που λέγαμε εκεί. Ο κλόνος, νάτος εκεί που δείχνει ο Γιάννης. Έχει γίνει... Αλλά εντάξει, είναι πιο μικρή η συλλογή αυτή, εντάξει, και τα παιδιά το παίξανε, ξέρεις, πιο μικρά τα παιδιά, ήταν ωραίο το Wii. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αυτό με τα αθλήματα, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έχει κάτι τέτοια παιχνιδάκια, ωραία.
Εντάξει, έχει πλάκα, έχει και το Wii. Και τα τιμονάκια του. Τα τιμονάκια, βλέπω 4 τιμόνια εκεί, είναι χαμός. DS βλέπω εκεί, Metroid Hunters, τότε το demo που είχε βγει, το πρώτο το DS, ναι. Guitar Hero, εντάξει, έχεις και DS τίτλους εδώ αρκετούς, να και ένα PSP εδώ. Ναι, και τα PSP τα πιο πολλά τα έχω πάλι χύμα πάνω στο σπίτι. Τα οποία αρχίζουν και χαλάνε τώρα. Ναι. Αρχίζουν και εγώ το έχω βέβαια ακόμα, δεν μου έχει πάει το παιδικό, όχι παιδικό μου, ενήλικος είναι το παιδικό. Παιδικό ήταν το Game Boy. Ναι, ευτυχώς μου πάει καλά. Και εδώ βλέπω και εκδόσεις τώρα, Lego, που εγώ να σου πω δεν έχει τύχει να τα ξαναδώ αυτά. Και μου φαίνεται πολύ ωραία και για Wii βλέπω και για PS3. Αυτό παιδιά, να δω αν έχω ένα έτσι ανοιχτό εδώ πέρα, γιατί το παίζει μικρή αυτό. Ναι. Έχω και το Xbox. Μπορεί και να το βάλω μετά. Πάρα πολύ ωραία. Έχει μέσα... Sega. Τα ακούτε από πίσω, παιδιά. Έχει τις φιγούρες. Το Batman και τα λοιπά, διάφορες, το μάγο. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους ξέρω κι εγώ όλους τους ήρωες. Και έχει αυτή τη βάση. Αυτή είναι η βάση, πάει με USB στην αντίστοιχη κονσόλα, αν είναι Xbox. Ναι, ναι. Πάει στο Xbox 360 και στο PS3. Ναι. Η Wii U βλέπω ότι έχει βγει. Και φωτίζει. Λοιπόν, και τι γίνεται. Βάζει το παιχνίδι μέσα στην κονσόλα να παίξει. Ωραία. Και δεν είναι όλες οι φιγούρες επάνω, μπορείς να βάλεις και όλες τις φιγούρες. Όποια φιγούρα είναι πάνω στην τέτοια, παίζεις το παιχνίδι. Έχουν από κάτω, άμα δείτε. Ναι, έχει τσιπάκι διαδραστικό. Έχει, ναι. Και έτσι αναγνωρίζει η βάση, αναγνωρίζει ποια φιγούρα έχει επάνω. Και είναι μερικές αποστολές που πρέπει να βάλεις και το όχημα μαζί με τη φιγούρα. Δηλαδή, εγώ είχα πάθει. Σοκ όταν ανακάλυψα. Όντως και σαν εσένα δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτά τα παιχνίδια. Ναι, και εγώ τώρα τα είδα. Και δυστυχώς επειδή το ανακάλυψα αργά, έχουν ευθύνη. Δηλαδή είναι ελάχιστα που μπορώ να βρω έτσι να αγοράσω. Έχω αγοράσει κάποια σετάκια, αλλά κάποια που έχουν μείνει. Μέχρι και Michael Knight έχει. Έλα. Υπότιτλοι ασφάλτου. Ούτε καν το ξέρω αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά ζητάνε. Τα μαλλιά της κεφαλής μου. Ναι, μυθικά ποσά που εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά αυτό ουσιαστικά το έχεις, είναι το ίδιο και για τις τρεις κονσόλες. Και το Star Wars από πάνω. Ναι. Το μόνο που έχω ανοίξει είναι αυτό το 360, τα άλλα είναι κλειστά, είναι σφραγισμένα. Μάλιστα. Και κάτι Starlink βλέπω πάνω. Και τα Disney, τα Infinity, τα Starlink. Και PS4. Αλλά και κάποιες φιγούρες έτσι που βρήκα σκέλτες από τα Lego Dimension. Γενικά ό,τι βρίσκω, συνήθως eBay Γερμανίας, ή Amazon Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, τα παίρνω έτσι με τη σειρά. Εκεί όλο και κάτι βρίσκω που, αξίζουν, που έχουν επικομμάτια, δεν ξέρω, τα έχουν επιστροφή, δεν ξέρω πώς τους προκύπτουν διάφορες φορές και το ψάχνω. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ, δεν υπάρχουν πια. Είμαστε μικρή αγορά, εντάξει. Δεν υπάρχουν, λογικό. Είναι και κάποιοι που θα τα φέραν, μα να σου πω κάτι, δεν τα ξέραμε. Εμείς που υποτίθεται ότι κάπως ασχολούμαστε με αυτά και δεν ήταν γνωστά, όπως και τα τα Skylanders. Ναι. Θα δούμε κάτω. Ναι, έχουμε φτιάξει μια ειδική προβολή στα Skylanders, τα οποία έτσι είδα ότι υπάρχουν τέτοια παιχνίδια με φιγούρες. Το είδα στη μικρή γραφικάρες. Φοβερά παιχνίδια, δηλαδή πολύ ωραία κίνηση του ήρωα και πας και βάζεις τον ήρωα που θέλεις και λέω, τι Κωνσταντίνα, λέω ότι τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Και εγώ κόλλησα να παίξω. Κατάλαβα, ναι. Έχει αποστολές διάφορες μέσα, πρέπει να επιδείξει διάφορα εμπόδια και τέτοια. Και μετά πάμε και το collecting. Πάμε άλλο ένα σημαίνα μέσα στο collecting. Έχει ένα κουτί πάνω που είναι ανοιχτές φιγούρες και είναι όλα, έχει όλα μέσα, όποτε θέλει να παίζει. Γιατί ανάλογα την αποστολή πρέπει να έχει και κάποιες ιδιότητες η φιγούρα. Δηλαδή με το βασικό πακέτο δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ. Κατάλαβα, ναι. Μέσα στη... Θέλει είναι ψαγμένοι. Το έχουν σχεδιάσει. Πρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα που πηδάει πιο ψηλά και πρέπει να έχεις από αυτή την οικογένεια από τις φιγούρες. Οκ. Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Πολύ ωραίο. Και φαντάζομαι ακριβό, δηλαδή και στο σχεδιασμό του και γι' αυτό μάλλον δεν έχει κυκλοφορήσει. Ναι, πήγε περιορισμένα. Βέβαια είδα στο eBay, αλλά πρέπει να κάτσω να το ψάξω λίγο. Έχουν βγάλει μόνο τη βάση και πουλάνε άγραφες ταινιούλες τέτοιες. Έλα. Το οποίο με μια εφαρμογή στο κινητό, όπως λες, πας και βάζεις τη φιγούρα που θες, που θες και το προγραμματίζεις. Αλλά θέλει χρόνο αυτό. Εντάξει, okay. Για να μπορέσεις να τερματίσεις, όχι για τη συλλογή. Ναι, εκείνο είναι μόνο για να μπορέσεις να τερματίσεις
Πολύ ωραίο. Γνωρίζεις αν οι βάσεις είναι κοινές, δηλαδή τη ίδια να ταιριάζει και στο PlayStation και στο τέτοιο. Ναι, είναι ίδιες. Απλά αλλάζει το καλώδιο, μάλιστα. Να μην χρειαστεί να πάρεις τρεις, ξέρω. Απλά για να δουλέψει η βάση είναι ίδια για όλα. Είναι κοινή. Απλά για να δουλέψει στην αντίστοιχη κονσόλα πρέπει να έχει και το αντίστοιχο παιχνίδι. CD. Ναι. Αυτό μόνο. Αλλά νομίζω ότι όλες είναι ακριβώς το ίδιο. Πολύ ωραίο. Που έχω δει και το. Από το eBay δηλαδή που λέει ότι κάνει για όλα. Που σημαίνει ότι το έχουν ψάξει αυτοί πιο πολύ. Γιάννη, θέλω να δείξεις κάτι που είναι εκεί πίσω κρυμμένο. Και ενώ το ακούω συνέχεια εδώ Sega. Ούτε ο Γιάννης δεν το έχει δει ακόμα. Ενώ ακούω συνέχεια Sega. Αυτό το καημένο είναι κρυμμένο εκεί πίσω. Ναι, γιατί είναι πολύ. Είναι αυτό εκεί. Είναι ταλαιπωρημένο το κουτί. Ένα Mega Drive, ρε παιδιά. Ναι, Mega Drive. Γιατί είναι γαμώδη εκεί. Δεν έχει μέσα τα φενιζόρια, αυτά είναι μόνο το κουτί. Δεν πειράζει. Και έχει μέσα την κονσόλα, την έχω βγάλει, την έχω εδώ. Α, ναι. Την έχω εδώ. Mega Drive. Κάτω. Και είχα πάρει μια κασετούλα, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχει πέσει την αντίληψή σου. Για να δω. Α, ναι, το Everdrive. Ναι. Ναι. Που έχει όλα τα. Όλα α, όχι Everdrive. Δεν σου παίρνει κάρτα. Όχι, ναι, δεν είναι Everdrive. Ναι. Η οποία παίζει μόνο στα original Sega. Τα παίζει καλά. Ναι. Είναι πολύ καλή. Δεν το περίμενα κι εγώ. Ναι, ναι, το eBay τη βρήκα. Ναι. Και αυτό με διευκολύνει για να μην έχω να αλλάζω συνέχεια. Εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα. Και προτιμώ το original. Εντάξει, έχω πάρει και, και αυτά που βγάλαν τώρα τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα, αλλά προτιμώ να έχω αυτή να και να παίζω. Original hardware που λέμε εμείς. Και πρέπει να είναι και ακριβά όμως, σαν κασετούλες, δηλαδή κάπου. Τα Everdrive είναι ακριβά. Αυτή δεν πρέπει να είναι ακριβή. Δεν ήταν πολύ ακριβή. Όχι. 15-20 ευρώ, κάτι τέτοιο. Το Everdrive είναι ακριβό. Το Everdrive είναι. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Όντως το Everdrive φαίνεται να είναι πολύ προσεκτικό. Κάνει την εξομοίωση 100%. Απλά στην κάρτα μέσα περνά τα άλλα των παιχνιδιών. Απλά τα εξομοιώνει. Είναι όλα stable, δηλαδή δεν έχει θέματα. Μάλιστα. Οπότε κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και πάμε να συνεχίσουμε. Την από εδώ μεριά. Λοιπόν, Γιάννη, εδώ δεν σου κρύβω τώρα ότι με αυτό το κομμάτι εδώ σίγουρα δεν είναι κάτι το βλέπω συνέχεια. Το έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο συλλέκτη, έτσι εννοείται, το έχουμε δει. Θες να μας πεις τι και πώς για αυτό το φανταστικό PS3 promo stand. Ακριβώς αυτό, όπως το είπες Νίκο, είναι ένα promo stand που έβγαζε η Sony για τα καταστήματα ηλεκτρονικών, για να πάνε τα παιδιά να δουν τα παιχνίδια και όλα αυτά και να ζήσουν την αίσθηση και τη μαγεία της Sony. Ναι. Πραγματικά βλέπεις έχει εντυπωσιακό σχεδιασμό με κόκκινα φώτα, δεν ξέρω αν φαίνεται να γράφει από πίσω με κόκκινο LED φως που φωσφορίζει και τα λοιπά. Εδώ πρόσωψη φωτιζόμενη. Ναι. Φυσικά και η τηλεόραση, η οθόνη ήταν Sony, όλα Sony. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι ψευτικό. Decoy. όταν το πήρα, παιδιά, έψαχνα να βρούμε πώς θα πάνε τα καλώδια. Ήταν τα καλώδια είναι εδώ κάτω. Ναι. Πώς θα πάνε τα καλώδια, πώς θα μπουν μέσα εκεί. έψαχνα από εδώ και ευτυχώς δεν το κατέστρεψα. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι βάζει τη δικιά σου κονσόλα και είπα, ας βάλω μια λευκή PS3, έτσι συλλεκτική κονσόλα να είναι slim. Να σωστά. Είναι ταιριαστή. Γίνεται και πολύ, ταιριάζει και όμορφα, ναι. Εδώ βλέπουμε τα χειριστήρια, παιδιά. Τα χειριστήρια. Φορτίζονται μόνιμα τώρα αυτά. Ναι, είναι μόνιμα. Ναι. Με τις βασούλες τους. Καταπληκτικό κομμάτι, έτσι. Εγώ το βρήκες εύκολα. Όχι. Έχει κάποιο story που θα ήθελες να πούμε, να γουστάρουν. Είχα πάρει πρώτα το Xbox 360. Ναι. Εντάξει, θα μας τα πεις και αυτά. Και το ίδιο άτομο είχε έτσι μια πρόσβαση και για αυτό το stand. Okay. Αλλά δεν το δίνανε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο να το αποχωριστεί αυτός που το προηγούμενος κάτοχος του μηχανήματος, ήταν δύσκολο να το αποχωριστεί. Ναι. Αλλά μετά από δύο χρόνια. Δύο! Δύο χρόνια μου πήρε, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Ναι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το design. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι τέτοιες κατασκευές δεν ξαναβγαίνουν. Δεν βρίσκονται, ναι. Και είναι δύσκολο να βρεθούν. Αυτό, ναι. Εντάξει, έχω δει καμιά φορά στο eBay βάζουν, αλλά για να σου έρθει από Αμερική και αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να φτάσει. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ εδώ, από αυτό που εντός της Αθήνας που το μετέφερα και πάλι
Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ βαρύ κιόλας. Είναι βαρύ. Ήταν ήδη κατάσταση. Και εγώ δηλαδή, επειδή είπες 2 χρόνια και εξεπλάγει, και εγώ 2 χρόνια έκανα να πείσω τον άνθρωπο για να πάρω το Sega Stand του Μινιόν που έχω. Που είναι και το μοναδικό σωσμένο στην Ελλάδα, και αυτό ήταν εξής. Με τα τζάμια, τα γυάλια, γιατί και εγώ στη μεταφορά είχα θέμα και ήταν και αυτό εντός Αθηνών. Οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά τώρα το έχεις στο χώρο σου, γουστάρεις και εντάξει, τα άλλα περιντεύουν. Πραγματικά ένιωσα μεγάλη χαρά όταν. Είναι πολύ ωραίο, είναι όταν το εικόνα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο stand. Δηλαδή η Sony το είχε τερματίσει εδώ πέρα. Νομίζω ότι είχε βάλει τον καλύτερο της σε αυτό να εντυπωσιάσει γενικά. Ναι, πολύ ωραίο promo, δηλαδή πολύ ωραίο marketing. Εντάξει, έχει η Sony και η PlayStation, εντάξει, έχουν φοβερό marketing, αλλά αυτό νομίζω ότι ήταν το επιστέγιο, το κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Στο να πας εκεί και να πει το παιδί, πάρε μου μπαμπά το PlayStation. Βέβαια, χάζεται, εντάξει, λογικό. Ναι, βλέπεις, βγάζει και πολύ ωραία εικόνα, παρόλο που είναι τόσο ετών. Ναι, δουλεύει πάρα πολύ καλά. 7-20, αλλά πολύ δυνατό. Ναι. Και από πίσω, εντάξει, έχει και εδώ εισόδους για... Έχει, άμα δείτε, ανοίγει εδώ πέρα. Τα μυστικά περάσματα. Και παίρνει και HDMI, ό,τι θέλετε. Και έχει και composite. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Μέχρι και αμίγκα μπορείς να βάλεις πάνω. Έλα. Εντάξει. Είναι. Άντε γεια, μάγκες. Εντάξει, τώρα έχω πάθει πλάκα. Τι να πούμε. Τέλος πάντων. Καταπληκτικό. Γιάννη, μπράβο που έχεις κάνει τέτοιο χώρο σου. Τίποτα. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Και δίπλα έχω βάλει και τα παιχνίδια. Και έτσι. Τα παιχνιδάκια του PS3. Εδώ βλέπουμε κάτι κουτάκια, έχεις διαφορετικές εκδόσεις πάλι. Αυτό είναι έξτρα άλλη λευκή έκδοση από αυτή που είναι μέσα. Α, είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Okay. Μπλε με τα χειριστήριά του, κόκκινο με τα χειριστήριά του. Τα έχω φέρει και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα τα έχω πάρει. Είναι και κάποια από το eBay Γερμανίας, κάποια έχει τύχει, ας πούμε το μπλε, το βρήκα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Και εδώ βλέπουμε και το soundbar του PlayStation. Ναι, το οποίο επίσης είναι σπάνιο το κουτί, το έχω κάτω. Οκ. Παιχνιδάκια PS3. Σου βγάλω την... Τι έχω παρά να μου αρέσει. Εντάξει, επίσης το PS3 έβγαλε πάρα πολλούς τίτλους. Δεν έχω τόσους πολλούς. Μια χαρά είναι. Είναι πιο λίγοι σε σχέση με το PlayStation 2. Πολύ ωραία είναι αυτό τη ζωγραφική, εντάξει, γιατί αρέσουν και στα παιδιά. Έτσι, περίεργη κωδική, δηλαδή περίεργο. Έχω και το κουτί του. Έχει μια ταμπλέτα μέσα, η οποία συνδέεται στο PS3 με USB ή ασύρματα, δεν θυμάμαι τώρα. Και βάζει το παιχνίδι και ό,τι κάνει πάνω στην ταμπλέτα πάει και το υπόλοιπο. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και κάτι άλλο που δεν τα βλέπω τώρα, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, που βάζεις εδώ στο χέρι και κάνεις training και γυμνάζεσαι και τα λοιπά και σε δείχνει στην τηλεόραση. Κάτι να βρούμε κάτω, τώρα μου ήρθε φλασιά. Πολύ ωραίο. Και εδώ βλέπω και κάτι ωραίες εκδόσεις τώρα, μας τα δείξεις. Καλά, και κάνω και άλλα PS2 παιχνίδια, είδαμε πριν. Εδώ είναι το Xbox το 360, το Star Wars που είδαμε και πριν στο κουτί του. Αυτό όταν το πας και το ανοίγεις κάνει τους ήχους του Star Wars, δεν είναι κλασικό ήχο. Εδώ είναι ένα Xbox 360 μπλε Epsilon, είναι η τελευταία έκδοση που είχε βγάλει το Xbox 360, βλέπετε, δεν είναι αυτή η καμπυλότητα που έχει το S, όντως, το Slim, πως το λέγανε. Ναι. Παίρνει και αυτό εξωτερικό σκληρό δίσκο, εδώ. Δεν το βλέπει συχνά αυτό το κομμάτι. Είναι σπάνιο το μπλε. Γιατί όλοι παίρνανε το μαύρο συνήθως, το κλασικό. Και αυτό το είχα πάρει από ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μου το στείλανε και ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχε μέσα εγκατεστημένο. Παιχνίδι σαν πρόμο. Παιχνίδι στο Horizon. Την έκδοση που είναι το Fast and Furious. Okay. Που έχει τα αυτοκίνητα της ταινίας. Κατάλαβα. Το οποίο ήταν σαν ένα ad στο μαγαζί, στο Xbox Store. Και δεν το βρίσκεις αυτό. Δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε σε κασέτα δηλαδή. Απλά το κατέβαζες αν είχες το παιχνίδι, το κατέβαζες σαν προσθήκη. Και τώρα δεν υπάρχει στο Store. Μάλιστα, ναι. Όταν το είδα, δηλαδή, θα δούμε μήπως το συνδέσουμε κανένα να το δούμε. Είναι φοβερό, μόνο και μόνο την εισαγωγή που έχει με τη μουσική από το Fast and Furious και τα λοιπά. Ξέρετε, δεν με έχετε καταλάβει, μου αρέσει με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οπότε, έτσι, βέβαια. Ένα λόγο παραπάνω. Μετά η κλασική PS2, η FAT, η ασημένια.
η Aqua Blue. Πιο δύσκολο αυτό λίγο. Μια διάφανη έκδοση που... Αυτό για πες μας εδώ, τι γίνεται. Αυτή κυκλοφορούσαν αυτά τα cells, ναι, τα διάφανα, και μάλλον εσύ την έκανες τη μόντα. Είναι λίγο σπασμένο εδώ πίσω στη γωνία. Ναι, okay. Παρόλα αυτά όμως είναι φοβερό όταν ανοίγει, βλέπεις το CD, πως το διαβάζει και τα λοιπά, είναι, και δουλεύει κανονικά. Πολύ ωραίο. Ναι, περίεργο κομμάτι. Ναι, ναι. Το οποίο μόλις το είδα και ήταν και η τιμή του πολύ καλή. Okay, το πήρα. Όχι. Και το PS3 το δεύτερο. Το PS3 ασημένιο. Τέλος, ναι. Το Slim σε ασημένια έκδοση, αυτό το είχα πάρει από την Ιταλία. Okay. Πολύ ωραία, όλα αυτά πολύ όμορφα. Και εδώ βλέπω και κάτι τα χειριστήρια. Τα χειριστήρια του Million, ναι. Έξτρα από αυτά που έχει μέσα η συσκευασία. Πήραμε κανένα δύο κουτάκια, ένα άλλο ένα πάνω, γιατί επειδή δεν το ξεσφραγίσαμε, να νιώσουμε τουλάχιστον την αίσθηση. Στο χειριστήριο όπως είναι. Ναι, και ακουστικά. Και τα ακουστικά, τα οποία δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει απέ. Το πειρατικό. Εντάξει, όσοι ξέρετε τώρα, οι παλιοί ξέρετε, παιδιά. Μιας και τώρα έχουμε και τις γιορτές, νομίζω ότι έχει την τιμητική του. Τα Playmobil είναι έτσι φοβερή εταιρεία, πάρα πολύ καλή. Εγώ μόνο τη βάρκα έχω. Λοιπόν, έχω μια βάρκα εγώ. Αυτό το πήρα και αυτό από τον κύριο Μιχάλη που λέγαμε πριν με το Nintendo. Ναι. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι... Ο Μάριο δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ πέρα, ο μικρός Μάριο. Ο Ντένις τον έβαλε, νομίζω. Λοιπόν, βλέπετε όλες τις μπάλες από τα κανόνια. Τα κανόνια εδώ έχει πάρα πολύ προσεγμένο. Τη φυλακή, κάτω, το αμπάρι, ναι. Μέσα εδώ χαρακτήρες. Πραγματικά φοβερό. Και σκέψου, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι, το είχα πάρει έτσι. Ναι. Και ήρθε ο άνθρωπος και μου λέει, αυτό το σημαίακι λέει είναι δικό σου, είναι από το πλοίο. Πού το βρήκε δεν ξέρω. Είχε σπάσει. Είχε σπάσει από εδώ, όντως. Δεν το είχα προσέξει όμως. Ναι. Να το κολλήσω. Με ούχου κολλάει. Θα κολλήσω, ναι, 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 ναι. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ, μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι τα που γουστάρι, ναι. Έτσι τα ναι, προσέχουν, ναι, τα πράγματά τους και τα λοιπά. Ναι, πολύ ωραίο. Εντάξει, ιστορικό είναι... κομμάτι, παιδιά. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι αξίζει, παρόλο που εδώ είμαστε με την τεχνολογία και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που... Έχει την δική του. Ξέρεις, δεν είμαι και τόσο αυστηρός. Εγώ βασικά μου αρέσουν έτσι οι αναμνήσεις οι παλιές. Ναι. Και αν είναι κάποιο κομμάτι που αξίζει πραγματικά, δεν έχω πρόβλημα να το... Να το πάρεις, εντάξει. Και νομίζω ότι το ταιριάξαμε κάπως μέσα στο... Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Στο τέτοιο. Εδώ είναι άλλη μια αρκή, η τιμονιέρα... 360, ναι. Φοβερή. Ναι. Θεωρώ ότι... η Microsoft έκανε φοβερή δουλειά σε αυτή την τιμονιέρα, πολύ ωραίο design. Εγώ δεν είχα αυτή, είχα τις Logitech, τη third party την τιμονιέρα, αλλά αυτή είναι θεματική. Δηλαδή 360, ναι. Έχει κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα. Εδώ παίρνει και μπαταρία για να είναι ασύρματη άμα θέλεις και να μην συνδέεται. Ναι. Φοβερή δουλειά, φοβερή για δουλειά. Για να την έχεις αυτή. Ναι. Ωραία. Φοβερή δουλειά, πραγματικά. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μου κολλάει και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, μπαίνει κάθε. Και βέβαια κάποια χειριστήρια για το Xbox One. Ναι. Το κλασικό το μπλε. Εντάξει, από χειριστήρια δεν έχουμε θέμα, νομίζω. Σιγά. Εδώ, γωνιά. Α, να δείξουμε αυτό πρώτα. Πάμε εκεί και τελευταίο αυτό. Εδώ στη γωνιά, λοιπόν. Ας έρθει ο Γιάννης τώρα. Παρόλο που είναι αγαπημένοι μου, τα έχω βάλει εδώ στη γωνιά, αλλά για να είμαι κοντά στις... Ναι, στις καμπίνες και τα λοιπά. Αυτό κάπως θα έφτιαξε ο μικρός. Θα έφτιαξε ο Γιώργος. Καθόταν εκεί, του λέω, αφού άμα δεν έχεις πρόβλημα, κάπως θα ετοίμασε. Ωραία. Γιάννη, έδειξες πάνω τις κονσόλες, ε? Ή όχι. Εντάξει, περιμένω να τις δείξεις. Ναι, γιατί έχει και εκεί κάποια ωραία πράγματα και ναι, έχεις δίκιο. Για πάμε. Λοιπόν, στο 360 υπάρχει αυτή η ειδική έκδοση Resident Evil κόκκινη. Πολύ καλή, τη θυμάμαι αυτή. Πολύ καλή και είναι και τσιπαρισμένη. Α, η συγκεκριμένη. Ο άνθρωπος μου έδωσε μαζί και 100 παιχνίδια. Αυτά. Ναι, ναι, ναι. Το θυμηθώ που είναι, βέβαια. Όχι, δεν πειράζει. Αλλά και δίπλα, και Gears of War, άλλο. Το δίπλα, παιδιά, δεν είναι κονσόλα. Πρόμο... Είναι Vault.
Είναι κέλυφος. Okay. Θα σας το δείξω τώρα. Είναι σφραγισμένο βέβαια, αλλά θα καταλάβετε τι... Για να δούμε. Τι γίνεται. Το οποίο, παιδιά, ήμουν πολύ τυχερός που τα βρήκα στη Γερμανία. Βοηθάει λίγο και το ύψος, ε. Ναι, έτσι εννοείται. Αλλιώς δεν θα γυρνάτε τίποτα εδώ πέρα. Τώρα ελπίζω να μην έχουμε... Γιατί έχω και ένα στο κουτί του... Α, okay. Είναι, αυτό είναι... Να πώς ανοίγει... Κάμερα. Τέτοιο για το... Kinect, ε. Για ναι. Το Kinect. Εντάξει, δεν ανοίξει. Α! Ναι. Έτσι, για όποιον δεν έχει δει το ναι, στο ναι, κουτί ναι. Του, εγώ δεν το είχα ξαναδεί, παιδιά. Γιατί συνήθως ήταν μέσα στις κονσόλες όσα είχα. Ναι, μπράβο, πως ήταν μέσα μπάντους, ναι. Λοιπόν, είναι μια εταιρεία Calibur, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, η οποία βγάζει αυτά τα cell. Ωραίο αυτό. Και πάει στο, πάει σε αυτά τα slim, ναι, τα μαύρα. Ναι. Και τον ντύνεις με αυτό. Κουμπώνει από πάνω. Κουμπώνει από πάνω. Είναι... Κουμπώνει και ντύνεται και γίνεται έτσι. Και έχει βάση. Έλα. Και πατάει πάνω στη βάση και συνδέεται με το USB, το βάζει πίσω στην κονσόλα. Και αυτά ανάβουν και κάνουν ανάλογα με τον ήχο, ανάβει. Άκου, η τώρα, κεφαλή είναι. Και τα λοιπά. Δηλαδή είναι. Φοβερό. Δεν υπάρχει. Ωραία, πολύ δεν αυτό, υπάρχει. Και βγαίνει και σε άλλες 2-3 παραλλαγές. Αυτήν πρόλαβα να βρω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Από άλλη εταιρεία, είπαμε έτσι. Είναι Calibur, κάπως έτσι λέγεται η εταιρεία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, δηλαδή δεν έχω δει πια στο eBay. Ναι. Μπορεί και να βγάλανε κάποια κομμάτια, αν ήταν κάποιος που είχε. Όποιος πρόλαβε. Ναι. 5 πήρα. Ένα το χάρισα σε ένα φίλο μου. Ο Γιάννης θα θέλει να σου αγοράσει το άλλο. Ένα χάρισα σε ένα φίλο μου. Ένα το είχα φτιάξει και μια κονσόλα που την έδωσα γιατί ήθελα κάποια χρήματα για να πάρω. Ναι. Για να πάρω να βλέπετε πως είναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Όταν, ξέρεις, αποστάτες μέσα για να γουγκώσει. Ναι. Βιδώνει είναι με τα βιδάκια. Είναι σε ένα λεπτό, είναι, η κονσόλα είναι άλλη κονσόλα. Σε ένα λεπτό. Gears of War Edition, παιδιά. Το θέλω. Το θέλει ο Γιάννης, είναι Xboxάκης ο Γιάννης. Και πλάγια εκεί. Εδώ λοιπόν. Το πρώτο, ναι. Λοιπόν, το πρώτο, αλλά είναι μια ειδική έκδοση. Ναι, γιατί... Παρόλο που δεν είμαι Παναθηναϊκός. Όπα. Για να δούμε. Την είχαν βγάλει στο μπάσκετ. Τι λες τώρα, αυτό είναι αληθινό. Είναι αληθινό, δεν είναι επίσημο. Είναι επίσημο, official. Άσε, Παναθηναϊκός BC. Να, είναι πάνω τυπωμένο, δεν είναι αυτοκόλλητο. Όχ, όντως. Τι λέτε ρε. Καλά, νομίζω 150 κομμάτια βγάλαν. Έλα, τόσο χαμηλά. Πολύ λίγα. Όταν έκανε την συνεργασία το μπάσκετ με τη Microsoft, αν θυμάσαι, ναι. Πριν 4-5 χρόνια. Από εκεί είναι. Από εκεί είναι, στην εκδήλωση. Ναι. Ήταν ο Διαμαντίδης και κάτι τέτοιο και είχαν βγάλει. Έχει και κουτί απ' έξω, Παναθηναϊκός. Δεν το έχω το κουτί. Ήταν μια αγγελία που το πουλούσε ένας, αλλά δεν μου δίνει μόνο το κουτί. Εντάξει, αυτό δεν το ξέραμε, ας πούμε. Ναι, μάλιστα, οκ. Okay. Το οποίο είναι εντάξει, δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είναι εντάξει του μπάσκετ. Respect ναι. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, έχει ναι, γράψει ιστορία ναι. Όπως και του Ολυμπιακού και οι δύο για να μην έχουμε ναι. Ιστορίες. Όχι, και οι δύο ομάδες έχουν στο μπάσκετ έχουν μεγάλη παράδοση. Απλά ναι. Τότε έκανε μια συνεργασία η Microsoft, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και έχει βγει και διαμαντίδης χειριστήριο Xbox. Α, οκ. Okay. Και, ναι. Και το μετάνιωσα που δεν το πήρα. Και άλλο ένα παίκτη, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Okay. Αν ήταν ο Καλάθης ή δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Μάλιστα. Και τα βγάλαμε στην παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρον, εντάξει. Και ξαφνικά θα δούμε Ολυμπιακός PlayStation τώρα. Όχι, εντάξει, να σα πω άλλες εποχές. Τότε εντάξει, ναι. Ήταν νομίζω και η συνεργασία με τη Microsoft. Προφανώς τους έφτιαξε κάποια κομμάτια μόνο. Ήταν τέτοιο το κουτί μέσα, ναι. Πράσινο, και απλά ναι. Είχαν κάνει ένα. Απ' έξω, ένα απ' έξω, ένα. Ναι, ένα sleeve, ναι. Ένα sleeve, μπράβο, Παναθηναϊκού. Και φαντάζομαι ότι κολλήσαν τα αυτοκόλλητα όπως και εσύ νόμιζε ότι το είχα κολλήσει εγώ. Έτσι, στην αρχή το πάνω. Δεν ήταν δηλαδή ότι πήγε στο εργοστάσιο στην Αμερική, ξέρω εγώ, που τα φτιάχνουν τα Microsoft. Ναι, έγινε εδώ. Έγινε εδώ. Έτσι. Local. Ναι. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά, σαν συλλογή, ας πούμε. Όχι, ωραία, αφού σου αρέσει το Xbox. Το Xbox, ναι. Και βλέπουμε και... τώρα, θα μας δείξει ο Γιάννης. Έχεις εδώ τώρα. Και δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Τα έχω δείξει κιόλα. Το χειριστήριο του Hello. Ναι. Βλέπετε, είναι διάφανο και τα λοιπά.
Ναι. Τρομερό. Το Star Wars. Το Star Wars που κάνει το ρομποτάκι το που είναι χρυσό. C3PO. Το C3PO. Kinect, Kinect και άλλο Halo, ήταν δύο μέσα. Πρώτο το Halo. Το πρώτο. Σπάρταν Chief, παιδιά, εδώ. Και πολλά παιχνίδια επίσης, έτσι όσα δεν έδειξε και πριν ο Γιάννης. Έχει εδώ και η κονσόλα, η οποία δεν είναι η Halo. Θα σου πω γιατί το έψαξα. Δεν έχει πάνω αυτοκόλλητο που να λέει Halo. Ναι. Είχαν βγει κάποια λίγα κομμάτια που είναι χωρίς Halo. Ναι. Είναι πιο δύσκολο να το βρεις αυτό από το Halo. Αλλά σαν χρωματισμός πρέπει να είναι ίδιο. Σαν χρωματισμός είναι ολόιδιο, ναι. Απλά δεν έχει εδώ πέρα που γράφει. Μάλιστα, ναι. Halo. Ναι. Το ψάξα λίγο. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Γιατί βγάζουν και ξέρετε και το πιο ωραίο είναι να βρεις τέτοιο που να λέει εδώ πέρα κάτι. Anniversary, κάτι τέτοιο που το δίνανε στους υπαλλήλους όταν βγήκε. Εμένα πάντα μου άρεσε η δίπλα, η διάφανη. Η διάφανη. Να τη δείξουμε τώρα. Θα δείξουμε μία εδώ, έχει κάτω μία ακόμα. Η οποία δεν είναι customized. Την έχω βάψει μπλε μέσα. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν μία διάφανη, Νίκο, η οποία δεν την είχε προσέξει ο προηγούμενος. Και έκανε τα restore εσύ. Ήταν όλοι σκουριασμένοι μέσα. Α, ναι. Χάλια. Πώς χάλια έγινε μαύρα. Αυτό μέσα να. Από υγρασία. Την έβγαλε στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω. Την έλυσα όλη, την έτριψα. Πήρα αυτό το αντισκουρικό, έφυγε ό,τι η σκουριά έφυγε και χρώμα μεταλλικό μπλε. Είναι και τσιπαρισμένη. Μπράβο, ωραίο. Και δουλεύει. Ναι, ναι. Σώθηκε. Έτσι, μπράβο. Σου αρέσει να φτιάχνεις πράγματα. Μ' αρέσει και να σώζω κιόλας. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Η συλλογή, είναι και το ταξίδι εδώ. Γιατί, σωστό. Πολύ καλό. Το έτοιμο εντάξει, και okay, είναι ωραίο κτλ. Αλλά και να παιδευτείς κι εσύ λίγο παραπάνω. Έχει τη μαγεία του. Πολλές φορές νευριάζεις, αλλά εντάξει τι να κάνουμε τώρα, εδώ μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στα έτσι ακριβώς, μέσα στο πρόγραμμα. Και εδώ κι άλλους πολλούς τίτλους. Εδώ είναι κι άλλοι. Εδώ είναι πιο πολύ Xbox Original. Τους οποίους έτσι ένας από τους σπάνιους τίτλους που το βρήκα σε βίντεο κλαμπ είναι το Legends Taito, είναι έτσι ένας δύσκολος κωδικός. Άμα το βρω, το Outrun που επίσης είναι, αλλά δεν το βλέπω το. Συγγνώμη παιδιά, θα το δούμε άλλη φορά, τώρα δεν πειράζει, πέρα. Εντάξει, και κάτω και άλλα παιχνίδια. Μπορεί να είναι και πιο κάτω, ναι. Ναι, και φυσικά και κάτω. Δεν με βοηθάει και το ύψος. Λογικό. Και πολλά Xbox κιόλας κάτω, έτσι. Να κάνω μερικά κοντινά εγώ, ή θες να πω. Βέβαια. Έλα, Γιάννη. Πολλά λευκά. Έτσι. Τα λευκά έχουν αμαρτωλή ιστορία. Εμένα δεν χάλασε ποτέ. Είχα όμως το δεύτερο revision εγώ. Αυτά τα μισά ήταν χαλασμένα. Ναι. Τώρα δουλεύουν όλα. Οκ, τα έφτιαξε εσύ. Ναι. Άλλαξε τι. Όχι, σε 5 λεπτά. Τι βγάζανε, λέτε. Είχαν τα τρία κόκκινα φωτάκια και είδα έτσι τα διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο YouTube. Ναι. Και μου έκανε αίσθηση ένα που έβαλε ένα πίσω αυτά τι μπατονέτες που είναι για τα αυτιά. Ναι. Στους ανεμιστήρες λοιπόν, πας τους μπλοκάρεις με τέτοια, με δύο, γιατί έχει δύο ανεμιστεράκια πίσω. Ωραία. Και μετά από 5-10 λεπτά, επειδή ζεσταίνεται αυτό, τα τρία φώτα γίνονται δύο. Αλλάζει ο κωδικός λάμπης. Που σημαίνει ότι είναι υπερθέρμανση. Ναι, ναι, ναι. Τα δύο. Okay. Το αφήνεις, κρυώνει, το ανοίγεις και ανοίγει. Και δεν το ξαναβγάζεις ποτέ. Όχι. Υπάρχει μια περίπτωση να το ξαναβγάλει και έχω καταλήξει ότι δεν ήταν μόνο το μηχάνημα που είχε πρόβλημα. Ναι. Είναι ο σκληρό, όταν βάζω λοιπόν το σκληρό δίσκο, το ξαναβγάζει. Μάλιστα. Τον βγάζω, δουλεύει. Κατάλαβα. Που σημαίνει ότι κάτι. Και εκεί παρεμβάλλει και δίσκο. Ναι, δεν ξέρεις πως ήταν ο σκληρός δίσκος αυτός που κουμπώνει από πάνω. Ναι, από πάνω, ναι. Βέβαια αυτά τα έχω γιατί. Επειδή όλα είχαν σκληρούς δίσκους που είχαν μέσα παιχνίδια που δεν κυκλοφορούν πια ή που είναι έτσι. Α, okay. Και επειδή αυτά παίζουν μόνο όταν είναι στη δικιά τους. Ναι. Έχει κάνει η Xbox, τα έχει κλειδώσει. Ναι. Και δεν μπορείς να αλλάξει σκληρούς δίσκους. Outrun. Α, το βρήκες. Coast to coast. Παιχνιδάρα, παιδιά.
Τα ξέρετε, με έχετε καταλάβει με τα αυτοκίνητα. Αυτό το έπαιζα με τον πατέρα μου τότε όταν είχαμε πάρει το πρώτο Xbox με τη μονιέρα. Για τη μονιέρα για Xbox που είχαμε, πάλι Logitech. Και έπαιζε ο πατέρας μου με πεντάλες κανονικά. Του άρεσε αυτό το Outrun. Εν τω μεταξύ το είδα στο ίντερνετ, ναι. Και το πουλάνε κάτι τιμές στο eBay. Ναι, στο Xbox 130, το original, ναι. Έχει ξεφύγει. Ενώ το 2 είναι πιο φτηνό. Υπήρχε το Outrun 2 και το Outrun Coast to Coast που ήταν προσπαθώ να μαζέψω εξέλιξη και, του 2. Και τέτοια display που είναι από, το, από τα καταστήματα, ναι. Από το Tekken. Πολύ καλά δίνουν, τα πετάνε επίτηδες βέβαια. Mm. Ακριβώς. Εντάξει, πολύ ωραία. Και πριν φύγουμε, να μας πεις για αυτά τα διαμάντια. Πρέπει τώρα, δεν ξέρω, Γιάννη, θες να έρθει κοντά, δεν ξέρω, πρέπει να, να μας πεις λίγο. Μακρινό, να φαίνεται ωραία. Όταν είχα ξεκινήσει τη συλλογή, εντάξει, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να έχω ποτέ κάποιο από display μαγαζιού. Γιατί θεώρησα ότι όταν όσα ήταν στο μαγαζί ή έχουν ναι. πεταχτεί ή έχουν καταστραφεί ναι, ή έχουν επιστρέψει στην εταιρεία, δεν ξέρω και εγώ τι θα μπορούσε να γίνει ναι. και τα λοιπά. Και βλέπω μια μέρα μια αγγελία mm-hmm. και έδινε ένας κύριος αυτό εδώ. Okay. Παθαίνω πλάκα, δηλαδή δεν το πίστευα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν ήξερε αν θα λειτουργεί ακόμα, λέει, το έβαλα μπροστά, λέει, ανάβει και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, ναι, μέχρι ναι. εκεί. Ναι. Ο κύριος αυτός το είχε στη Γλυφάδα σε μαγαζί με ρούχα και πήγαιναν τα παιδιά εκεί και προφανώς παίζανε μέχρι να ψωνίσουν οι γονείς τους κτλ. Ναι. Και έκανε, κάθε τόσο έκανε αλλαγή ντεκόρ, ξέρω εγώ, αλλαγή θεμάτος και όλα αυτά για να mm-hmm. υπάρχει ένα ενδιαφέρον λογικό. Είναι άνθρωπος ναι. επιχειρηματίας προφανώς. Ναι, 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 ναι. Και πολύ πετυχημένος θα πρέπει να είναι που έχει τέτοιες πρωτοποριακές ιδέες. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Για τότε, ναι, ναι. Όχι, μα να σου πω κάτι, είναι για Ελλάδα τουλάχιστον είναι φοβερές ιδέες. Εγώ τους σέβομαι πολύ ναι. αυτούς τους ανθρώπους ναι. που είναι έτσι πολύ προχωρημένους. Και το πήρα. Και πραγματικά στην αρχή δυσκολεύτηκα λίγο γιατί η κονσόλα, ή ξέρετε εδώ έχει ένα τζάμι, το έχω αφαιρέσει εγώ, το έχω κρύψει, το έχω στην άκρη. Ωραία. Για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όποτε θέλουμε στην κονσόλα. Mm-hmm. Έπαιζε, το άνοιγες και είχε μόνο 3-4 παιχνίδια demo. Δεν έπαιζε τίποτα άλλο. Ναι. Και λέω εντάξει, ωραίο είναι, αλλά δεν πρέπει να μπορούμε να παίξουμε κι εμείς κάτι, να γίνει κάτι. Ναι, σωστά. Μετά λοιπόν μπόρεσα και βρήκα κάποια κλειδάκια γιατί αυτό έχει κλειδιά και ξεκλειδώνουν όλα, τα πάντα όλα. Πάμε ένα κοντινό να μας δείξεις Γιάννη τι γίνεται εδώ. Ναι, αφού βρήκα λοιπόν τα κλειδιά και βρήκα τρόπο να το ανοίξω μέσα να δω να βγάλω το κέλυφος mm-hmm. Που είχε το τζάμι, είδα ότι έχει αυτό το κουτάκι. Controller είναι αυτό μάλλον. Ναι, ναι, το οποίο προφανώς από εδώ προγραμμάτιζαν οι άνθρωποι της Microsoft και ποια παιχνίδια θέλουν να προμοτάρουν και κάθε φορά έμπαινε εδώ μπροστά και αντίστοιχη αφίσα γιατί okay. εδώ έχει, αν δείτε, εγκοπές ναι. που πάει και κουμπώνει αφίσα ανάλογα ποιο προμοτάρουν. Ήταν FIFA ας πούμε, ήταν okay. ξέρω εγώ κάτι άλλο, ήταν το Tekken. Σωστό, σωστό. Πηγαίνανε και βάζανε και αντίστοιχα βάζανε μέσα και τα demo παιχνίδια. Ναι, μάλλον ναι. κάποιο USB και δεν ξέρω τώρα πώς το κάνανε ακριβώς. Κατάλαβα. Αυτό ήταν λοιπόν συνδεμένο με την κονσόλα. Οπότε η κονσόλα στην ουσία μπλοκάριζε, δεν μπορούσες να. Δεν πήγαινε στο μενού το αρχικό που ναι. είναι το κλασικό του Xbox το δικό και πήγαινε στο μενού του demo okay. και από αυτά παίζανε ό,τι θέλανε να προμοτάρουνε. Από μόνος λοιπόν έβγαλα, αποσύνδεσα την κονσόλα mm-hmm. από το κουτάκι και τώρα μπορώ να μπορείς κατευθείαν επανήλθε ήρθε η οθόνη. Πολύ σωστό, ωραίο. Εντάξει, φοβερό κομμάτι. Τι να τα χειριστήρια θυμάμαι, είναι συνδεμένα κανονικά. Κανονικά ναι, παίζουν κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ το θυμάμαι στο πλαίσιο και στα public μας. Και βέβαια μπορούμε να συνδέσουμε ναι. ανά πάσα στιγμή ναι. και το δικό μας ασύρματο χειριστήρα, άμα δεν θέλουμε να καθόμαστε εδώ να παίζουμε. Και για τρίτο παίχνι, ναι, τέταρτο να διαλέξεις. Και για ό,τι θέλεις. Ναι. Γιάννη, κάτω έτσι ένα ωραίο κοντινό γενικά. Έτσι, δώσ' του λίγο το χρόνο που του αξίζει τώρα αυτό εδώ το διαμάντι. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι ότι έχεις ένα, έχεις δύο. Ναι, αφού λοιπόν είχα αποκτήσει ναι. το πρώτο και είχα ενθουσιαστεί και δεν το πίστευα και είχε δεύτερη αγγελία, άσχετη, από άλλο άτομο ναι. που είχε το δίπλα μηχάνημα
Και μάλιστα δεν είχε μόνο το δίπλα παιδιά, είχε και άλλο ένα, είχε άλλα δύο. Οκ. Okay. Και το μετάλλισο να σου πήρα να είναι τρία. Ναι. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχω και τόσο πολύ χώρο. Εντάξει, υποθέτω δεν ήταν και φθηνά, δεν τα έδωσε και φθηνά. Εντάξει, δεν ήταν. Αυτό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή είναι κάποια πράγματα που δύσκολα εμφανίζονται. Τα ξαναβρεις, ναι, κάνεις τη θυσία σου και τα. Μαζεύεις κάποια χρήματα, ναι, κάνεις ναι. από εδώ και τα λοιπά και το αποφασίζεις. Ναι. Αλλά αυτά είναι, να σου πω, το Xbox είναι το διαμάντι, έτσι, μαζί με το PS3 το stand. Τα ακουστά, εντάξει. Είναι αυτά που να σου πω κάτι, μπορώ και έτσι να καθίσω, να το ανοίξω μόνο και να βλέπω, να χαζεύω έτσι να είναι το demo, ναι, ναι, όπως ναι, καλή ώρα, όπως καλή ώρα το έχουμε κάνει τώρα. Ναι, 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 εντάξει, φανταστικό. Εντάξει, βλέπετε, κοιτάξτε τώρα τι κατασκευή έχει κάνει η Microsoft με υποδοχές ναι. για ακουστικά, με reset ναι, buttons, ναι, ναι. με... δηλαδή, την γενικά ένταση. Οι δύο εταιρείες, και η Xbox και η PlayStation, παιδιά, πήγανε το gaming νομίζω σε άλλο level και πραγματικά φέρανε πάρα πολύ κόσμο και με τα ωραία yeah. promo που κάνανε και με τα... εντάξει, βέβαια, εκείνη την εποχή, display, ναι, μεγάλο ανταγωνισμό. Επειδή και εγώ είμαι στο κομμάτι των πωλήσεων και τα λοιπά, το display παίζει... πολύ ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Το marketing είναι σημαντικό, παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Και να κλείσουμε εδώ αυτό το δωμάτιο με αυτή την καμπίνα, τι λες. Ναι. Να μας δείξεις. Τη βλέπουμε σβηστή τόση ώρα. Ναι, γιατί κάνει φασαρία. Παιδιά, να πούμε ότι και αυτό εδώ κάνει φασαρία. Ενώ του PlayStation το stand δεν κάνει φασαρία. Εδώ έχει ανεμιστήρες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το λύσω. Mm-hmm. Έχει από πίσω, είναι μεγάλη διαδικασία βέβαια και το φοβάμαι να σας πω την αλήθεια, επειδή είναι και πολλών ετών ναι, ναι. Το stand και ταλαιπωρημένο να φανταστώ. Ναι. Και... εδώ βγάζει πολύ ζεστή πάντω. Ναι. Σκέψα αν είχε και το τζάμι, γιατί αυτό που φαντάζομαι τώρα ήταν το τζάμι, δεν θα ακούγονταν ναι, τόσο ναι. πολύ. Ναι, αλλά το αλλά πολύ όταν ήταν αυτό. Κλειστό με το τζάμι, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το εξαερίσουν το, ναι. το μηχάνημα, γιατί αυτό φαντάζομαι θα έκαιγε. Και... όλη μέρα θα φάνηκε. Όλη μέρα. Ναι, ναι. Όλη μέρα. Εδώ πολύ ωραία άλλη καμπίνα. Αυτή δεν έχει την δικιά τη πατέντα, άλλη πατέντα. Γιάννη, θες να έρθεις από εδώ να φανεί πιο ωραία ή είσαι καλά εκεί, ωραία. Μια αντίστοιχη λοιπόν, πώς ήταν εκείνη η κλασική, βέβαια εκείνη ήταν πιο κλασική, αυτή είναι πιο μοντέρνα έκδοση. Ναι, ναι, πιο σύγχρονη. Κυκλοφόρησε πιο μετά με TFT οθόνη και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, ήταν, είναι πολύ customized αυτή η... εγώ το κράτησα έτσι όπως το βρήκα τον άνθρωπο δίκες, που, ναι. που το πήρε. Πάλι μπορείς να επιλέξεις, έχει μέσα 600 παιχνίδια και παραπάνω. Βλέπετε, έχει όλα τα πολύ γνωστά παιχνίδια πάλι. Ναι. Double Dragon, αλλά άλλο Double Dragon, είναι σε στυλ. King of Fighters, όλα αυτά για το φίλο μου τον Βασίλη. Michael Jackson. Το Moon Warrior. Ναι. Έχουν τρελαθεί με αυτά τα παιδιά, με αυτό το παιχνίδι, έχουν τρελαθεί. Όλα αυτά. Αρέσει. Πάρα πολύ. Επειδή είχαμε δει την ταινία αυτή με την Ανή, πώς το λέγανε και τα λοιπά. Μπράβο. Ειδικά η μικρή κόρη με Κωνσταντίνα, φοβερή ναι. αδυναμία. Και αρχίζουν εκεί και χορεύουν με τον Μάικλ Τζάκσον και αυτά και γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ωραία. Πιο πολύ χορεύουμε παρά παίζουμε. Παραπέζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνει κέρματα αυτή, ε. Παίρνει κέρματα, ναι. μπορεί, έχει ρύθμιση είτε να το κάνει σαν original με κέρμα, είτε να πατάς το κουμπί κλασικά όπως είναι και σε εκείνο. Mm-hmm. Το βρήκα να είναι με κέρμα. Και επειδή θέλω να ακούμε έτσι λίγο το θόρυβο καμιά φορά του κέρματος. Έτσι, να θυμόμαστε τα παλιά, τις ωραίες εποχές. Έτσι. Να εκυπώνουμε. Σέγγα! Πάλι Σέγγα. Πάντα. Μόνο Σέγγα, δε. Δεν γίνεται. Γιάννη, τι γίνεται Σέγγα. Σήμερα. Όλο Σέγγα. Εσύ τι δες του κάνεις. Εσύ τι δες. Θα εγώ η Σέγγα, εδώ και εμφανίστηκε. Πολύ ωραία κατασκευή. Εντάξει. Έχεις γενικά, Γιάννη, εδώ φτιάξει το απόλυτο, ας πούμε, game room με φοβερά πράγματα, πολύ όμορφη συλλογή, περιμετρικά. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό! Έχει κι άλλα ο άνθρωπος κάτω, έχει man cave από κάτω! Πάμε να δούμε! Πάμε! Τα είδαμε εδώ, γουστάραμε, ξοδέψαμε χρόνο και πάμε τώρα να γουστάρουμε. Φύγαμε, παιδιά! Τώρα, δεύτερο μέρος, παιδιά, είμαι εκστασιασμένος, το βλέπετε αυτό, είμαι έτοιμος εδώ. Με τον τύπο εδώ, το φίλο μου. Λοιπόν, πάνω βλέπουμε και ένα πολύ άλλο ωραίο εντυπωσιακό Playmobil καράβι. Και παιδιά, πάμε τώρα στο απόλυτο man cave του φίλου Γιάννη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα πούμε εδώ μέσα. Με προσοχή εδώ στις μπλυγάδες πέτρες, μην πούμε καμιά ζημιά. Εντάξει,
Έλα, έλα, Γιάννη. Λάτε, παιδιά. Ωρε, φίλε. Τι να δούμε τώρα εδώ. Τι να πρωτοδούμε. Φεύγω, δεν ξέρω πού να πάω, να κρυφτώ. Playmobil, Playmo Space, διαστημική σταθμή, διαστημόπλια, αρκεϊντάκια, τρεις αμίγκες εδώ, κουτάτες, για να γουστάρετε, μαζί με monitor. Φω, κουτιά, εντάξει, πάρε ένα γρήγορο, να πάω και εγώ μια ανάσα, γιατί εδώ τώρα πάω συγκοπή. Τι γίνεται ρε παιδιά, το κουτιά από CPC. Wow, εντάξει. Παιχνίδια σε δισκέτες, παιχνίδια σε κασέτες, Skylanders, περίεργο πρόμο που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, display, χιλιάδες δισκέτες εδώ, λοιπόν, εντάξει, έλα να ηρεμήσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, δείξα καρτά εκεί. Παιδιά, εντάξει, τώρα φύγαμε από πάνω. Γιάννη, είχε ένα ήδη πάρα πολύ ζεστό και ωραίο χώρο και τώρα ήρθαμε εδώ και με εκπλήσει. Α πούμε, συνεχίζει να με εκπλήσει. Εδώ γύρισαμε πιο πίσω πάλι. Έχει και τρίτο δωμάτιο μετά, να ξέρω. Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε. Εντάξει, εύχομαι να έχει και τρίτο. Προσεχώ. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Φοβερά μηχανήματα. Όντω τώρα εδώ πάμε πιο πίσω. Και από θέμα παιχνιδιών και από θέμα μηχανημάτων. Η μόνη σύνδεση με το πάνω δωμάτιο είναι από εδώ που είναι τα Skylanders. Skylanders. Οπότε να δείξουμε πρώτα αυτό το κομμάτι. Ναι, για να ταιριάζει πιο πολύ έτσι, ναι, μαζί με αυτά που είδαμε και στον πάνω χώρο. Σαν συνδετικό κρίκο. Οπότε. Λοιπόν, Skylanders βλέπω εδώ τώρα. Το Skylanders δεν ξέρω τώρα αν έχουν συναντήσει πολύ τη φίλη. Εξήγησε να μάθουν. Ναι, ότι είναι. Είναι μια σειρά. Mm-hmm. Με φιγούρες που μέσα στο παιχνίδι υπάρχει μια βάση η οποία συνδέεται με USB στην κονσόλα, αν είναι PS3, Xbox 360 ή ανάλογα τι είναι. Έχει βγει μια Wii U, Xbox One, έχουν βγει διάφορες τέτοιες. Okay. Και η φιγούρα που έχει μέσα η συσκευασία πάει και ζωντανεύει μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο όταν το είδα και εγώ δεν τα ήξερα, δεν τα γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Τα παιδιά σου τα... Το πήραμε για τη μικρή, okay. Πήραμε το starter pack ένα, mm-hmm. για Xbox 360. Ναι. Και όταν το άνοιξε και είδα το gameplay, τι ωραίο που ήταν, με γρίφους, με έτσι, έπαιρνες, mm-hmm. το χαρακτήρα, ανάλογα ποιο χαρακτήρα έπαιρνες, είχε διάφορες δυνάμεις, ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκλείδωνες διάφορες πίστες. Εντυπωσιάστηκα και κάθισα και το ψάξα λίγο παραπάνω και νομίζω ότι βλέπεις το λίγο παραπάνω. Προχώρησε, ναι. Πάρα πολύ, ανακάλυψα δηλαδή. Πολλά πράγματα. Έχει πολλές. Πολλές παραλλαγές. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόμο που έχει κυκλοφορήσει στη Γερμανία. Με Donkey Kong, υποβρύχια, αεροπλανάκια. Το οποίο, ναι, είχε διάφορα μαζί. Είναι ένα πακέτο και είναι στην πραγματικότητα δύο πακέτα μέσα. Σαν πρόμο το είχαν βγάλει για το Wii U. Super deal κιόλας, ναι. Από τη Γερμανία, από το Amazon της Γερμανίας το είχα φέρει. Όπως είναι πολύ ωραίο, έτσι. Κοίτα, μέχρι και για το Nintendo 3DS έχει. Αφού είναι η ίδια έκδοση με Wii. Ναι, ναι, αλλά δεν το έχω παίξει, δεν το έχω ανοίξει. Είναι σφραγιστά, είναι κλειστά αυτά. Και βέβαια τα Dark Edition που είναι και τα πιο ακριβά της σειράς. Ναι. Τα οποία έχουν έτσι πιο πολλές δυνάμεις στα φιγούρες και τα λοιπά. Τα οποία δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το level για να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε, ναι, κάποια φιγούρα από αυτά. Και είναι Xbox One, υποθέτω είναι η τελευταία, ή, ναι, έχει βγει και για ακόμα πιο καινούργια. Όχι, τώρα. Όχι, όχι. Αυτά έχουν σταματήσει νομίζω γύρω στα 17, 18, κάπου εκεί. Δηλαδή, okay. έχει καιρό που έχουν σταματήσει και γι' αυτό, ναι, είναι και πολύ δύσκολα τώρα. Δηλαδή, με δυσκολία βρίσκω καινούργια πακέτα. Σκέψω ότι είχε για τη Smart TV την LG του 13. Ναι. Το βρήκα από την Ιταλία αυτό, mm-hmm. και επειδή την έχω αυτό το μοντέλο, τη Cinema, τη 3D, αν θυμάσαι, που είχαν κυκλοφορήσει κάτι, ναι, τηλεοράσει της LG, ναι, ναι, ναι. Το οποίο μάλλον κατέβαζες κάποια application στην τηλεόραση. Έλαξε, και έπαιζες, ναι, είναι φοβερό. Εγώ δεν το πίστευα ότι είχαν βγάλει για Smart TV. Okay. Και το έχω και αυτό εδώ στη, ναι, συλλογή και ευτυχώς άρχισε, κάνει δύο μήνες να μου έρθει. Κατάλαβα. Λέω, πάντα θα έχουνε. Ναι, 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 ναι. Και τελικά ήρθε. Ήρθε και βλέπω ότι έχεις και μεμονωμένες φιγούρες. Εδώ μπορεί να, ναι, δείξει και ο Γιάννης. Έχεις δηλαδή φιγούρες, αλλά βλέπω και ένα πολύ ωραίο. Και βρήκα και το display. Ναι. Ναι. Για πες μας αυτό, πού το έχεις δει αυτό, πού παίζει αυτό δηλαδή, γενικά ήταν σε μαγαζιά. Αυτό ήταν στα μαγαζιά και το στήσιμό τους, δηλαδή από εκεί εμπνεύστηκα να σου πω την αλήθεια πως το έστησα και, ναι, εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Ήταν το κεντρικό θέμα, είχανε αυτό το display, όπου, ναι, πήγαινες, είχε κάποιες φιγούρες και τις έπαιρνες από εδώ και πήγαινες και τις δοκίμαζες κάπως, έτσι, okay, το κάνανε. Και εδώ σου εμφάνιζε τη φιγούρα στην...
στην οθόνη. Μάλιστα. Και το είδα σε κάτι βιντεάκι στο YouTube και τα λοιπά και έτσι το ψήλο προσπάθησα να το στήσω όπως θα ήταν σε ένα μαγαζιά που πηγαίναμε τότε. Όχι, όταν τώρα... είχαμε πληροφορήσει. Μα νοιάζεται, εγώ τώρα νομίζω ότι είμαι σε μαγαζί να αγοράσω εδώ. Πώς το πουλάς αυτό? Πολύ ωραίο. Και ξέρεις τι, μου έκανε εντύπωση ότι έχεις κάτι πολύ οικία μου θυμίζουν όλα αυτά. Από πού είναι όλα αυτά? Οι λαφιέρες σε αυτό το δωμάτιο είναι από Seven Spot. Είναι από τη γνωστή αλυσίδα που είχε κλείσει πριν κάποιο και διάστημα. Ναι. Και βρήκα κάποιες ραφιέρες που. Πολύ καλή. Επειδή είχα το πάνω, το, αυτό που είδαμε με τα. Αλλά είχα επεκταθεί ήδη, είχα και άλλα πράγματα και ήθελα να φτιάξω ένα χώρο. Ναι, ναι. Και τα είδα και τέριαξαν, δηλαδή. Ούτε παραγγελία να τα είχα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, όχι, έχουν κάτι πολύ ωραίο, θα το δούμε και μετά εκεί. Εντάξει, και... θέλει ένα ρετουσάρισμα και τα λοιπά, αλλά εντάξει, σιγά. Είναι, ναι, αυτά θέλουν και χρόνο. Θέλει χρόνο, και χρόνο είμα, είναι, πραγματικά, πραγματικά. Να δείξουμε εδώ, γιατί μου έκανε εντύπωση τώρα αυτό εδώ, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και μου είπε και ο Γιάννης επειδή είναι φαν του Horizon, για να το βγάλουμε έτσι λίγο, να το δείξουμε λίγο καλύτερα. Αυτές τις φιγούρες είχαμε πάει ένα ταξίδι με τα παιδιά και τη γυναίκα μου στην Ιταλία. Και ήταν στα GameStop αυτά τα μηχανήματα. Ναι, αυτά τα, το οποίο αλυσίδα. Είναι official, βλέπω. Ναι, δεν το έχω ψάξει παραπάνω. Απλά ήταν πολύ ωραίες οι φιγούρες και ήταν εντάξει σε πολύ καλή τιμή. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Και πήραμε και το Lemmix δίπλα. Εμένα μου άρεσε και το Lemmix. Για μας, για τους παλιούς. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι άλλο εκεί πέρα. Wipeout το διαστημόπλιο. Γενικά έχει ωραίες φιγουρίτσες και μαζί με τις άλλες που είναι της Disney, της Infinity, ναι. Που είναι επίσης ένα, όπως το Skylander, πάλι ένα τέτοιο παιχνίδι με ήρωες που ζωντανεύουν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Με βάση είναι στο, στην ίδια λογική. Ίδια λογική γι' αυτό. Στην ίδια λογική. Νομίζω ότι τέριαξαν εδώ όλα μαζί. Πολύ ωραίο. Πολύ καλά. Και κάτι ωραίες φιγούρες εδώ βλέπω, Battlefield 5. Ναι, και αυτές 5... από την Ιταλία, από το ίδιο μαγαζί τις είχαμε πάρει. Γενικά έχει... Είχε πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία αλυσίδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα. Νομίζω δεν υπάρχει στην. GameStop είπε. Στην Αγγλία υπάρχει, στην Ιταλία υπάρχει. Σίγουρα αλλά... πρέπει να το θυμάμαι και στο Παρίσι που είχα πάει. Μπορεί και, στην, Stop, και ναι. Σίγουρα και στη Γαλλία ναι, υπάρχει. Ναι, ναι, αλλά θυμάμαι. Γιατί και η γυναίκα μου όταν είχε πάει ένα ταξίδι μου είχε φέρει και είχε φέρει. Κάτι. Μάλιστα. Γιατί με ξέρει και. Πάντα θα σου φέρει κάτι. Κάτι θα μου φέρει από αυτά. Ναι, όντως αλήθεια είναι αυτή. Καλά κάνει. Εδώ βλέπουμε επίσης και κάτω εντάξει, κάποια δουλειά για Commodore στα γερμανικά για Amiga 500-2000. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχεις πολλές φορές κάποια από αυτά τα κομπιουτεροειδή εκείνης της εποχής και με τα κουτιά τους. Δηλαδή τώρα το θέαμα που βλέπουμε εκεί πάνω, το κουτί του Amstrad, του CPC και το έγχρωμο και το ασπρόμαυρο και το μονόχρωμο μετά το μεταγενέστερο. Εντάξει, δεν το βλέπω. Και έχω και πληκτρολόγια, απλά δεν τα έχω κατεβάσει κάτω, τα έχω πάνω. Ναι. Και, αλλά ξέρει, έχει πολλά περιφερειακά. Εντάξει, θα δούμε όλα ένα, παιδιά. Έχουμε πάθει τώρα ένα overdose. Πολύ μικρό χώρο, αλλά πολύ γεμάτο με τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα. Πού θέλει τώρα να πάμε για ένα, πάμε από εδώ λίγο να δείξουμε. Ναι, 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 βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Για να γυρίσουμε εδώ. Αυτά τώρα. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι αυτά. Τα νέα, ο Τζέιμ. Έχει δώσει μόνο, βλέπω εδώ. Ναι, 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 ναι. Αυτά. Η εποχή είναι. Αυτά αποκλείται να είναι πρόσφατα. Αυτά είναι παλιά. Είναι παλιά, βέβαια δεν ήταν από κάποια μεγάλη εταιρεία. Είναι από αυτά τα απλά, πολύ απλά, αλλά επειδή μου άρεσαν τα σχέδιά τους, έχει πάρα πολλά σχέδια όπως βλέπεις. Προσπάθησα να πάρω, τα βρήκα σε ένα μαγαζί έτσι ναι. Παλιό mm-hmm. Και προσπάθησα να πάρω έτσι από μια ποικιλία από. Και τα από είχε όλα. Αρκετά, βλέπω έτσι. Και... Ναι, είχε αρκετά. Προφανώς αυτά τώρα του είχαν μείνει, είχε μείνει κάποια κούτα, δεν ξέρω τώρα πώς. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν τα ανοίξει κανένα, είναι όλα κλειστά. Όχι, δεν τα έχω ανοίξει. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Τα πήρα έτσι πιο πολύ για το. Ναι. Εντάξει, ο Γιάννης τώρα του προσδίδω νέο παρατσούκλι όπως έχω δώσει και σε άλλους που κάποιοι το έχετε χαϊπάρει και το λέτε σε ομάδες από εδώ από εκεί. Κάτι Mint Master και αυτά. Shield Master. Γιάννης λοιπόν, Shield Master. Είμαι τη σφραγισμένη. Αλήθεια είναι αυτή. Τα λυπάμαι. Έχει πολλά πράγματα σφραγισμένα. Αλήθεια είναι αυτό. Commodore εδώ πριν φύγουμε. Αυτό εδώ είναι σπάνιο. Το 116. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι έτσι ένα πολύ ωραίο μηχάνημα που είχε βγάλει η Commodore και είναι σπάνιο γιατί πιο πολύ κυκλοφόρησε αυτό το Plus. Το Plus όμως, ήταν λίγο πιο μεγάλο και πιο μεγάλο πληκτρολόγιο κτλ. Mm-hmm. Και πιο πολύ περπάτησε αυτό το, ναι, το ναι. Μοντέλο. Τα νέα ζωή, εντάξει, τα ξέρουμε. Από εκεί μ' αρέσουν αυτά. Είναι μάλλον η συνέχεια αυτή είναι των αγωνών που μου θυμάστε, αν θυμηθείτε πάνω, είδαμε το μεγάλο. Το εδώ Data είναι East. Τα μωρά τους. Έλα. Εδώ είναι μόνο τους.
τα παιχνίδια που ήταν εκεί μέσα όλα μαζί σε ναι. ένα μεγάλο, τώρα εδώ τα έχουν βγάλει και μόνο τους. Α, τα βγάλει στάνταλ. Συν της Namco τα παιχνίδια που Pac-Man και τα λοιπά. Αυτά είναι και αυτά άλλα κλειστά, να υποθέσω. Έχω μερικά ανοίξει. Ωραία. Πώς τα ποιοτικά ήταν ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούμε να ανοίξουμε, ας πούμε, τον Galaga. Okay. Θυμάσαι κόστος αυτό, πόσο κοστίζανε για κάποιους φίλους που ενδιαφέρεται. Αυτά είχαν ένα κόστος από 20 μέχρι 25-30 ευρώ. Okay, εντάξει, decent. Είναι, ναι, είναι ναι, normal. Ναι, ναι. Κάποια είναι στην Ελλάδα. Α, έφερες απ' έξω δηλαδή. Αλλά ναι, δεν, εδώ στην Ελλάδα δεν είχαν φέρει ναι. όλους τους κωδικούς. Mm-hmm. Και έχω φέρει και από το εξωτερικό και από την Αμερική. Και από, γιατί αυτά στην Αμερική έχουν κυκλοφορήσει okay. τα My Arcade. Και από την Αμερική, όπου μπορώ να βρω έτσι που να είναι και με το τελωνείο, παιδιά, ξέρετε, να είναι και μια τιμή. Να βγει κάπως. Να βγει κάπως ναι, υποφερτό να μπορούμε ναι. να το φέρουμε. Αυτά, οπότε έχεις full set. Σε αυτά. Να λείπουν κανένα δυο. Ναι, full set. Κανένα δυο, τρία. Ωραία. Πρέπει να κάτσω να τσεκάρω τη λίστα γιατί βγάζουν συνέχεια. Αυτοί έχουν βγάλει και σε μορφή που είναι handheld. Και είναι και θεματικά το καθένα, έτσι. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, στο Bubble Bubble βλέπουμε έχει φάσα στα πλάγια. Bubble Bubble. Δεν δηλαδή ότι είναι ένα ξερό μοτίβο. Είναι πιστή απομίμηση της official καμπίνας που κυκλοφορούσε τότε στα. Όπως είδαμε πάνω το arcade αυτό. Ναι, 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 τον ναι, ναι. Ανάκη που το λέμε. Ναι. Είναι το original πώς ήταν. Κατάλαβα. Τότε ναι. η εποχή πως το έβγαζε η εταιρεία επίσημα και το κυκλοφορούσε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Να φανταστώ στην Αμερική, αφού είναι Αμερικάνικα αυτά, να φανταστώ πως κυκλοφορούσε ναι. εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Ναι, γιατί στην Ελλάδα πολύ. Με φάσες και αυτά. Εγώ δεν έχω δει εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Η Ιαπωνία δεν. Αλλά όμως στην Αμερική θα έχει δει, φαντάζομαι. Κάποια ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν ναι, ναι, ναι. και τα λοιπά. Βγαίνανε με ντεκόρ, με ειδικά δικά του. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν και στα πιο μεγάλα, αν έχεις δει, που έχουν βγάλει μπράβο, κάποιο πιο μεγάλα. Ναι, ισχύει, ισχύει. Πολύ όμορφο. Μπορούμε μπράβο. Να ανοίξουμε μετά, άμα θέλετε, να δούμε. Είναι κάποια ανοιχτά. Κάποια ναι. τα έχω ανοίξει, κάποια δεν τα έχω ανοίξει. Και το Simba βλέπω και εκεί, microcomputer. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι στην οικογένεια MSX. Mm-hmm. Που παίρνουν τα cartridge ή και κασέτα. Εντάξει, για να μην τα συνταλαιπωρούμε, μην τα άμα θες αφού με ό,τι γουστάρεις, μην τα... Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Είναι ωραίο κομμάτι και αυτό το σύμπαν. Να πούμε ότι είναι λειτουργικά όλα, έτσι. Αυτό είναι λειτουργικό, ναι. Ωραία. Είναι λειτουργικό και έχω και κασετούλες. Ναι. Πολύ ωραίο. Και cartridge. Mm-hmm. Το πιστεύετε, την ημέρα που το πήρα, την άλλη μέρα βγήκε αγγελία που πούλησε 4 cartridge. Από τότε δεν έχω ξαναδεί άλλη ναι. αγγελία. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Διαφορετικός άνθρωπος. Ναι. Άλλη περιοχή, καμία σχέση. Οκ. Okay, okay. Άμα δείτε εσείς άλλες κασέτες MSX, είδα και εγώ. Θα το πω. Θα το οκ. Ήταν προορισμένα για σένα. Προορισμένα. Δεν υπάρχει. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή είναι ναι, από δύσκολο. Αυτά που δεν γίνεται. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν βγάλει. Η My Arcade είχε ξεκινήσει με αυτό το κωδικό. Που δεν είχε μάλλον δικαιώματα λογικά τότε. Ναι. Και είχε βγάλει ένα στυλ okay. εκείνη τη εποχή. Ναι. Αυτό το είχα πάρει από το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ. Α. Η οθονούλα του είναι υποφερτή, βλέπεις, διακρίνεις. Είναι για το. Γιατί είναι μικρή. Okay. Είναι μικρή. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο, πιο καλή. Ναι. Πιο καλή. Ναι. Αυτό ήταν η πρώτη τους όμως προσπάθεια. Είναι ο πρώτος κωδικός που βγάλανε. Μάλιστα. Αυτό είναι pins. Δεν είναι μηχάνημα. Είναι pins. Α. για το Space Invaders. Ναι. Ήταν ένα ωραίο μαγαζί στην Αγγλία που έβγαζε διάφορα πραγματάκια και έτσι. Σουβενιράκια, έτσι. Ναι, 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 και παρέγγειλα από εκεί, αλλά τώρα δυστυχώς με το. Τελωνείο Αγγλίας. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Και έβγαζε και τέτοια κονσολάκια είχα φέρει από εκεί. Και βγάζανε ωραίες προσφορές, βγάζανε πακέτα, βγάζανε έτσι, αλλά μπλούζες. Τύπονες είχε Space Invader, Atari, τέτοιες. Ναι. Αλλά δυστυχώς, παιδιά. Τι είπα και εγώ από Σέγκα Σόπα για Αγγλία. Μεγάλο πρόβλημα ναι. αυτό με το τελωνείο που έγινε με την Αγγλία. Έπαιρνα πραγματάκια από Σέγκα Σόπα και τώρα με το τελωνείο δεν παίρνω. Τα άκουσα. Βασικά άκουσα οτιδήποτε από Αγγλία. Από eBay, οτιδήποτε τα άκουσα όλα. Ναι, δυστυχώς δεν γίνεται. Τι να κάνω, εντάξει. Μόνο αν είναι από αυτά, καμιά φορά το βάζω στο Global Shipping. Που ναι. να ξέρει τουλάχιστον τι θα πληρώνει. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο λίγο από ότι να σου έρθει να στο εκτελωνίσουν. Κατάλαβα. Γιατί εδώ πληρώνεις εκτελονιστικά έξτρα από το φόρο. Τουλάχιστον εκεί πληρώνεις μόνο το φόρο. Ό,τι τους λείπουν πληρώνουν. Εδώ δηλαδή είναι ένα 50-60 ευρώ καπέλο σίγουρα. Ναι. Εκτός του φόρου.
Ναι, πάει πολύ άναρχα, δεν ξέρω. Playmobil, Playmospace, παιδιά. Εντάξει, θα ήθελα να τα δείξουμε αυτά, γιατί είναι ένα κομμάτι που πολλοί από εμάς έχουμε αναμνήσεις. Εγώ να πω ότι προσωπικά μου έχει φέρει η μάνα μου από το Βερολίνο αυτό εκεί το διαστημοπλιάκι. Μου λείπουν κάποια parts, το έχω κάνει restore πρόσφατα, το είχα πλύνει, το είχα βρει που ήταν έτσι διαλυμένο. Αλλά θέλω όλα πράγματα, λείπουν. Έχω κάνει δοκιμή σε ένα. Ναι. Και όπως γίνεται στις κονσόλες το Retro Bright, γίνεται και εδώ. Πιάνει και σε αυτά. Ναι. Αλλά θέλει λίγο πιο πολύ ώρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πιο χοντρό το πλαστικό του αυτό σε σχέση με τις κονσόλες. Ναι. Οπότε θέλει λίγο πιο πολύ χρόνο. Κοίταξε, πάντως, αν το σκεφτείς, επειδή το δικό μου το διαστημικό λεωφορείο είναι σε αυτό το χρώμα, αν το σκεφτείς, κάποτε σου αγοράζω αυτό το κυβερνισμένο το σταυρό. Θα το κάνω σε αυτό. Είναι πολύ ωραία. Και τα μικρά είχαν πλάκα. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι 100% κομπλέ. Ναι, ναι, αυτό είναι full. Για να το δείξουμε λίγο. Αυτό είναι πραγματικά κομπλέ. Πάλι του κυρίου Μιχάλη που λέγαμε πάνω. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν τρομερός, τρομερός, πάρα πολύ ωραίος. Έχει και το. Είναι. Το φόρο, όπως το λένε. Ναι. Είναι άντε για. Του. Για εκείνη την εποχή. Και το ρομποτάκι μέσα. Είναι της Λύρα αυτό. Λύρα αυτό. Είναι Λύρα. Είναι της Λύρα αυτό. Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Έχει τα πάντα, έχει το όλα τα στα κρεβάτια του μέσα, είναι το πιο πλήρες που... Μόνο ένα τέτοιο σου λείπει, αλλά μπορεί να το βγάλεις από κάποιο ναι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου λείπει από το διαστημόπλοιό μου αυτό. Εντάξει, πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτός ο σταθμός πάντα μου άρεσε είναι πάρα πολύ ωραίος. Ναι, 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 ναι. Είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίο κομμάτι. Και το διαστημικό το λεωφορείο... Το μεγάλο. Το μεγάλο, που επίσης είναι... τα είχα πάρει σετ αυτά. Ναι. Και είναι και αυτό έτσι σε πολύ... σε πολύ τέτοιο. Εντάξει, είναι το ίδιο σχεδόν με το μικρότερο που είχα και εγώ. Είναι το ίδιο ακριβώς. μόνο αυτό αλλάζει. Ναι, ναι, έχει μεγάλη σωστή. Επειδή και εγώ έμαθα να τα λύνω, επειδή έχω ανταλλακτικά για να τα επιδιορθώνω και τα... Ναι. Α, είναι μέσα διαφορετικό όμως. Ναι, το άλλο το μικρό δεν είναι. Ναι, γιατί ναι, αυτό... Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό το μέσα υπάρχει και σε κομμάτι μόνο του, ναι, που στείνεται πάνω στα μπλε πόδια, okay, και είναι και καλά ότι αναλύουν, ξέρω εγώ, τα πετρώματα και κάτι τέτοια, είναι λίγο, ναι, πάει και μόνο του, δηλαδή χωρίς το μπροστά και το πίσω. Κατάλαβα, ναι, ναι, ξεκόλου. Απλά... το δει, δηλαδή, αλλά εγώ το έχω και τέτοιο να βρω, το μετατρέπεται σε διαστημικό τέτοιο. Τίποτα, είναι φοβερά, φοβερά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ γενικά Playmobil, δεν ήμουνα μικρός. Απλά η γιαγιά μου συγχωρεμένη μου είχε πάρει όταν ήμουν πολύ μικρός κάποια σετάκια με κάτι βαρκούλες που σου είπα μόνο τη βαρκούλα εγώ και μου είχε φέρει μάλλον αυτό από το Βερολίνο. Δηλαδή με το δικό μου δεν είναι λίρα, είναι γερμανικό. Αλλά εγώ ήμουν πάντα τον Lego. Τώρα όμως αυτά τα είχα πάντα σαν σε μαγαζιά. Έβλεπα, θυμάμαι, τις βιτρίνες των παιχνιδάδικων στο Μινιόν που φτιάχναν το διαστημικό σταθμό με εξεραμένα έτσι. Φτιάχναν διοράματα, αν τα θυμάσαι. Και ήταν, αυτό πάντα μου είχε κινήσει την περιέργεια. Και κάποια στιγμή δηλαδή θέλω να πάω σε ένα διοραματάκι full set, το συγκεκριμένο. Εγώ μικρός δεν το είχα καθόλου αυτό το set. Mm-hmm. Είχα πολύ αυτό το βόρειο και νότιο. Α, και το κάστρο. Και το τέτοιο, το κάστρο. Το fortification, το φρούριο που έφτιαχνες. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Με Ινδιάνους έχω εγώ πολλά. Ναι, και ήταν άπειρα. Έχω και ένα τέτοιο set, αλλά. Δεν έχω άλλο χώρο. Ναι. Θέλει στήσιμο, ωραίο. Είναι με τις σκηνές του. Μα, έτσι. Είδα, έχεις και το Βικτοριανό. Και το Βικτοριανό σπίτι και το σχολείο και πολλά. Και δύο καράβια, εντάξει. Έχει παιδιά φοβερά πράγματα. Αλλά δεν έχει θέλει χώρο τα Playmobil για να τα ευχαριστιέσαι και να πεις να ξέρεις τι θα κάτσω τώρα. Και απλά δεν είναι τίποτα. Να το χαζέψω. Μπορεί να έρθει ο γιος μου να κατέβει κάτω ή μικρή. Ναι, ναι, να παίξουν λίγο. Εγώ μπορώ να παίξω λίγο Robocop. Έτσι. Να παίξουν λίγο. Ναι. Αλλά δυστυχώς θέλει χώρο έτσι, για να το ευχαριστηθείς και να. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει πάρα πολλά Playmobil και άλλα παιχνίδια. Έχει και πολλά action. Μα έχει γενικά στον πίσω χώρο πριν μπούμε εδώ. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Απλά δεν τα δείξαμε γιατί θέλει κάποια στιγμή να τα φτιάξει, να τα κρατήσει. Και αυτοκινητόδρομους μου είπες. Καρέρα μεγάλη συλλογή και παλιούς όμως. Λοιπόν, όταν τα φτιάξει. Πολυστέλ και πώς τα λένε, λοιπόν, κάπως έτσι πώς τα λένε και τα λοιπά. Πάρα πολλά. Όταν τα φτιάξει.
και τα στήσεις και τα Playmobil, θα έρθω για ένα συμπληρωματικό επεισόδιο να τα δείξουμε να γουστάρουμε. Έχουν στην πρέσα τα παιδιά να πάω πίσω στην αυλή και να τα ενώσουμε. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Πολύ ωραίο κομμάτι εδώ. Για να δούμε τώρα, εντάξει, έχουμε πολλά παιδιά να δούμε εδώ. Α, μετά, βέβαια και τώρα στις γιορτές τα Playmobil έχουν την τιμικητή τους ναι, και νομίζω δικαίως. Ναι. Και τα καινούργια είναι τα τελευταία χρόνια, ναι, τα τελευταία χρόνια τώρα η Playmobil έχει κάνει συνεργασίες, είδα πολλές. Βέβαια το Star Trek πανάκριβο, παιδιά. Star Trek, Δεν βγάλαμε το διαστημόπλαιο, δεν ξέρω αν το είδε σε ανάρτηση. Όχι. Είναι περίπου, πρέπει να είναι τόσο το μέγεθος περίπου. Είναι με υπολογιστή, συνδέεται με Android κτλ. Δεν ξέρω και ανάβει τα φώτα του κάνει, αλλά ναι. Νομίζω 499 ευρώ καταλόγου τιμή. Είναι λίγο για Ελλάδα. Ναι, τουλάχιστον είναι για Ελλάδα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολλά. Αυτό θα βγάλει ο Michael Knight. Αυτό που μου το είπε πριν. Θα το πάρουμε στην παγία αυτό. Ναι. Γίνεται χαμός νομίζω με τον Michael Knight. Εδώ συνεχίζουμε τώρα. Εντάξει, έχει πολλά πράγματα σταγαρισμένα. Εγώ θα πάω λίγο σε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό πολύ το λένε σε διάφορες ρετρό ομάδες αν είναι γνήσιο. Αλλά θα σας το πω εγώ εδώ, Console Hunter και ο Γιάννης. Παιδιά, αυτό δεν είναι γνήσιο. Ο Γιάννης το έχει σφραγισμένο βέβαια. Είναι ο κλόνος του Ασιατικού που πολλοί τα πουλάνε στο marketplace για γνήσια. Δεν είναι, παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά, να τα δείξουμε λίγο πώς είναι. Έχει μέσα κανονικά δύο χειριστήρια, και παίρνει και κασέτα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν δουλεύει σωστά με όλες τις κασέτες, κάτι τέτοιο, έχει κάποιο πρόβλημα νομίζω να θυμάμαι αυτό. Το έχω κρατήσει επειδή, όπως είπαμε, δεν τα... Master εδώ, κάτι Gears of War, βλέπω τα άλλα δύο τα Volts που μου έπεσε, αυτό κάτι μου είπε ο Γιάννης, θέλει να αγοράσει ένα νομίζω. Το θέλω. Το θέλει ο Γιάννης, θέλει να τα αγοράσει και να δείξουμε και αυτό εδώ, Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι, ναι, ναι, φέρε τον M&M να τον δείξουμε το ραδιοφωνάκι. Έλα εσύ εδώ, φίλε πρώτος. Έχω και μια τέτοια μια μικρή συλλογή με M&M από εσύ. Είδα και ένα μεγάλο, έτσι. Το μεγάλο, ναι. Ναι, ναι. Και αφού είχα το μεγάλο, μετά έχω γεμίσει και όλα τα μικρά, τα μικρά που υπάρχουν. Καλά κάνεις. Εδώ να πούμε, παιδιά, ότι αυτό είναι το Mega Power. Ήταν και αυτό ο κλόνος Mega Drive. Όπως είπαμε πριν πάνω, ήταν το Nenda, ο κλόνος του Super Nintendo. Με το Magnum εδώ και καλά Sunset Riders, όσοι θυμάστε για Mega Drive. Και αυτό το δίνανε δώρο όντως πολλά περιοδικά με άλμπουμ της εποχής. Όπως θέλω να δείξουμε και αυτό εκεί, Γιάννη, πάνω το κομμάτι, το Star Trek, παιδιά. Και αυτό ήταν κλόνος εποχής, πολύ εντυπωσιακός. Και το δίνανε δώρο με το Street Fighter το άλμπουμ. Και αυτό συγκεκριμένα θυμάμαι ότι ήταν και η πρώτη κονσόλα του Αντρέα του Πετρί, που δείξαμε πέρσι το room του, στον Αντρέα και στο Στέγιο. Πολύ ωραία κομμάτια. Και τώρα... Αυτό είναι... Και το... Όχι, δεν φτάνει ότι είναι κλόνος. Είναι ωραία που τα έχει έτσι. Ξέρεις τι, μου θυμίζουν έτσι και τα νεανικά μου χρόνια, τα μικρά χρόνια. Αυτό, ξέρεις, ναι. Που ήμουν μικρός και δεν είχα και πολλά λεφτά να πάω να πάρω το κανονικό. Αυτό, και ναι. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν περάσει, έχουν πάρει κάποια από αυτές τις. Κάθε, την ανάμνηση. Τις απομιμήσεις. Οπότε όποτε βρίσκω μπροστά, το Docking Kong. Πάμε να δούμε. Της Nortec. Ήτανε, παιδιά, old new stock. Ναι. Σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, στα Γιαννιτσά, δεν θυμάμαι πού okay. ήταν. Και το είδα σε μια όπως σκρολάρεις, έτσι, ναι, ναι. Ψάχνα να βρω Playmobil για τα παιδιά βασικά. Ναι, ναι, ναι. Και το είχε μέσα και λέει, έλεγε new και σφραγισμένο. Βέβαια από τον ήλιο. Έχει από χρωματισμό, εντάξει. Μέσα είναι τέλειο όμως. Ναι, 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 είναι ναι. τέλειο, είναι με τις ζελατίνες, αχρησιμοποιητό. Ναι, ναι. Τα μύγια βλέπω και εγώ γουστάρω τα κατευθυνόμενα. Guitar Hero 2, το Live, εγώ έχω το 3, το Guitar Hero. Μια πολύ μεγάλη συλλογή, παιδιά, από Tomahawk και Pac-Man, ανερούση. Και έχουμε βάλει, έχουμε χρησιμοποιήσει και κάτι τώρα εδώ πέρα που έχουμε στήσει. Θα τα δείξουμε. Έχει και άλλα εδώ πέρα. Και κουίξω. Και έχω και πάνω που έχω το δικό μου και κλειστό. Δεν μπορώ να κατέβω κάτω. Ναι. Εδώ, Pong μηχανήματα εποχής, τη Snyder. Snyder, sorry. Game Gear βλέπω Zegetron.
Τα αγαπάμε αυτά, τα Zegerton τα αγαπάω. Έλα, πάρ' το, άνοιξε. Κάνε την κίνηση. Θα κάνουμε. Κάνε την κίνηση, έλα, ξέρω, αφού, ξέρω. Αφού δεν μπορώ. Είπα να το κρύψω, αλλά λέω εντάξει. Έτσι, έτσι, δεν μπορούμε. Χωρίς Sega, τώρα άμα δεν είναι Sega, παιδιά, δεν μπορούμε. Θέλω να μου πεις και αν είναι εντάξει. Εντάξει, είναι ταλαιπωρημένο το κουτί. Έτσι, μια χαρά. Το κουτάκι του, μπόμπα από πίσω, σιδερωμένο. Το Game Gear μας εδώ. Μπόμπα. Και από κάτω υποθέτω έχεις και τα χαρτόρια, τα πανιουαλάκια κτλ. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, πού τα βγάλε. Ναι. Δεν θυμάμαι. Κάτι εδώ. Είχε. Ναι, ναι, είχε. Κάτι είχε, αλλά δεν θυμάμαι. Εγώ ψάχνω την έκδοση που είχε μαζί και το TV Tuner. Ναι, ναι, δηλαδή έχω, δει, έχω δει κατά ναι. περίοδους. Ναι, ναι, θέλω να το βρω αυτό το κουτί. Δεν το βρίσκω ακόμα. Εντάξει, πολύ ωραίο. Ό,τι είναι σε καταγαπάμε. Λίγο περισσότερο. Και από κάτω βλέπω έχεις και αυτά τα μίνι τρεις φορές. Ναι. Τόσο πολύ σου άρεσε. Κοίταξε. Τα δύο τα είχα φέρει απ' έξω. Α. Και εδώ το. Αυτό είναι εκθεσιακό από γνωστό μαγαζί. Α, okay. Το οποίο ήταν ημιτελές. Ναι. Αλλά επειδή δεν είχα ανοιχτό. Ναι. Άρα. Άρα. Ήθελα να δω πώς είναι. Οκ. Σωστό. Και το πήρα. Ναι. Ήταν καλή τιμή του. Το είχαν παιδιά 20 ευρώ το είχαν. Εντάξει. Okay. Εντάξει, οπότε άξιζε για εκκλησιακό. Ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι, δεν είναι, ναι, ναι. Είναι για display πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει μέσα παιχνιδάκια και έχω διαβάσει ότι έχουν βρει με USB και περνά και άλλα παιχνίδια κτλ. Αλλά αν καθίσει όλα αυτά να κάνω όλε τι. Ναι, είναι δύσκολο. Κάσε το φωνάκια. Ναι. Συμπληρωματικά δηλαδή στις μονάδες, ναι, τότε. Ναι, στα Commodore 64 mm-hmm. είναι το κασετόφωνο τους. Ναι. Δουλεύουν σε αυτές τις κονσόλες. Εδώ είναι και ένα Commodore που δεν είναι 64, είναι το 16, που είναι σε ναι. μαύρο, σκούρο, καφέ, ξέρω κάτι. Ναι, τέτοιο. Περίεργο χρώμα. Ένα περίεργο χρώμα. Μια custom Amiga με Gotek μου είπες επάνω. Ναι. Στα πλάγια. Ήταν λίγο ταλαιπωρημένη αυτή η Amiga, η αλήθεια mm-hmm. είναι αυτή. Την πήρα, την έτριψα, την έβαψα, πήγα σε αυτό το φίλο μου τον Άρη, το Στακτέα που mm-hmm. πιάνουν τα χέρια του, κάναμε και ένα recap, γιατί όλες αυτές 1200-600 θέλουν recap, ναι, θέλουν μια, για να είσαι λίγο πιο ασφαλής ότι θα κρατήσει, γιατί μπορεί να σου σκάσει κάποιος πυκνοτής ναι, ναι, μετά ναι. από τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και δόξα τω Θεώ έχει γίνει πολύ καλή, απλά αυτός που πουλούσε τα αυτοκόλλητα για το μαύρο πληκτρολόγιο, είναι λίγο τσιγκούνης και τα F τα φτιάχνει όπως τα μικρά και το μεγάλο δεν το φτιάχνει. Ναι. Σωστό. Νομίζω το έχω διαβάσει και στο φόρουμ, το έχουν αναφέρει και άλλα παιδιά okay. της Amiga ότι κάνουμε το Θεό, δηλαδή καρτελίτσα, όπως. Τι γλιτώνει τώρα δηλαδή από ναι. αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε και τους κανονικούς Commodore εδώ, τώρα τους Mini και Original εδώ, ναι. με τα monitor του παιδιά. Το λεγόμενο μπιφτέκι, έτσι, έτσι το λένε αυτό, ξέρω εγώ ναι. κάπως έτσι είναι το ψευδόνυμό του. Ναι. Αυτό είναι Made in USA. Ναι. Είναι αμερικάνικο αυτό. Και το φοβόμουν να το βάλω στην πρίζα, λέω ότι θα δουλεύει. Oh. Το βαλές yeah. ή όχι. Λοιπόν, χωρίς step down converter. Λοιπόν, είχα και converter. Okay. Αλλά το έβαλα κανονικά και ήταν κανονικό. Έχει γίνει μετατροπή σε 220. Δεν ξέρω ποιος το είχε κάνει. Μάλλον αυτός που το έφερε στην Ελλάδα. Α, okay. Το είχε κάνει. Yeah. Το monitor δεν έχω βάλει μπροστά. Γιατί θέλω να κάνω recap πρώτα. Yeah. Τα monitor αυτά. Και υπάρχει. Ας το δείξω και αυτό. Απλά δεν ήξερα πού να το. Ναι. Είναι γεμάτο monitor, ξέρεις, εδώ παιδιά βγαίνουν συνέχεια αμίγκες από κάτω, κουτιά. Εντάξει. Και το original κουτί του Commodore 64. Κοίτα να δεις. Εδώ είναι αγγλικό αυτό. Αγγλικό. Ναι. Αγγλικό. Τα χαρούμενα παιδιά με τους γονείς τους παίζουν ναι, ναι, ναι. Commodore. Κλασική. Κλασικά εικονογραφημένα και στα Nintendo έτσι είναι και τα λοιπά. Ναι. Ίδιο marketing, ίδιο copy paste. Πολύ ωραίο, πολύ και το, ωραίο. Και το... Αυτό παίρνει εκτός από κασέτα. Ναι. Παίρνει και... ολόκληρο... Και παίρνει και... Drive, μεγάλο. Τη δισκέτα την 5 και 5. 1/4. Ναι, ναι, μεγάλη. Εντάξει, έχεις δώσει πόνο σε αυτά. Παιδιά, εδώ βλέπετε έχει πάρα πολλά monitors. Ο Γιάννης. Και πάρα πολλά Amiga, δηλαδή... Μας δείχνει ότι τα αγαπάει αυτά. Ναι. Και στο κουτί το...
Α, έχει και το κουτί του. Αυτό είναι άλλο, έξτρα, άλλο. Α, καλά, εντάξει. Όπου έχει δώσει πόνο, βλέπω εδώ. Και να ξεκάρφω το πόνο. Okay. Δεν σας ανοίγω και τα κουτιά κάτω, όχι, γιατί όχι, και στα κουτιά κάτω έχει... Έχεις πράγματα, γενικά πολλά. Λοιπόν, εδώ πάνω βλέπουμε... Α, ο φίλος μας ο MMM, το ραδιοφωνάκι. Α, ραδιόφωνο είναι. Έπαθα πλάκα. Απίστευτο. Ναι, ναι. Έπαθα πλάκα, δεν ήξερα ότι κυκλοφορούν τέτοια πράγματα. Και νομίζω ταιριάζει πολύ καλά. Ξέρεις, έχει όταν, πλάκα. Το βάζω εδώ και ακούω μουσικούλα, οπότε θέλω ναι. να καθίσω εδώ πέρα. Έχει, έχει την πλάκα του. Και πάμε πάνω, εντάξει, βλέπουμε τα, το κουτί του Soundbar, ναι, που μας είπες. Τα PS3 σου. Είναι άλλο ένα 60 που είναι με τις 4 στήρες. Α, έχεις δεύτερο. Ναι. Α, ωραία. Τώρα ξέρεις, θα σου στέλνω μηνύματα. Από τι πουλάς, φίλε, από εδώ, έτσι, θα συνταδείς το άμετα, το πιστεύω, έτσι, θα γίνει χαμός. Και Xbox βλέπω κουτί κανονικό, ναι, το ναι, πρώτο. Ναι, ναι. Το Black Edition που λέγαμε, του release. CPC βλέπω άλλοι δύο μονάδες και 464 μεταγενέστερη, δύο και εδώ ZX Spectrum, βλέπω έχεις τζοϊστικάκια, ε! Ναι! Αυτό τα βρήκα... Quickshot! Τα βρήκα... πρέπει να ήταν μάλλον ένα βίντεο κλαμπ που έκλεινε κάτι και τα είχε, και τα έβαλα σε... Τα είχε βάλει τέσσερα πήρα, τέσσερα είχε, είχε πολλά, αλλά αυτά του μείνανε, ναι. Φαντάζομαι. Και εδώ, εδώ τώρα Γιάννης έχει πάει σε κάτι κασέτες. Να πούμε ότι δεν είναι κασέτες μουσικές, αλλά είναι κασέτες για 464 για Commodore. Τι είναι? Και είναι και για 464 και είναι και για Spectrum. Και για Spectrum. Και για το Spectrum. Ναι. Βλέπουμε Golden Axe. Τώρα εγώ τι θυμάμαι από εδώ, δεν είναι λίγο πιο παλιές, πολύ πιο παλιές εποχές, δεν έχω προλάβει αυτά. Το Continental Circus που του έχεις στο δισκέτα. Εντάξει, αυτά είναι. Σωστό, σωστό. Double Dragon, παιδιά, το πρώτο. Θες να μας πεις έτσι για όσους δεν ξέρουν ή όσους δεν μπορούν να φανταστούν το loading για να ξεκινήσει. Γιατί τώρα κάτι λένε για SSD, όλοι στα Series X και στο. Κάνει κανένα 20 λεπτό το παιχνίδι να φορτώσει. 20 λεπτό. Πω πω πω. Ήθελα να δοκιμάσω αν δουλεύει ο Armstrong και του λέω του Γιώργου, του γιού μου. Ναι. Του λέω να δούμε Double Dragon, λέω με κασετούλα. Ναι. Το βάζω εκεί, βάζει, αρχίζει να φορτώνει αυτό, να κάνει τις γραμμές εδώ πέρα. Μου λέει, μπαμπά δεν φόρτωσε ακόμα, είχα περάσει και 3 λεπτά. Ναι, ναι. Έλα, θέλει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο. Εντάξει, λέει. Ναι. Πάει μέσα, παίζει μια, ένα παιχνίδι FIFA. Κάνα 10 λεπτά. Και δεν είχε έρθει. Και ακόμα. Γυρίζει, μου λέει, δεν φόρτωσε ακόμα. Ακόμα είχε σχεδόν γεμίσει. Ναι, 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 ναι. Το πω, ηρωικά το πω, χρόνια. Εντάξει, υπομονή βέβαια τότε. Εντάξει, είναι άλλη αίσθηση. Ναι. Άλλη... άλλη γενιά τώρα, άλλα πράγματα. Έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει κάτι σε στυλ, όπως είναι αυτό εδώ για το Commodore 64. Ναι. Υπάρχει αυτό, το οποίο είναι με SD card και βάζεις μέσα τα ROMs. Ναι, ναι, ναι. Έχουν βγάλει κάτι αντίστοιχα και για Amstrad, και που βάζεις τα παιχνίδια ναι. μέσα σε... Αλλά είναι άλλη αίσθηση. Okay, ναι. Αυτό φορτώνει ναι, γρήγορα. Ναι. Αυτό είναι στο κανονικό όπως το ζούσες εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Είναι καθαρά ο καθένας τι, τι θέλει από τι θέλει να... πάρει, ναι. ποια είναι η εμπειρία που θέλει να, να βιώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα εδώ να πάμε να δούμε λίγο την Amstrad μεριά. Έχει κάτι ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό το Philips είναι ωραίο. Το Video Pack. Για να δούμε. Το οποίο είναι στο στυλ όπως ήταν το Atari. Ναι. Παίρνει δηλαδή και αυτό κασετούλες. Mm-hmm. Έχω από εδώ κασετούλες μερικές. Ωραία. Και τις δούμε. Και είναι πολύ απλοϊκά τα παιχνίδια. Δηλαδή είναι... Ναι. Μπορώ να πω ακόμα πιο απλοϊκά το Atari. Από Atari, ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν... θέλει και παλιά τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή το σήμα που βγάζει, ακόμα και σε CRT που το δοκίμασα, είναι πολύ... Ναι. Θέλει... Ναι, RF είναι κανονικά. Ναι, 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 θέλει τις πιο παλιές ακόμα. Κατάλαβα. Σαν αυτή τη Sony που είδαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Έχει παιδιά μια Sony. Όχι τώρα Trinitron και ιστορίες. Sony ξύλινη, σε πλαίσιο περίεργο, με τα πλάγια, με τα sliders για το volume και όλα αυτά για τα κανάλια. Εντάξει, απίστευτα σκηνικά. Και έχεις και εδώ. Ναι.
που ξέφυγε η Atari πια και πήγαινε να βγάλει αυτά τα, πριν βγάλει τα 520 και τα 1040, είπε ότι ναι. 65 χι ε. Ναι. Που αυτό είναι με κασέτα μαζί, αυτό είναι το κασετόφωνο του. Α, ήταν ξεχωριστά ή το είχε μαζί? Είναι ξεχωριστά. Α, ξεχωριστή αγορά, ναι. Ξεχωριστά. Εγώ μαζί τα πήρα αυτά πακέτο okay. από τον άνθρωπο ναι. που το είχε. Ήταν με τις ζελατίνες του μέσα. Ναι. Ελάχιστα χρησιμοποιημένο, λειτουργικό κανονικά. Ναι. Δεν το συζητάμε. Απλά είναι δύσκολο να βρεις κασέτες, δεν είναι όπως το Amstrad και τις Commodore, είναι πολύ δύσκολο να βρεις κασετούλες που είναι Atari. Ναι, ισχύει. Ναι. Είναι, δύσκολο, είναι ναι. δύσκολα τα παιχνίδια ναι. σε κασέτα. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν, επειδή είναι 65, είναι μικρή η μνήμη του, δεν ξέρω αν μπορεί να βάλεις καν δισκέτα σε αυτό. Κατάλαβα, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Το έχω πιο πολύ. Μάλιστα. Επειδή το βρήκα σε mint κατάσταση. Αυτό ήταν. Μα φαίνεται, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σε άρτια κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και για τη συλλογή. Μετά, εδώ είναι και ένα PC Amstrad εδώ από κάτω. Το 3286. Καλά, δισκέτες τώρα να πούμε, παιδιά, ότι εδώ ο Γιάννης αυτά έχει... εδώ σας έχω, δεν τα έχω ανοίξει, τα έχω παραλάβει από Γαλλία. Α. Αν θέλετε μπορούμε να δοκιμάσουμε, δεν ξέρω καν τι έχει μέσα. Οκ, okay, θα το δούμε. Να κάνουμε αν έχετε όρεξη. Ναι, βέβαια. Αυτές οι θήκες, οι παλιές τις δισκέτες, pop, εν τω μεταξύ, τέτοιες θήκες είχε ο θείος μου, βέβαια, από τον Άμστραντ, και του λέω, ρε θεία, του λέω, έχεις σώσει τίποτα. Μου λέει, φύγαν όλα. Του λέω, ρε, ούτε δισκέτες, τίποτα, και είχε πάρα πολλές σκέψου. Εδώ είναι το modulator που σας έδειξα και εγώ στο αφιέρωμα στο PC. Και εδώ έχεις κάτι πολύ ωραίο που θα ήθελα να δείξουμε. Γιατί εγώ δεν το έχω και τώρα με έχεις μπριζώσει να το πάρω και αυτό, γιατί βλέπω ότι είναι Amstrad. Είναι ραδιόφωνο. Και ξυπνητήρι, απλά δεν δουλεύει το. Ναι, μήπως έχει το LED screen. Τα LED θέλουν άνοιγμα, αλλά δεν το έχω βάλει χέρι. Γιατί εντάξει, φοβάμαι να το ανοίξω, μην το χαλάσω. Ναι. Το ραδιόφωνο παίζει. Έχρωμα και αυτό, έτσι. Ναι. Έχρωμα. Εδώ αυτό δεν το δείξαμε. Εδώ τώρα έχω μπερδευτεί. Τι βλέπω? Amiga 2000 ή Amiga 600? Λοιπόν, έχω μπερδευτεί. Υπάρχει η Amiga 2000 κανονικά. Ναι, αυτό με δουλεύει την οθόνη της. Ναι. Με την οθόνη της. Δουλεύει αυτόνομα δηλαδή, έχει το δικό του floppy. Δεν έχει πληκτρολόγιο. Έχει και πληκτρολόγιο. Απλά είναι, εσύ έχεις βάλει τώρα εδώ την Amiga 600. Το έχω το πληκτρολόγιο. Υπάρχει το πληκτρολόγιο. Το είχα εδώ πέρα. Okay. Το άλλαξα θέση, το έχω ναι. το πληκτρολόγιο κανονικά. Ναι, ναι. Ωραία. Το mouse της. Απλά δεν χρησιμοποιώ τη 2000. Ναι. Την έχω χρησιμοποιήσει πιο πολύ σαν βάση. Εδώ έχουμε συνδέσει μια Amiga 600 τώρα και βλέπουμε. Α, οπότε τώρα η εικόνα που βλέπουμε Amiga. Είναι από Amiga ναι, 600. Ναι, ναι. Double Dragon εδώ. Μάλιστα. Το τροφοδοτικό της, ναι, το σωστά, εξωτερικό. Σωστά. Εδώ άλλος ένας CPC. Εντάξει, τώρα εγώ τον έχω μαζέψει στο CPC, ξέρεις, από τότε το μάζεψα μετά από εκείνο το επεισόδιο το Μάρτιο. Δεν είχα χώρο. Τώρα μετά από αυτό το επεισόδιο. Θα πάω σπίτι και θα πάω να τον ανεβάσω πάνω. Θέλω να πιάσω CPC να παίξω. Θέλεις και μια έγχρωμη οθόνη, νομίζω. Θέλω μια έγχρωμη. Όποτε σου πέσει κάτι στην υπόλοιψη, μια έγχρωμη, να μου το πεις. Αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Κάτσε, εσύ το εδώ ξεκινάγαμε με τα. Για πάτα, μήπως το. Επειδή έχω βάλει και πάνω. Ή το έχουμε και πολλή ώρα τώρα που. Μήπως έχει κολλήσει. Ναι. Εντάξει, θα τα δούμε σε λίγο. 1084 εδώ αυτό το monitor σε Atari 520ST, παιδιά. Καλά, έχεις κι άλλα εδώ, έτσι. Εδώ έχω το Atari. Atari είναι, για τα έχεις χωρίσει. Αυτή είναι σκληρή δίσκη. Τι είναι? Σκληρή δίσκη. Έλα. Εδώ πέρα. Έλα ρε εσύ. Τι χωρητικότητα, 30 MB. Ξέρω πώ θα το κάνει, ναι. Πώ. Του έχω αντέστη. Θέλει καλώδιο για να το συνδέσω, δεν του έχω δοκιμάσει. Ναι. Έχω βρει το καλώδιο. Μόλις με την ησυχία μου θέλω να το ψάξω λίγο. Κατάλαβα. Να δω γιατί μπορεί να πα να βάλει παιχνιδάκια μέσα και να παίζει να φορτώνει κατευθείαν από εκεί. Είναι. Εντάξει, έχω δει και στο Μουσείο Πληροφορική και στη συλλογή του Φώτη από του Retro Computers αυτά τα μηχανήματα. Αλλά τώρα το βλέπω κάπω λίγο πιο ογκώδε. Αυτό ήταν. Κατά κόρον ο αντίπαλος τώρα πιανής Amiga. Της Amiga 500. Της 500. Μετά υπήρχε και 1020. Και 1040. 1040. Ήταν το επόμενο μοντέλο ακριβώς από ναι, αυτό. Είχε ένα megabyte mini εκείνο. Όπως ήταν την επέκταση που έβαλε στην Amiga. Ναι, μπράβο. Σωστά. Και το mouse του παιδιά εδώ, Atari. Και εδώ Tomahawk.
Όμως έχεις πολλά τόμαχο, δεν είσαι τυχερός. Ναι, τώρα τελευταία μου είχαν πέσει αρκετά. Έχω και μερικά στις σακούλες και στα κουτιά μέσα. Το ίδιο μας λέει τώρα, Γιάννη. Το monitor είναι σπάνιο να το ατάρει. Γιατί? Γιατί το κυκλοφορούσε πολύ το ασπρόμαυρο υψηλής ανάλυσης. Το παίρνανε γιατί το χρησιμοποιούσαν τον Atari πολύ, επειδή είχε πολύ καλό MIDI, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ για μουσικά προγράμματα, φτιάχναν, συνθέταν μουσική και όλα αυτά. Οπότε δεν χρειαζόταν τόσο πολύ. Δεν του νοιάζει η εικόνα. Αν είναι χρωμή, ναι, ήθελα να έχει καλή ανάλυση και το ασπρόμαυρο έβγαινε με υψηλό high resolution, με υψηλή ανάλυση. Μάλιστα. Και πέραν εκείνα. Και το έγχρωμο είναι πιο έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πήρα από τη Γαλλία και μου ήρθε σπασμένο. Εδώ είχε σπάσει. Γι' αυτό βλέπετε και το χρώμα είναι διαφορετικό. Κανονικά το χρώμα του είναι αυτό. Mm-hmm. Είχε σπάσει εδώ όλο έτσι. Ναι. Και το έφτιαξε κάποιος φίλος σου, μου είπε. Ναι, ναι, ο Άρης, αυτός που σας έλεγα πριν. Ναι. Το πήρε, το έλυσε, το κόλλησε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, ειδική κόλληση. Ναι. Και το χρώμα αυτό είναι αυτοκινήτου. Μια χαρά. Το έκανε και άλλαξε πυκνωτές μέσα κτλ. Απλά συνεργάζεται καλύτερα με την Amiga, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρά με το Atari. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλλον το καλώδιό μου κάποιο θέμα κάνει, θα την βρω όμως τη λύση. Μάλιστα. Και γι' αυτό τώρα έχουμε συνδέσει τον Atari στη Amiga το monitor. Κοίτα, ωραίο χρώμα πάντως εδώ. Βγάζει φοβερά χρώματα. Το monitor αυτό ήταν, παρόλο που ήταν τόσο ετών, ήταν σαν καινούριο μέσα. Ναι. Το ανοίξαμε, οι πυκνωτές του ήταν τέλειοι. Μάλιστα. Μόνο τον μεγάλο αλλάξαμε εμείς σκάση, γιατί ο μεγάλος θα μας σκάσει αυτή και βγάζει καπνό και νομίζει ότι θα πάρει φωτιά. Αλλάξαμε το μεγάλο, αλλά ήταν μια σπουδή, είχε κοκοσκόνης μέσα, τίποτα. Σαν να το πήρες χτες. Ναι. Τόσο καλό. Πολύ ωραία πράγματα. Μου κάνει εντύπωση επίσης να πούμε ότι έχεις, καλά εντάξει, και τα πιτολόγια και άλλα εδώ. Και εκεί ένα Commodore 64 είναι, σαν αυτό εκεί. Κι άλλης εκεί. Και αυτό είναι Disney, το πιο καινούριο. Δεν είναι τόσο μεγάλο όπως ήταν η πρώτη έκδοση που είδαμε. Α, έχει και version 2. Ναι, αυτό είναι πιο κοντό. Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ωραίο. Είναι για αυτό το μοντέλο το άσπρο, το πάνω. Ναι. Όπως είναι αυτά εδώ. Και αυτό είναι έτσι ένα πολύ ωραίο drive που είναι για τον Atari. Αυτό είναι εδώ, τον 800. Ναι, μοιάζει και θεματικά. Είναι set. Μάλιστα. Σου αρέσει όμως, πέρα ότι παίρνει τη μονάδα τη microcomputer, σου αρέσει να βρεις και τα drives, έτσι. Είσαι completionist, σου αρέσουν. Και θέλω, δηλαδή τώρα εντάξει, εδώ βρήκα τώρα ένα μήνετρο, έχω βάλει αυτό το Sanyo το monitor. Ναι. Που στα μάτια μου προσομοίαζε λίγο κάπως. Οκ. Okay. Αλλά θα πρέπει να βρω ένα monitor που είναι πιο κολλή όπως το Commodore, που να καθετίζει. Ναι. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι έχεις πάρα πολλές δισκέτες. Αυτά εδώ είναι όλα Amstrad. 628 όλες. Και αυτές εδώ. Ναι, μια αιθήκη δεν έχει μέσα πολλές. Είναι για να την έχω άδεια για να τις βάλω αυτές. Α, είχε πρόγραμμα ο Γιάννης. Ναι, γιατί. Έτσι. Proactive. Και βλέπω. Εδώ έχεις είναι κι άλλες εκεί. Όλες οι άλλες είναι Amiga ως επιτοπλίστων. Μα δείξουμε και αυτό. Και εκεί κάτω είναι δύο κουτιά, είναι με Amiga. Αυτό τι κείμενε, Amiga και αυτό. Βρήκα και άλλα Amiga, παιδιά. Α, όχι, Xbox. Και άλλο Clear Xbox. Εντάξει, ο Γιάννης ένα, τα έχει εδώ. Υπάρχει και άλλο πράσινο. Νίκο, απλά είναι στην τσάντα του. Οκ. Xbox. Εκεί έχεις άπειρες δισκέτες. Είναι γύρω στις 1500, 2000. Αυτές εκεί μόνο. Εντάξει, άρα δισκέτες πιστεύω ότι. Πώς το πέρασες, 2.500 δισκέτες. Κάπου εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λειτουργικές όλες, γιατί απομαγνητίζονται. Ναι, απομαγνητίζονται. Αλλά βλέπω έχεις και αυτό το RAM το περιοδικό εδώ το RAM. Εδώ πράγμα, ναι, αυτές βρήκα. Είχα βρει. Τώρα με ένα PC που είχα πάρει. Ναι. Γιατί έχω και ένα Commodore PC, δεν είναι εδώ πέρα κάτω, δεν το έχω, το έχω πάνω. Αλλά πρέπει να τις δοκιμάσω. Έχει διάφορα. Είχε πάρα πράγματα. Αυτό το βρήκες έτσι, το αγόρασες όσο είχε το. Ναι. PC Master, είχε από PC Master. Φοβερά. Δεν ξέρω αν δουλεύουν, δεν τις έχω δοκιμάσει, παιδιά. Αλλά και μόνο έτσι που τις. Τέτρις λέει εδώ να έχει το Τέτρις. Ναι. Εδώ και κάποια παιχνιδάκια, πάλι κάποια προγράμματα. Ναι. Έχει την Base, γιατί κάποια θέλουν και δισκέτα για να κινήσουν από αυτά. Mm-hmm. Απλά δεν έχω τόσο χρόνο να κάτσω τώρα να.
να τα λειτουργήσω όλα. Ναι, δηλαδή εδώ, αυτές εδώ μου τις έδωσε το παιδί, μου τις έγραψε για το Atari. Α, οκ. Είναι καινούργιες γραμμένες, ήταν σφραγισμένες, ήταν καινούργιες οι δισκέτες, ναι, σίγουρα θα παίζουν. Έλα, από τότε. Ναι. Πολύ ωραία. Φοβερό το παιδί, μου τις έγραψε και μου είπε έχει και καλώδιο πως το συνδέω στο PC και ναι, να μπορώ να γράψω ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια ιστορία που μπορείς όμως να γράψεις μόνο σε ένα κουτί με καινούργιες, αχρησιμοποιητές. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον δεν το βρίσκεις συχνά. Είναι αχρησιμοποιητές. Ναι. Για να μου λέει να βρεις και να γράψεις όποιες ό,τι παιχνίδια θέλεις εσύ. Ναι. Πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, έχεις πολλά πράγματα. Εντάξει, τα μόνιτορ τα δείξαμε και πριν. Όχι, είναι σημαντικό ότι κυκλοφορεί πολύ ευγενικό κόσμο και τα λοιπά και που θέλει να σε βοηθήσει. Υπάρχουν. Ναι, γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Έτσι, ναι, που, ναι, σίγουρα. Ναι. Το ανάποδο νομίζω τους καταλαβαίνω από την επικοινωνία και δεν. Ναι, το κόβουμε και δεν το συνεχίζουμε. Μάλιστα. Και από εδώ τώρα, έλα Γιάννη, να δείξουμε λίγο καλύτερα. Βλέπουμε πάνω τα κλασικά, έτσι, κάποια άλλα... Τις AT αυτά που βγάλανε τα Atari και τα Sega Mega Drive. Ναι. Βλέπω μια συλλογή από controllers και κονσόλες Jaguar. Και από κάτω βλέπουμε η Atari 2600 Junior, που ήταν reduced cost κονσόλια, και Sinclair ZX Spectrum Plus 2. Και βλέπω έχεις και τον άλλον. Ναι, και τον μικρούλι, και τον μικρούλι. 128K που ήταν ο αντίπαλος πριν βγει λίγο σε PC νομίζω αυτός. Σωστά. Τα drives εδώ που μου δείξαμε πριν και άλλα monitors εκεί το Sanyo. Και πάμε και σε αυτή τη μεριά που βλέπουμε accessoir gaming από τα 7-Spot. Έτσι, εννοείται εκεί πάνω. Πολύ ωραία παιχνίδια. Θες να μας πεις από ποια format είναι, από ποια μηχανήματα αυτά τα πόλους. Ως επιτοπλίστων είναι από Amiga. Ναι. Όσο επιτοπλίστων είναι από Amiga, με ελάχιστες εξαιρέσεις να είναι το Atari ST. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια είναι το Indiana Jones. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος του αρέσει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Barbarian, κλασικό, δεν το συζητάμε. Κλασικό παιχνίδι. Sound of the Beast, τι λέμε τώρα. Ναι. Άλλαξε όλα τα δεδομένα στα μουσική, όλα στα play the gaming. Και μόλις πείτε, αυτό είναι και ένα σπάνιο version. Είναι η έκδοση αυτή, όπου περιείχε μέσα και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι. Δυστυχώς εγώ δεν το έχω το μπλουζάκι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είναι μια άλλη έκδοση από αυτή την κλασική που κυκλοφορούσε. Μάλιστα. Και από κάτω εδώ είναι του Video Sonic που βλέπαμε πριν, του τύπου Atari τα παιχνίδια. Mm-hmm. Εδώ είναι το πρώτο που είχαν βγάλει. Ναι. Και γνωστά παιχνίδια και Kick-Off εδώ βλέπουμε. Kick-Off, ναι. Το Kick-Off, παιδιά, ήταν, τι να πω, το είχαμε λιώσει. Εννοεί. Ή το Sensible Soccer. Sensible Soccer, ναι, εγώ ήταν θα το πάρω με το Jaguar αυτό, ναι. Το έχω και στο Jaguar, απλά το έχει ο κύριος Γιώργος, ο Γιώργος δηλαδή, το έχει φυλάξει επάνω. Ναι. Απορώ αυτό πως του ξέφυγε. Καλά, καλά. Το έχω σφραγιστό για το Jaguar. Έτσι. Σφραγιστό. και εδώ βλέπουμε και μερικά Game Gear, στη σειρά, έτσι, κάποια ωραία. Και κασετούλες έτσι με πιο advanced κουτί, ας πούμε, από Amstrad 464, Saboteur λέει εδώ. Το Saboteur, ναι, βέβαια. 3D Chess, Combat Links. Εδώ μια συλλογή που είχε, ας πούμε, υποτίθεται καλύτερα παιχνίδια εκείνης της εποχής. Ναι. Διάφορα παιχνίδια. Ναι. Το Batman. Κάτσε, περίμενε. Batman. Το πρώτο video game στον κόσμο ήταν αυτό. Batman. Ορίστε. Για 464, έτσι. Ξέρεις τι, αυτό τώρα είναι. Δεν είναι τη ταινία του 89, νομίζω. Είναι ένα Batman που υπήρχε πριν από την Ocean. Δεν πρέπει να λέγω. Εδώ λέει 1982. Αυτό. Είναι ένα περασμένο Batman, το οποίο είναι λίγο αστείο άμα το δεις και έχει top view από πάνω φαίνεται. Δεν είναι της ταινίας δηλαδή αυτό που, με τον Joker. Είναι πιο παλιό Batman. Ναι. Είναι πιο παλιό. Ναι. Από τη λογοσυρά. Δεν το έχω φορτώσει, δεν έχω μπει στη διαδικασία να το φορτώσω. Αν θέλεις, μπορούμε μετά το τέλος. Θα το δούμε. Ναι, εκτός. Θα το δούμε. Ωραία. Πριν πάμε για gameplay και τη συνέντευξη, εννοείται, που κλείνουμε τον κάθε καλεσμένο συλλέκτη στο κανάλι,
Θέλεις να δούμε κάτι εδώ, να βάλουμε έτσι κάτι εδώ στα πρόχειρα να πάξει, εννοείται, να εννοείται, εννοείται. Πάρε καρεκλίτσα. Για να δούμε τώρα. Πάτα θέλω να δεις εδώ στο ρομποκοπ τι κάνεις. Αυτό το ρομποκοπ πιστεύεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ? Έχω παίξει το arcade ρομποκοπ. Τώρα κάτσε περίμενε, θα παίξω. Παιδιά, παίζω πρώτη φορά σε Atari ST, έτσι. Δεν έχω ξαναπαίξει. Αυτό είναι το δικό του. Ναι, αυτό. Λοιπόν, Tomahawk. Αν είναι ίδιο με το arcade, ίσως κάτι να κάνω, αλλά τώρα άπειρα χρόνια. Για να σε δούμε. Η Ocean σε αυτά πάντα η καλύτερη. Ποιος παίζει, αυτό παίζει ή όχι? Ναι, ναι, φορτώνει, φορτώνει. Α, το Dumb Dragon παίζει. Ναι, ναι, παίζει. Περίμενε. Αν είσαι ότι είσαι από προσανατόλησε ο Ρίκος. Λοιπόν, δουλεύω κάτι με keyboard. Ακούστε τα φορτώματα, τα φορτώματα. Σου δυνάμωσα για τον ήχο. Έτσι, έτσι. Α, ο τύπος θα τις ειδήσεις. Περιμένουμε το loading. Έτοιμος. Α, ναι. Σαν το arcade είναι, ναι, στην, ναι, αρχή. Α, δεν γυρνάει το joystick. Α! Έχει θέμα. Δεν γυρίζεις πίσω, δεν γυρίζεις πίσω. Νομίζω, όχι, πρέπει να γυρίσει, γυρίζει για να... Ναι, απλά έχει κολλήσει. Θα βάλουμε άλλο joystick. Ναι. Ναι, μου φαίνεται, έχει... Τι τα βλέπεις, έχει... Θα βάλουμε άλλο. Πάρτε τη μουσική όμως. Από κάτω βγαίνει. Άσε ρε, άσε τώρα, τι έχουν κάνει τίποτα. Αλήθεια, δεν, εντάξει, δεν το ξέρω, διά τα άλλη στήρια, δεν ξέρω, δεν έχω, δεν έτυχε ποτέ. Ήθελα να ξέρω ποιο παλικάρι. Το σχεδίασε εκεί κάτω, Το σχεδίασε αυτό εδώ πέρα, παιδιά, πραγματικά. Ήτανε... Δεν θα το βρούμε. Μπορεί να σκεφτόντουσαν σαν μπαίνει μία φορά και δεν ξαναβγαίνει, ξέρω εγώ. Δεν μας νοιάζει να βγει. Για δες αυτό. Ναι, ωραία. Μπομ. Τέλεια. Τέλεια. Κάναμε, είδατε παιδιά, τα παλιά έχουν τα θεματάκια. Έτσι, εντάξει, δεν γίνεται. Έχουμε και τα πρόοπτα. Έχουμε τα πρόοπτα. Νομίζω jump δεν κάνει. Θέλω το όπλο. Να το επιτέλους. Πάγαμε όλη τη χειροκονδύδα. Προσπαθώ να θυμηθώ το άλμα. Το άλμα κάπως το πιάνει λίγο. Ναι, είναι λίγο περίεργο το άλμα. Ναι, είναι λίγο περίεργο το άλμα. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά αυτά τα παιχνίδια έχουν ένα μικρό. Ω, το ET 209, μακριά, μακριά! Φύγε! Μην ανησυχείς, είναι σπασμένο, δεν χάσαμε το ποτέ. Άντε! Δεν ξέρω γιατί. Θα είχαμε χάσει ήδη. Πόσο καλά παίζω. Φύγε, ρε. Α, γι' αυτό στην αρχή του μενού έδειχνε κάτι περίεργα. Τρέινερ και τέτοιο. Εντάξει, έλα, πάμε. Πάμε. Έβαλε και το όπλο στη θήκη και τελείωσε. Εντάξει. Πολύ ωραία, κύριε. Δεν πήσα τα δυσπασμένα. Δεν είπα τίποτα. Για να... Μέσκασε το άσθημα μου το αγγλικό. Α, πάμε εδώ το sequence. Αναλογική φάση τώρα, Μπα. Μπα. Μπαρμπούτσαλα.
Εντάξει. Πολύ ωραίο. Και ο ήχος του. Ωραίος, καθαρός. Mm. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να περνάτε καλά όπως περνάμε και εμείς. Φύγαμε για gameplay. Λοιπόν, τώρα εδώ παίρνουμε θέση. Βλέπετε, παιδιά, εδώ τα κόλπα τα ωραία. Θα παίξουμε τελικά αυτό που είπες. Street of Rage. Street of Rage, πάμε. Εντάξει. Προς τιμή της Sega. Έτσι, έτσι. Σε κονσόλα PS3. Όχι, το έχουν είναι καλοφτιαγμένη η συλλογή αυτή. Να. Το 2. Το ή το 1, το 1, το 1, ε. Κοίταξε, το 2 απλά είναι πιο εντυπωσιακό στα γραφικά. Το 1 είναι με την αστυνομία που έρχεται. Ναι, το 1 είναι με την αστυνομία. Όχι, σου άρεσε εσένα. Δώσε. Ωραία. Πάτησε και εκεί να μπεις. Μισή δουλειά κάνουμε. Κάνουμε και λίγο ήχο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε ένα λεβελάκι. Ξέρεις ποιο θα πάρω, ε? Όχι. Ωραία, εγώ είμαι Άνταμ. Διαφερθούμε λίγο πίσω. Κάτι είχε, έτσι, το λογικό. Δεν είναι τελείως πιζί, έτσι. Έλα, πάρε το όπλο. Πάρουμε το μπροστάρι τώρα εδώ. Μην κεράσουμε. Έλα εδώ. Τι λέει ρε, έλα ρε, μόλις πήγα να πάτησε το κουμπί έγινε αυτό. Είναι αργό το, όταν με το όπλο. Ναι, είναι πιο αργός, ε. Ενέργεια δίνει το μήλο, ε. Ναι. Και το κοτόπουλο δίνει πολύ. Α, το κοτόπουλο δίνει πιο πολύ. Ναι. Αλλά δεν έχω δει ακόμα το πουλάκι. Μήλα μόνο είχε βγάλει, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ότι το ένα έχει. Μόνο μήλα έχει το ένα. Δεν θυμάμαι. Α, προς το παρόν είναι μόνο αυτό, αλλά... Έλα τον πλεστρίδι. Σωστά, σωστά. Ανάτατο το βράδυ. Ροζ μπιφ είναι αυτό. Έλα. Α, εντάξει, έχει δύο. Έλα. Θα ρίξουμε στον boss special mode. Ε, ναι.
μοιάζει πολύ στο στυλ που κάνει το Game Gay που λέγαμε και για τον Ναι, σε παρόμοια στήγια που είναι ναι, παρόμοιο στυλ, απλά είναι λίγο πιο καλά γραφικά είχε κάτι σε έγκα σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα λίγο εδώ. Κάτω σου πετάξουμε ένα special. Α, να το ήρθε. Πάμε σαν... Εντάξει, όχι πως το αυτοκίνητο, είναι σαν τους μηχανείς. Πήραμε το MIDI από κανένα καμαξάκι, να πούμε. Έτσι, πότε μας πάει. Πάει και ο άλλος. Έτσι. Πολύ καλό. Streets of Rage, παιδιά, σε PS3 stand. Και για να μην έχουμε μόνο ένα gameplay, είπαμε να παίξουμε και ένα γρήγορο στο 360 stand. Σωστά. Λοιπόν, τώρα εδώ στο Xbox 360 stand, για να μην παίξουμε. Απλά επειδή για να είναι ψωκά λίγο net της κάμερας, να μην περιοριστούμε σε αυτά εδώ, ο Γιάννης έφερε εδώ expansion και παίζουμε κατευθείαν τώρα να έχετε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε Mortal Kombat. Ναι, για πατά εδώ το start να δούμε. Για να πατήσετε. Λοιπόν, εγώ άλλο πάτησα. Το start. Λοιπόν. Πάμε fight. Δύο παίκτες πάνω. Πάμε με δύο παίκτες. Ωραία. Αυτό. Πάμε ναι, έτσι. Ωραία. Κάποιος προλάβει τώρα παίκτη εδώ, ε. Ναι. Διαλέξεις εσύ τώρα. Εγώ πριν διάλεξα. Εντάξει, όχι. Ναι. Λοιπόν, πάρε όποιον θες. Όχι. Διαλέξεις εσύ. Είναι η σειρά σου να διαλέξεις. Sub-Zero. Oh. Δεν τον άλλαξες, όχι. Έλα, βλέπω παιδί. Γενικά εγώ δεν είμαι καλός στα fighting. Ούτε εγώ. Αλλά... Πάντα τη τρώω. Ωραία γραφικά, έτσι. Nice. This fight will be your last. Εγώ αυτός. Άκου να θυμάμαι, Κώστα βλέπω. Έτσι, εκεί την ιστορία. Φερστάζ. Προσπαθώ να δω τώρα. Όλα κάνουμε εμείς. Τι αμμόνι έπεσε στο κεφάλι. Είναι και χειμώνας, θα δώσει και πολύ. Όχι. Λάμπα σκουπί. Όχι, back, το κόκκινο, το κόκκινο. Πάμε. Πατά τις δύο σκανδάλες ταυτόχρονα. Κάτι κάνουμε εδώ πέρα. Χαμός. Όχι, πάνω το πάνω. Ξεκίνησες καλά πάντως. Ναι, ξεκίνησα, αλλά μετά βρήκε στα κόλπα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Τα παιδιά μου και αφήσουν εμένα, οπότε...
Κάτω από τις δύο σκανδάλες. Α, δεν έκανα αυτό. Δεν ξέρω να κάνω φαντάλητο. Μάλιστα, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ καλό. Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε, είμαι σίγουρος ότι σας άρεσε αυτό εδώ. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης χρεώνει εδώ σε αυτά τα στάντα, όποιος θέλει να έρθει να παίξει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Αλλά εντάξει, πολύ εμπειρία. Νομίζω ότι είμαι τώρα στο mall, στα public πριν από 15 χρόνια. 10, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το γουστάραμε και πάμε παιδιά να κλείσουμε αυτή τη σημερινή επεισοδιάρα τη συνέντευξη. Φύγαμε, παιδιά. Πάμε. Λοιπόν, Γιάννη, αφού μας έδειξες την απίστευτη συλλογή σου, που εντάξει, έχω πάθει πλάκα και εγώ και σίγουρα ο Γιάννης και οι θεατές μας, παίξαμε, γουστάραμε. Τώρα τι ήρθε η ώρα, ήρθε να μας πεις κάποια πράγματα και να μάθουμε, παιδιά, το φίλο και συλλέκτη Γιάννη. Λοιπόν, ξέρεις τι, η πρώτη ερώτηση είναι πολύ. Πιστεύω θα τη θυμάσαι. Πότε παίξαμε πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη σου. Η κονσόλα ή κομπιούτερ τώρα σε σένα, γιατί είσαι λίγο πιντεράς. Για πες μας. Λοιπόν. Το πρώτο κομπιούτερ μάλλον ήταν ο Amstrad 628. Ωραία. Και γι' αυτό του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Το κουβαλάω μαζί μου, όπως σας είπα και πριν, είναι το δικό μου, όπου, από τότε όπως το έχω ακόμα ευτυχώς και δόξα τω Θεώ είναι λειτουργικό. Έχω κρατήσει και τις δισκέτες που είχα από τότε, αλλά έχω προσθέσει και άλλες στη συλλογή γιατί έβγαζαν αρκετά παιχνίδια και εντάξει δεν υπήρχε και η δυνατότητα τότε να πάρεις και πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά χωρίς να έχω δικό μου, να έχω παίξει κάπου, ήμουνα 10 χρονών, 11 και ήταν σε ένα PC πολύ παλιό, με πράσινη οθόνη, το οποίο οδηγούσε σε ένα υποβρύχιο και καλά και έκανε μια αποστολή να πας να σκοτώσεις κάτι αντιπάλους κτλ. Και τους έβλεπες στο σόναρ που είναι και πήγαινες και τους έβρισκες και είχα εντυπωσιαστεί, λέω πω τι κάνεις τώρα, δηλαδή μου φαινόταν πολύ φοβερό. Παλιές εποχές, πραγματικά. Αλλά σου έχει μείνει αξέχαστο. Μου έχει μείνει αξέχαστο, δηλαδή. Το παιχνίδι το θυμάσαι ποιο είναι, το έχεις βρει εσύ, ας πούμε, τα γενέστερα. Όχι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το παιχνίδι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένα με υποβρύχιο και έψαχνες να βρεις τους αντιπάλους. Τους αντιπάλους στο σόλο. Ήμουνα και μικρός τότε, ήμουνα 10 χρονών, 11, κάτι τέτοιο. Εμπειρία όμως που ήταν, σου έχει μείνει. Έχει αποτυπωθεί, ναι, ναι. Γιατί ήταν κάτι φοβερό έτσι για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Δεν το συζητάμε ότι όταν πηγαίναμε ας πούμε στη Σαλαμίνα, γιατί πηγαίναμε πολύ συχνά στη Σαλαμίνα, μέσα στο ferry boat και αυτά είχαν αυτά τα τραπέζια. Τα χαμηλά, τα ποδοσφαιράκια. Με το ποδοσφαιράκι, το Tenkan. Δηλαδή αυτό το ποδοσφαιράκι είναι από τα αγαπημένα, περίπου να σας το πω αυτό. Και γι' αυτό δεν το είδαμε σήμερα, υπάρχει αυτό το τραπεζάκι. Το έχεις, το έχω. Εντάξει, άμα είναι στείλτο μου φώτο, να το βάλω τώρα σε συνέντευξη. Να το θυμόμαστε. Πολύ δυνατός, μπράβο. Αναμνήσεις από παλιά. Και η επόμενη ερώτηση είναι, εντάξει, συγγνώμη, φασίζεται. Εγώ έχω ακόμα παιδιά αυτό το άσθημα που με ταλαιπωρεί, έτσι δεν ξέρω πότε θα φύγει αυτό από πάνω μου. Λοιπόν, Sega ή Nintendo, αλλά εγώ θα ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Θα ρωτήσω Amstrad ή Atari. Δεν θα το πάω εγώ έτσι κορσολάδικο. Εντάξει, θα πάω σίγουρα Amstrad. Amstrad. Παρ' όλα αυτά όμως, με τα γενέστερα... Όλα είναι ωραία, δηλαδή και τα Atari ST έβγαλε ωραία πράγματα. Και η Commodore. Και η Commodore. Ναι. Νομίζω ότι η Commodore ξεπέρασε την Amstrad. Ναι. Ήταν έτσι, πώς είναι θέλεις τώρα να πάρεις το PlayStation 5 κτλ. Ήταν όταν βγήκε η Amiga 500. Ήταν αυτό το που το θέλανε όλοι να το αποκτήσουν. Ήταν η επόμενη γενιά που γίνεται. Ήταν πραγματικά ένα level παραπάνω από τον. Όχι ένα level, πολλά level πάνω από τον Amstrad. Και δυστυχώς νομίζω ότι η εταιρεία, ενώ είχε το potential, είχε δημιουργήσει τις προσδοκίες στα άτομα. Αντί να πάει να βγάλει ας πούμε, κάτι αντίστοιχο στο 500, δηλαδή με ανεβασμένη μνήμη, με τη CNC drive κτλ. Πήγε να επεξεργά με expansion στα επόμενα. Έβγαλε τον Plus. Άλλησε την Amstrad. Ο Amstrad έβγαλε τον Plus, ο οποίος ήταν σε πολύ παρόμοιο στυλ. Απλά ήταν λευκός για να μοιάζει με την Amiga, αλλά το άφησε στα 128 kb μήνυ. Που σημαίνει ότι οι δυνατότητες που είχε σαν παιχνίδι μηχανή. Ακόμα 8-bit ήταν. Ναι, δεν ήταν κάτι. Απλά πρόσθεσα και ένα cartridge αριστερά από εδώ. Ήταν δηλαδή αυτό το cartridge νομίζω ήταν και στην κονσόλα. Και ήταν και. Ναι, μπράβο. Σωστά. Και έχει και το παιχνίδι και το basic. Δηλαδή χωρίς εκείνο το κασετάκι. Ναι.
δεν δουλεύει όπως καλή ώρα ανοίγουμε αυτό εδώ. Ναι, ναι. Θέλει ναι. απαραίτητα να έχει και το καστάκι και την basic είναι εκεί μέσα, μέσα. Ναι. Σου εύχομαι να τον πάρεις και τον Plus. Αυτό είναι τώρα έτσι που, που ψάχνω να βρω. Ναι, ναι, που ψάχνω να βρω. Απλά δεν κυκλοφόρησε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί μετά από αυτό έκλεισε η Apple. Έκλεισε και νομίζω έβγαλε και αναγκαστικά λίγα κομμάτια από ναι, 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 όσα πρόλαβα να κυκλοφορήσουν. Ναι, ναι, μάλιστα. Οπότε αγάπη όμως στην Amstrad. Εντάξει. Τρίτη ερώτηση. Αγαπημένος 8-bit ή 16-bit τίτλο. Εντάξει, τώρα 8-bit αναγκαστικά πάμε από Amstrad και 16-bit από Amiga, αν θυμάσαι. Εδώ Target Renegade που βλέπουμε ότι το έχω φορτώσει είναι αγαπημένο. Ναι. Μαζί με τον αδελφό μου δηλαδή, γιατί αυτό έχει νόημα να είναι διπλό το παιχνίδι. Διπλάκι καλό. Ναι, ο ένας με τα πλήκτρα, ο άλλος με το joystick. Ναι. Βέβαια αυτά τα quick shot τα οποία χαλάγανε για πλάκα. Αυτά τα quick shot. Ναι, ναι. Τα λατηριάκια όλα αλλάζαμε, πηγαίναμε για αλλαγή. Για αλλαγή, ε. Αλλά ήταν ηρωικό παιχνίδι, είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Έχεις δει, καλές μήνες. Πολύ καλές μήνες, δηλαδή και πολλές ώρες παιχνιδιού με το Target Renegade. Και σε 16-bit? Street of Rage. Σε Sega. Γιατί θα μπορώ να απαντήσω και στην ερώτηση Sega ή Nintendo. Ναι. Sega. Α, έτσι, μπράβο. Γιάννη, συγγνώμη, Ντένι. Λοιπόν, αλλά Sega είναι. Κοίταξε. Το Mario είναι ωραίο και τα λοιπά. Απλά πρέπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεφύγει επιτέλους η Nintendo από αυτό το σύμπλεγμα, πώς να το πω, του Mario και να κάνει μια κάνει 1 εκατομμύριο ναι, παραλλαγές ναι, ναι. του Mario. Ισχύει. Δηλαδή πρέπει να ξεφύγει, πρέπει να μπει και στο υπόλοιπο gaming γιατί έχει μηχανήματα, το Switch έχει δυνατότητες. Ναι, έχει. Είναι ωραίο μηχάνημα. Ντάξει, δεν μπορεί να το. Πολύ στα δεν main. Μπορεί να αναλώνεται ναι. στο Super Mario 1 και 2 και 3 και, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ναι. και τα λοιπά. Ναι, μάλιστα. Γνώμη μου. Ναι, όχι, γνώμη και σεβαστική. Γνώμη μου, γιατί έχει δυνατότητες, έχει δυνατότητες, έχει ωραία παιχνίδια, αλλά πρέπει να... Θέλει να ξεφύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, Sega είναι... Sega ήταν ιδέα. Αδικοχαμένη πήγε, νομίζω. Νομίζω κάτι αναβιώσει, κάποιος την έχει πάρει ξανά, κάτι έχει γίνει με τη Sega, αλλά... Ίσως πότε θα κλείσει, πάει και για τελείωση. Να κλείσει. Θα δούμε. Επόμενη ερώτηση. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα, γιατί υποθέτω σίγουρα κάποια θα σου αρέσει και από τότε. Και αγαπημένη από τελευταία γενιά, ας πούμε, πια σου κλείνει το μάτι. Ρετρό κονσόλα. Εντάξει, βλέπω πολλά Jaguar εκεί. Δεν ξέρω. Αγαπημένη, ενώ αποθυμένο κάπως. Ναι, το Jaguar είναι πιο πολύ αποθυμένο, θα μπορούσα να πω. Γιατί δεν είχε βγάλει και πάρα πολλούς τίτλους. Να φαίνεται αλήθεια. Απλά έχει έτσι ένα πολύ έτσι διαφορετικό design έτσι που το κάνει πολύ ωραίο κτλ. Είχαν και αυτές τα προβλήματα του. Ναι, εννοείται. Ναι. Είναι μια πρωτοπορία. Ναι, αλλά ήταν, δεν πάτησε καλά στην πρωτοπορία. Ναι, ναι. Αλλά σαν κονσόλα έτσι πέρα. Εγώ νομίζω το Sega Mega Drive 2. Mega Drive 2. Το είχε δηλαδή μικρό. Όχι, δεν το είχα μικρό, αλλά τα παιχνίδια που υπάρχουν για αυτή την κονσόλα είναι όλα ένα και ένα. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία. Έπαιζε σε φίλου όμω. Έπαιζε σε φίλου και τα λοιπά. Εννοείται ότι οι συλλογέ, το είδαμε και πάνω, συλλογέ που τα βγάζουν όλα μαζί. 30-40 παιχνίδια. Τα αγοράζω και τα κυνηγάω γιατί είναι, έχει ωραίο φάσμα, έχει ωραία βεντάλια παιχνιδιών. Είναι δηλαδή για όλα τα γούστα. Βέβαια, ισχύει. Και καλά γραφικά, ωραία κίνηση δηλαδή. Έχει απλά την ναι. Έμοιαζε πολύ σαν να ήσουν στα ηλεκτρονικά της γειτονιάς. Δηλαδή εμένα αυτό μου έδινε η Sega στις παιχνιδομηχανές. Ισχύει. Κοιτάνε παιδιά η μεταφορά, δηλαδή αυτό έκανε η Sega. Μπήκε από τα αρχή στο σαλόνι. Δεν το έκανε άπραγε σε αυτό το κομμάτι. Ούτε στην Amiga μπορούσαν ποτέ να το πετύχουν αυτό, ούτε γενικά τόσο πολύ να είσαι πολύ κοντά στα μηχανήματα των ηλεκτρονικών που είχαν πιο πολύ στο μυαλό μας. Ναι, και οι περισσότεροι που είχαν κονσόλες στα ηλεκτρονικά πρώτα παίζανε. Και αγαπημένοι από τελευταίες γενιάς, ας πούμε Xbox, PS4, PS5, Switch, όλα αυτά σε Dreamcast, τι σου αρέσει πολύ αυτό. Τα παιδιά σου, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Xbox 360. Εντάξει, όχι τελευταίες γενιάς, αλλά οπότε είσαι το One, το One είναι ωραίο. Ναι. Αλλά εγώ, σαν Γιάννης, επειδή εντάξει, είμαι πιο παλιά τεχνολογία, δεν ξέρω τι, δεν μου φαίνεται και τόσο μεγάλη. Γενικά, ούτε το PlayStation 4, ούτε το Xbox One μου φαίνεται μην είναι τόσο πολύ
διαφορετικό είναι ότι δεν παίζει και αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, έχει κάποια που έχουν το σε ένα χάσμα. Τα πρώτα βέβαια δεν είχαν τρελή διαφορά, σωστά, για να θυμάμαι. Ισχύει. Ακόμα βγαίνουν κάποια που λες εντάξει είναι 360 σαν γενιά. Το τέλος δηλαδή της περασμένης γενιάς με την αρχή της νέας δεν έχουν πολύ χάσμα, ας πούμε. Απλά στο 360 έτσι, την αγάπησα κονσόλα με το Forza που είναι φοβερό παιχνίδι, είναι παιχνιδάρα και μου αρέσουν πολύ με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι πολύ ωραίο. Forza 3, 4, 5, 3, 6, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι βγάζουν εκεί είναι πολύ καλοσχεδιασμένο. Βέβαια και αυτοί κάνουν αυτό που κάνει και η Nintendo και μένουν εκεί, κολλάνε σε αυτό και βγάζουν διάφορες παραλλαγές. Και αυτοί πρέπει να το δουν λίγο αυτό. Nice. Νομίζω, αλλά το Kinect είχα πάθει πλάκα. Σου άρεσε. Πόσο φοβερή ανταπόκριση έχει όταν κινείσαι χωρίς τίποτα. Ούτε όπως το Wii που πρέπει να κρατάς αυτά. Ούτε το Wii δεν ήταν ακριβή. Όχι. Και είναι και πολύ και για τα παιδιά. Δηλαδή είναι βαρύ το ομοχλός για να παίξεις. Δεν είναι φοβάσαι με πεταχτεί και σπάσει κάνεις μια ζημιά. Όχι, το Kinect ήταν. Το Kinect εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από αυτή την τεχνολογία που θέλω να σου πω. Μάλιστα. Αγαπημένο handheld, το μικρό. Το Game Gear που βλέπω πάλι εδώ. Το βλέπεις πίσω σου, δεν το βάλαμε να δουλέψει. Όχι το Game Gear. Ένα άσπρο που είναι πίσω. Αυτό εδώ. Ναι, ένα Tommy. Το έχεις από τότε, δηλαδή. Όχι, το πήρες. Το είχα αποθυμένο, όμως το παίζα σε φίλους. Αλήθεια. Και όταν το βρήκα, και αυτό. Ναι. Και το άλλο που είναι το, πώς το λένε, που είναι πολύ χρώμο και κάνεις. Δεν πειράζει, το θυμηθώ. Αυτό της Nintendo. Α, τα Game Watch. Ναι, όχι το Game Watch όμως, το Donkey Kong και αυτά. Είναι ένα στενό μακρό ασημένιο που είναι. Και είναι πάλι με πυραυλάκια έτσι είναι πάλι. Οκ, εντάξει, ίσως είναι. Α, σε αυτό το design έτσι μακρό ασημένιο. Ναι, σε αυτό το design. Δεν θυμάμαι. Είναι της Game Watch, αλλά είναι όχι το κλασικό όπως ήταν το Donkey Kong και το Pai και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το. Εντάξει. Όσοι το καταλάβατε, ή μπορεί να βρω μια φόρμα να το περάσω. Αγαπημένο arcade, που έχει ταΐσει πολλά λεφτά εκεί. Που έχει ρίξει σε arcade παιχνίδι και. Turbo Trad. Ναι. Όταν είχε βγει με το αμάξι και έμπαινε μέσα, ήταν τρομερό. Έχει πέσει κρίμα, έτσι. Πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το Outrun με αμάξι δεν το θυμάμαι. Είναι το Turbo Outrun. Ήταν το Outrun το κλασικό, ήταν το κλασικό με το τιμονάκι του κτλ. Και είχε βγει ένα που λέγονταν Turbo Outrun. Έπαιρνε μέσα κανονικά, κουνιότανε όλο. Όλο τα μάξι. Κουνιότανε όλο. Το είχε στην Καλυθέα εκεί πέρα κοντά στο στέλνιο. Ηλεκτρικό σταθμό ήταν ένα που ήταν έτσι με αρκετή. Το είχε. Και είχε και κουμπάκι, πατούσε και το κουμπάκι και πήγαινε Turbo. Και έτρεχε πιο γρήγορα. Φόρτιζε αυτό ξανά έφυγε και το νιώθω. Όμως κουνιότανε όλο. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Είχε καμπόψιμο μια Ferrari 40. Ναι, ήταν έτσι, ήταν κανονικό. Αρχίζω τώρα και τρώω flashback στο ψηλό, θυμάμαι. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι να έχω δει. Είχαμε φάει κόλλημα τώρα, παιδάκια. Εμείς έφυγε εκεί πέρα σε αυτά. Έφυγε το χαρτζιλί. Έφυγε το 50. Τα 50 πηγαίνανε. Ή μια μπάλα παγωτό ή Outrun τότε. Μάλιστα. Αγαπημένο video game ήρωας. Κάποιος ήρωας που σου άρεσε από μικρός έτσι στα video games που συνεχίζει και τυχόν μέχρι τώρα. Έτσι. Κάποιος που δεν συνέχισε. Double Dragon, ο Billy και ο Jimmy Lee. Ναι, λέω, αυτό πήγα να σου πω για το Double Dragon. Ο μπλε. Ο Billy. Δεν ξέρω πώς το λένε. Ο μπλε. Ο Billy. Billy Lee. Το μπλε έπαιρνα εγώ. Το κόκκινο τον έπαιρνα ο αδελφός μου. Γιατί είναι και ολυμπιακός ο αδελφός μου. Έτσι. Παίρνει το μπλε. Το κόκκινο. Μπλε, βλέπω από όλα. Αθηνών. Έχω μια έφεση στο μπλε. Το αγαπημένο μου χρώμα. Μάλιστα. Ωραίο. Αγαπημένη σειρά video games. Τα Halo, Forza που μου είπε. Τα Forza. Με διαφορά. Forza, ε. Με διαφορά. Και επειδή δεν είχε πολλά ραγιάρικα παιχνίδια πάνω, δηλαδή τίποτα. Colin McRae, Verario. Το Colin McRae. Ναι. Με συγχωρείς, μεγάλη παράληψη δικιά μου. Το Colin McRae. Ναι, και δεν το είδαμε κάτω γιατί το έχω πάνω. Το έχεις πάνω, ναι. Το έχω πάνω. WRC. Το Colin McRae. Φοβερό παιχνίδι οδήγησης, δηλαδή με τιμονιέρες κιόλας με τιμονιέρα, με δυσκολεύω, έχω τιμονιέρες αλλά με δυσκολεύω λίγο, δεν ξέρω, δεν είναι
δεν είναι η απόκριση έτσι όπως το θέλω, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να κάνω εγώ κάτι να μην ρυθμίζω σωστά ή δεν ξέρω, αλλά δεν μου κολλάει τόσο πολύ καλά. Θέλω να ψάξω. Ναι, όπως τέριαζε πάρα πολύ στο μοχλό του PlayStation και τα ανάποδα τιμόνια που ήθελε και που ήθελε και τα λοιπά. Τέριαζε πάρα πολύ ωραία. Πολύ μακρύ, για παιχνιδά και για PlayStation και για PlayStation 2. Το οποίο το τερμάτισα πολλές φορές σε όλα τα level, δηλαδή με πρωτάθλημα και τα λοιπά. Το Ιωνες, μαζί και με Γιώργο Βίβλο, βέβαια όλα αυτά. Και ποια είναι τα dirt, έτσι. Έχει συνεχίσει σαν dirt. Είναι το ίδιο. Μπράβο, αφού του πέθανε, το ονομάσαν dirt. Στο 360 βγήκαν πολλά dirt, dirt 2 και όλα αυτά. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο. Ναι. Φοβερό, το καλύτερο. Φοβερό. PS1 ήταν το πρώτο. Ναι, PS1. Με το μετά... Σουμπαρού. Ναι, Σουμπαρού η Μπρέσα. Το οποίο εγώ ήμουν Μιτσουμπισάκης, να είμαι ειλικρινής. Λάνσερ. Το Μιτσουμπίσι Λάνσερ. Ναι. Αλλά όταν βγήκε αυτό το παιχνίδι, όταν έβλεπα δηλαδή αγώνες και στάδια, υποστήριζα Μιτσουμπίσι Λάνσερ. Όταν βγήκε αυτό το παιχνίδι και είδα τι ωραία οδήγηση έχει, πόσο γρήγορα πας και τι τέτοιο. Σοβαρό η Μπρέσα. Μετά δεν έχει αλλάξει. Τώρα ψάχνω να το βρω, θα το φτιάξω. 444. Θα το πάρω σε τηλεκατευθυνόμενο. Σε τα μίγια θα το βρω να το πάρω. Έχω πάρει ένα. Είναι τουρισμού ένα Mercedes Vodafone. Είναι. Α, ηλεκτρικό. Ηλεκτρικά. Και Beetle. Έτσι. Έκανα και εγώ. Έχω τουρισμού. Έχω και θερμικά και ηλεκτρικά. Ωραία. Αγαπημένο gaming περιοδικό, πρέπει να έπαιρνε κάτι κι εσύ. Είτε κομπιούτερ άδικο, είτε πισάδικο, κονσολάδικο, αλλά πιο πολύ σε κομπιούτερ από ό,τι κατάλαβα. Σε κομπιούτερ, το RAM δηλαδή, έπαιρνα ως επιτοπλίστων. Mm-hmm. Τσίπ, όλα αυτά, κομπιούτερ για όλους, αυτή την εποχή. Κοίταξε, ανάλογα με το τι έβαζα, γιατί ξέρεις τότε βάζα και κάτι δωράκι, κάτι δισκετούλες, τα προγραμματάκια, 140 προγράμματα μέσα και κάτι έτσι. Μετράγανε όλα αυτά. Ναι, και μετράγανε, οπότε αυτά, τσίπ, RAM, ήταν κλασικά. Δεν ήταν ότι κάποιοι προτιμούσαν αυτό, ανάλογα τι είχαν... Pixel, καλά το συζητάω. Με τον κύριο Λεκόπουλο, έτσι, τον αγαπημένο. Pixel, περιοδικά. Μάλιστα. Έχεις αναμνήσεις από μαγαζιά εποχής με video games, έτσι να πηγαίνεις για να χαζεύεις, είτε τώρα ήταν στα εξάρχεια με PC, επιπλαίσιο εποχής. Στουρνάρα. Στουρνάρα εκεί, πηγαίναμε με τα παιδιά, εκεί πηγαίναμε με τους φίλους μου. Να χαζέψουμε για δισκέτες και διάφορα. Χρονοχρέωση παίζατε τότε κομπιουτεροειδή, αμήν και λεφτά. Όχι. Μόνο πηγαίναμε, έτσι χαζεύαμε λίγο τι κυκλοφορεί και τα λοιπά για να ξέρουμε τι να ζητήσουμε να μας γράψουμε. Ήταν και η Μέκα εκεί, η Στουρνά, ήταν η Μέκα. Ήταν σε σειρά όλα εκεί. Είχε μεγάλη αγορά. Είχαμε και στην Καλυθέα μαγαζί, έτσι που πηγαίναμε για τα 628, αλλά εκεί είχε τα πάντα. Και στην Καλυθέα πάντως ήταν πολύ μεγάλη αγορά, όπως ξέρω και με console club τότε και με Athens Teleclub, ήταν όλα εκεί μαζί. Εκεί στην πλατεία. Είχατε ψωμάκι. Απέναντι είχε μαγειρική. Είχατε πράγμα εσείς εκεί. Είχε αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το έχουν πει πολλά παιδιά. Εντάξει, εγώ πιο πολύ δεν ήμουν γαλάτσι, κατέβαινα ένα πατησίο. Οπότε πήγαινα εκεί, τα πέληξε Ομόνια και τα τριγύρω. Ποιο μηχάνημα είχες από μικρός αποθυμένο και παιχνίδι που αντιστοιχούσε αυτό το παιχνίδι σε αυτό το μηχάνημα και όταν το πήρες ένιωσε σαν να σου ένα πετσιρικά. Δηλαδή τώρα ήταν κάποιο, ας πούμε ήταν Amiga 500, ένα κάποιο ήτανε παιχνίδι. Ήταν Amiga 500 όντως, ναι. Με το Turbo Lotus Challenge. Και το πρώτο παιχνίδι που φόρτωσε ήταν αυτό φυσικά. Ναι. Εννοείται. Και το πήρες, ας πούμε. Το άφησα και έπαιξε μισή ώρα η εισαγωγή που ανοίγει η Lotus στα φώτα κτλ. Ναι. Το άφησα και έπαιζε λούπα συνέχεια. Φοβερό το συνέστημα αυτό. Ναι, πάρα πολύ καλό. Το πήρες τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν έχει πολύ καιρό. Και το ήθελες δηλαδή από μικρός. Ναι, μου άρεσε, δεν έτυχε. Γιατί στον Άμστρατ είχε βγει το Lotus, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Εντάξει, ήταν οχτάβητο. Δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν το ίδιο η αίσθηση όπως στην Amiga. Ναι, το ναι, είχα ναι. δει σε φίλους και τα λοιπά. Και πραγματικά μου είχε μείνει, μου είχε κολλήσει στο μυαλό. Προσπαθώ να φανταστώ τώρα αυτό το time lapse μετά πόσα χρόνια να παίρνεις τα Amiga 500 και να βάζεις μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι όσοι ξέρετε καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάει ο Γιάννης. Πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Πολύ καλό. Μακάρι να το και με κάτι άλλο που έχεις να το ξανανιώσεις. Δηλαδή, γενικά,
Μ' αρέσουν έτσι τα, αυτά τα παλιά όλα, όχι μόνο υπολογιστές και ραδιόφωνα και αυτά. Ό,τι έτσι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια τεχνολογία που κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι παλιά, αλλά η ποιότητα κατασκευής, η πρωτοπορία, η ιδέα, δηλαδή αυτό. Φανταστείτε ότι αυτό το έφτιαχνε κάποιος από το μηδέν, χωρίς να έχει προηγούμενη εικόνα, κάτι άλλο. Δηλαδή να έχει δει κάτι άλλο και να πει από αυτό πάω στο επόμενο βήμα. Δηλαδή τα σημερινά είναι, υπάρχουν δεδομένα από προηγούμενες προσπάθειες και τα λοιπά και εξελίσσονται. Αλλά τώρα το να δημιουργήσει κάποιος από το πουθενά κάτι και το οποίο να είναι τόσο ανθεκτικό, τόσο ποιοτικό που να μετά από 30-40 χρόνια ακόμα να λειτουργούν. Δηλαδή, αν εδώ μιλάμε τώρα, αυτά τα μηχανήματα είναι 30-40 χρονών. 85 βγήκε μέχρι το 90. Σκεφτείτε αντίστοιχα σημερινά πράγματα, πόσα από αυτά θα μπορούν να λειτουργούν μετά από. Εγώ δεν θα πω 30 χρόνια, μετά από 10 χρόνια θα πω. Ναι. Που λέω και πολύ. Ισχύει, ναι. Όχι, ήταν αναξίσφαιρα. Είναι όλο αυτό και έχει μερικά έτσι πολύ space design για την εποχή του που μου αρέσουν. Ναι. Όχι, ισχύει, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι. Απλά έχουν όγκο, θέλουν χώρο, αλλά γιατί ξέρετε και να είναι μαζεμένα και κλειστά δεν μου άρεσε τόσο καιρό. Τώρα είχα την ευκαιρία και κάθισα και για να προετοιμαστούμε και για όλα αυτά. Είναι και τέτοιο, πολύ ήταν... ωραίο. Δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε δεν θέλω να φύγω. Θα κάτσω εδώ να κάτσουμε να πούμε κι άλλα. Να λέμε, να βλέπουμε. Δηλαδή, τόσο μου βγάζει αυτό τώρα που φτιάξει εγώ το κάτω. Εντάξει, και το πάλι είναι ωραίο. Αλλά και εμένα αυτό εδώ τώρα το παλιό... Έχει άλλη γλυκά αυτό, ναι, αυτό, αλήθεια αλλά έχει, είναι αυτό. Έχει μια άλλη ομορφιά εδώ. Αλήθεια είναι. Πάμε επόμενη ερώτηση. Εντάξει, έχουμε ήδη μιλήσει περί αυτού. Αγοράζεις γενικά από Ελλάδα, από eBay, αγοράζεις και από τα δύο. Και από τα δύο. Και από eBay και από Ελλάδα. Τσεκάρω δηλαδή. Τσεκάρω, sites. Ψάχνω κάποια sites και τα λοιπά και αναλόγως του budget και ανάλογα με την περίοδο. Αλλά όπως είδαμε, φέρνεις πολύ πράγμα απ' έξω γενικά. Σου αρέσει. Ναι, γιατί θα ψάξω τώρα πιο πολύ. Δυστυχώς η Αγγλία τη χάσαμε. Το eBay, το UK. Ναι, πολύ ναι. Δύσκολο. Πολύ δύσκολα, θα πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά που ψάχνω να το βρω και πραγματικά μόνο στην Αγγλία μπορεί να υπάρχει πιθανότητα σε αυθονία για να το βρεις. eBay Γερμανίας, eBay Γαλλίας και το USA που βγάζει και τα ευρωπαϊκά μέσα. Ναι. Αλλά αυτό μια μίξη, δηλαδή αναλόγως. Λίγο, ναι, πρέπει να περιέσω τα import charts που λέμε. Εντάξει, να σου πω και στο Αμερικάνικο δεν βγάζουμε μόνο Αμερικής, βγάζουμε και από την Ευρώπη. Απλά είναι κάποια ανάλογα που είσαι γραμμένος, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ναι, γιατί σωστά. Εγώ είμαι γραμμένος στο eBay UK ο λογαριασμός μου το είχα φτιάξει. Ναι. Αναλόγως από πού είσαι, πού έχεις γραφτεί και τα λοιπά, βγάζει και το USA βγάζει άλλες. Δεν βγάζει μόνο της Αμερικής. Σωστά. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά... κάτι τέτοιο γίνεται, οπότε κοιτάω απ' όλα. Αλλά γενικά θέλεις να παίξεις, σου αρέσει και η γενικά να παίξω. Και εμένα μου αρέσει γενικά ναι. Έχει την πλάκα του. Ναι. Και εντάξει, οι αγορές είναι όσο επιτοπίστον ασφάλεια γιατί είναι με το PayPal, οπότε μην βάζετε ποτέ σε λογαριασμό λεφτά. Ναι, χωρίς να αυτό. Αν δέχετε PayPal, είστε κι εσείς κάπως, όχι κάπως, είστε κατοχυρωμένος, δηλαδή δεν χάνετε τα λεφτά σας, ό,τι και να γίνει. Σωστά. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα, οκ. Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια. Φανταστείτε το monitor που ήρθε σπασμένο και του έστειλα του ανθρώπου τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Η εταιρεία του, η μεταφορική, ήταν αποζημίωση. Ναι. Και ήταν τόσο κτηνίος που θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Και με αποζημίωσε και εμένα που ήρθε σπασμένο το monitor. Παρόλο που το φτιάξαμε εμείς, βέβαια εντάξει, είχε ένα κοστολόγιο να φτιαχτεί, δεν ήταν έτσι απλό, αλλά παρόλα αυτά το σώσαμε. Ένα πορτάκι, το πορτάκι του λείπει τώρα. Δεν μπορώ να βρω το 3D το αρχείο, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Δηλαδή, κανένα 2-3 έχουν εμφανιστεί αραιά και πού στο eBay, τους έστειλα, σας παρακαλώ παιδιά, κάντε ένα σκάνινγκ αν έχετε ένα φίλο και πουλήστε το μετά. Να μου στείλετε το αρχείο. Δεν το έχουμε κάνει, δυστυχώς. Εντάξει, ελπίζω να βρεθεί. Και εγώ το πιστεύω γιατί θα εκνευρίζομαι τώρα που λείπει το. Ή κάποιος φίλος, αν το δει αυτό το επεισόδιο και τυχόν τυχαίνει να έχει. Είναι το 14-25. Αυτό να το πούμε, ναι. Αν το έχει κάποιος φίλος στο αρχείο, βρει ένα πορτάκι να το φτιάξει ο Γιάννης, θα μετράει. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση, εντάξει.
η γνώμη σου για την ελληνική community γενικά, έτσι πώς βλέπεις τα πράγματα, τους πολιτές, αν είναι κάποιοι καλοί, αν είναι συνεργάσιμοι, τι νοοτροπία στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις? Βλέπω ότι η Σαμίγκα έχει πολύ δυνατό community, έχω γραφτεί κιόλας και έχει πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί πέρα, ανεβάζουν ωραία post, κάθονται, κάνουν επισκευές. Ναι. Δίνουν ιδέες, σου λέει που μπορείς να βρεις, τι πρέπει να κάνεις, συμβουλές. Το θεωρώ ωραίο. Ναι. Το community της Amiga είναι, ναι, είναι αρκετά οργανωμένο. Τώρα στο Atari ST ή σε άλλα τέτοια είναι πιο λίγα τα πράγματα. Λιγότερο κοινό φανατικό. Και λιγότερο κοινό φαντάζομαι, ναι, κτλ. Ναι. Αλλά όσον αφορά τώρα αγγελίες και αυτά, εντάξει, εκεί παιδιά γίνεται... Συντάνε ό,τι θέλω. Άμα ισχύαν αυτές οι τιμές, θα έπρεπε να είμαι ζάμπλουτος. Τώρα θα έπρεπε να πάω στη σύνταξη. Ναι, μα. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτές. Οι τιμές είναι πλασματικές. Έχει όντως πολλές τιμές, παιδιά, που δεν συμβαίνουν με το. Δεν ξέρω πώς συνεχίζουν να πάρουν τις. Εδώ αυτό το διαστημόπλαιο τώρα που έλεγες που σου είχε φέρει, ναι, η μητέρα, τώρα θυμάμαι ήταν αυτό το δίπλα. Το τέρμα δεξιά. Ναι, ένα από τα δύο, ναι, τέλος πάντων, ναι, ήταν σε αγγελία, ναι, και του στέλνω μήνυμα. Πόσο το δίνεις, ναι, και μου λέει 500 ευρώ. Γιατί? Και του λέω είναι από χρυσάφι και μου απαντάει ναι. Okay, ευχαριστώ. Okay, εντάξει. Δεν μπορείς να το προσπερνάς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να μπει σε σχόλια κτλ. Γιατί βλέπω ότι σε μερικές φορές, ξέρετε, κάποιος, εγώ το καταλαβαίνω, κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί πολύ, σου λέει είναι παλιό, είναι σπάνιο, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην το ξέρει ότι δεν είναι τόσο σπάνιο, ναι, εντάξει, ας πούμε, κτλ. Και, ναι, και με τη δικιά του λογική, γιατί παίρνει και το συνέστημα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, αν του το έχει πάρει ο μπαμπάς του, αν το έχει πάρει έτσι και ήταν κάτι που το έχει από μικρό παιδί, σίγουρα αλλάζει και η αξία. Αλλά αυτά είναι υπερβολές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εννοείται, παιδιά. Το θέμα είναι κάτι που θέλει να τον χωριστεί. Εντάξει, να το δώσει κάποιον που θα πάει σε καλή μεριά, αλλά εντάξει, χωρίς να δώσουμε κανένα νεφρό. Για ένα πλέον space τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας πρέπει να βάλει τα όρια του, δηλαδή στο τι μπορεί να αγοράσει και τι δεν μπορεί. Και εντάξει, απλά το προσπερνάει σαν αγγελία. Εντάξει, υπάρχουν περίεργα πράγματα που εμφανίζονται διάφορες αγγελίες, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, βασικά κοιτάς πως περνάς και δεν πες και σε διαδικασία περίεργη. Ακριβώς. Έχεις αναπληρώσει κατά ένα μέρος τη συλλογή σου ή έχεις ακόμα πολλές πληγές ανοιχτές? Αυτή είναι μια ερώτηση που πάντα όλοι οι συλλέκτες μου λένε. Άλλοι μου λένε ναι, άλλοι μου λένε όχι ποτέ. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι έχω ολοκληρώσει τη συλλογή. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω και πολύ χώρο για να επεκταθώ παραπάνω και μου αρέσει τώρα έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί, ναι, αυτοί οι δύο χώροι που είδαμε. Οπότε νομίζω ότι προς το παρόν απλά είσαι σε πολύ καλό σημείο. Ό,τι βλέπω και να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον θα το, ναι, θα το πάρω. Μπορεί να δώσω κάτι από αυτά που έχω διπλά τριπλά για να πάρω κάτι άλλο. Μπορεί να το κάνω και αυτό. Ναι, βέβαια. Αλλά αναλόγως τώρα. Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα, να τα έχω μέχρι και στα μέσα στα κουτιά και να μην δουλεύουν. Ναι. Πιθανότατα είναι ότι κάποια στιγμή θα αδειάσουν οι πυκνοτές τους, θα κάνουν έτσι, θα χρειαστεί πάλι όλη η δουλειά πάλι να γίνει από την αρχή. Μπράβο, θέλει δουλειά. Θέλουν δούλεμα. Ναι, ναι. Γενικά όποιος φίλος έχει μηχανήματα τέτοια πρέπει να τα ανάβει, έστω μια-δυο ρίτσες, να κυκλοφορεί το ρεύμα μέσα για να μην αδειάσουν οι πυκνοτές και να μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αν έχεις και πολλά μηχανήματα, τώρα και... πάρε εδώ πόσα έχεις εδώ. Θέλει και να ανοιχτούν όλα ταυτόχρονα είναι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν ανοίγει μπαμπά. Δύσκολο. Και κάποια, βλέπετε τώρα, κάποια δεν τα έχω ανοίξει. Ναι. Γιατί θέλω να ελέγξω τους πυκνοτές τους, αν είναι εντάξει κτλ. Να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τι περιμένεις από το μέλλον, από τα Video Games, τι περιμένεις από την επόμενη γενιά κονσολών ή αυτή που έχει βγει τώρα? Δεν ξέρω τώρα αν ο γιος ο Γιώργος έχει PS5 ή Series X. Αν θέλει, δεν θέλει ακόμα. Τι θα περίμενες, ας πούμε, για τα παιδιά σου, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι στο μέλλον θα τους δώσουν από την Games? Υπάρχει πραγματικότητα, πού θα πάμε? Πιστεύεις. Βλέπω ότι αυτό που προσπάθησε να το κάνει η Sony, ναι, δεν έχει πάει και τόσο, δεν έχει πάει και τόσο καλά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μπει ακόμα στον πειρασμό να δοκιμάσω, να δω πώς ήταν αυτά τα παιχνίδια, πώς παίζει τον Gran Turismo, δηλαδή, γιατί τον Gran Turismo έχει τέτοια, μπορείς να το παίξεις σε αυτή τη λογική, οπότε δεν έχω αίσθηση του πώς είναι, αλλά από ό,τι βλέπω, επειδή δεν έχει προχωρήσει και πάρα πολύ,
θα αργήσει. Θα αργήσει. Επίσης, αυτό που πήγαν με τα digital, ναι, χωρίς να είναι δισκάκι, άμα το κάνουν αυτό, έχουν σκοτώσει... Τους μισούς gamers. Ναι. Ήδη δηλαδή... Εγώ θέλω το δισκάκι. Καλά, άμα δεν το έχω εδώ, να το πιάσω τώρα, ναι, και ναι, να είναι... Άμα είναι, θα πάρω και το emulator. Έχω και ναι, το emulator με το άλλο. Δεν χρειάζονταν αυτά. Σωστό. Έπαιρνα σε ένα USB και το έχω στο PC. Ναι, έχω. Ναι, ναι. Καμία σχέση. Εντάξει, ναι. Τώρα πιάνω τη δισκέτα του Amstrad 628 που είχε βγει το 1987, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Είχε βγει τότε. Ναι. Το πιάνω στα χέρια μου τώρα το 2021. Δεν ξέρω, αυτό είναι για μένα. Αυτό για τους συλλέκτες, για εμάς. Για μένα. Ναι, ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Τώρα το digital δεν ξέρω τι. Εντάξει, cloud gaming, τώρα εκεί πάμε. Ο Γιώργος, ο γιος μου, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να του δεν έχει πρόβλημα, θα κατεβάσει το. Αρκεί να είναι το FIFA 22 και τα λοιπά, να έχει κατεβάσει και τις ομάδες, να κάνει και τα career, πώς τα λένε εκεί. Δεν τα έχω πιάσει, έχω μπερδευτεί το career που μια φορά έχει με. Καλά, δεν τα ξέρω τι θα πει. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή. Δεν ξέρω. Αν το πάνε στο ψηφιακό. Δεν ξέρω. Θα χάσουν εμάς τους παλιούς. Θα χάσουν εμάς τους παλιούς, ναι, αλλά και οι νέοι μετά, δεν ξέρω, άμα δεν θα... Είναι άλλη δέσμευση, εγώ νομίζω, όταν... Αυτοί σφυριλατούνται τώρα αλλιώς, δηλαδή, ειδικά ακόμα τα πολύ πιο νέα παιδιά, ναι, gamers, ναι, 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 θα έχουν μεγαλώσει με αυτό, οπότε δεν θα τους μοιάζει. Γι' αυτό βγάζουν προσφορές και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι τώρα... Κοίταξε, είναι μια ερώτηση... Αλλά μήπως ότι δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με αυτό το στυλ παιχνιδιών. Η ερώτηση ήταν ποια είναι η γνώμη για τα τεράστια video games, τα open world που λέμε, που θες εβδομάδες ή μήνες για να κληρώσεις. Ασχέτως αν έπαιζες κάτι τέτοιο, θα σχολιώσαν με τόσο μεγάλα παιχνίδια που να σου ρουφήξει μήνες για να τελειώσεις. Ή θες κάτι μπαμ, κάτι πιασάρι που έτσι. Όχι, εγώ θέλω να γυρίσω, εγώ γιατί είμαι και μια ηλικία στο εντάξει. Εγώ θέλω να γυρίσω από τη δουλειά. Χαλαρά, για να... Χαλαρά, τίποτα, δεν θέλει πολύ σκέψη. Ναι. Να μπω, να ακούσω τον ήχο, να μπουτάρει, να μου φύγει το στρες και το άγχος και της ημέρας. Τώρα, άμα είναι να έχω άγχος, ναι, τι θα γίνει στην αποστολή, τα 1.158.000 αποστολή και τα λοιπά. Ισχύει, ναι. Χάνει λίγο και το νόημα του game. Τα adventure είναι ωραία, δηλαδή και τα παλιά. Και παλιά, ξέχασα να αναφέρω το Larry. Έτσι, φοβερό... Φοβερό παιχνίδι. Σαμίγκα βέβαια. Σαμίγκα. Φοβερό παιχνίδι έτσι, adventure. Βέβαια είχαμε και το λισάρι μαζί, εντάξει δεν είμαστε και. Αμίγκα, εγώ έπαιζα σε χρηματοχρέωση Monkey Island. Εντάξει, εγώ τότε εκείνη τη εποχή. Δηλαδή την Αμίγκα την έχω συνδέσει με κάτι τέτοια παιχνίδια. Δεν την είχα κι εγώ. Αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Το Λάρι, παιδιά, ήταν πολύ πλάκα. Πρέπει να ασχοληθώ με το Λάρι. Αλλά και παρέα, δηλαδή δεν το παίζα μόνο μου. Μαζευόμασταν φιλαράκια και τα λοιπά και προσπαθούσαμε να το παίξουμε και από μόνοι μας, αλλά εντάξει, μερικά δεν μπορείς να τα φανταστείς. Ναι, ισχύει, μα εδώ... Ναι, όντως ήθελες λύση, δεν γινόταν. Ναι, ναι, ναι. Και τότε δεν είχες και πολύ ίντερνετ. Έπρεπε κάπως λίγο να το βρεις από κανένα περιοδικό, από... Δηλαδή και τώρα που το βγάλανε για PC και τα 7 σε πακέτο, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, κάτι που είχαν βγάλει και τα κατέβασα όλα, το πήρα με τη μία το πακέτο και βρήκα και τα λισάρια κατευθείαν και τώρα θέλει να κάτσω να ασχοληθώ μια μέρα, να τα εγκαταστήσω, να παίξουμε μία μέρα και με τα παιδιά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλα. Δεν ήταν πολύ μεγάλα. Ένα άλλο παιχνίδι που ήταν ωραίο για PC, έτσι, adventure, που δεν ήταν πολύ διαδεδομένο, το Black Dahlia. Ήταν με πραγματικούς ηθοποιούς. Το έχω ακουστά, αλλά δεν το έχω δει. Ναι. Το είχε ένας φίλος μου σε PC. Adventure ήταν. Adventure ήταν. Το οποίο υποτίθεται ήταν τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο ήταν με μυστικές οργανώσεις και τέτοια και ιστορίες. Και εσύ έπρεπε να δίνεις γρίφους. Ναι. Που εκείνα πραγματικά προσπαθήσαμε χωρίς το λισάρι. Και έχει πολύ ωραίους γρίφους, είχε ηθοποιούς κανονικούς που παίζανε. Ναι, FMV στο... ήταν εδώ, είχε δηλαδή sequence βίντεο μέσα. Ναι, 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 και οι φιγούρες ήταν σε κανονική ηθοποιή. Ναι, 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 ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Και ήταν το γούσταρ. Ναι, ναι, ναι. Παραλίγο να το αποκτήσω τώρα πρόσφατα, αλλά τελικά ο αγοραστής το πολιτής το έδωσε σε έναν άλλον που το έψαχνε και εκείνος φίλο του. Εντάξει, δεν πιστεύω να το βρεις. Μήπως η επόμενη ερώτηση είναι αλληλοχή αυτούς. Ποιο παιχνίδι ρετρό θα ήθελες να γίνει η remake remaster? Θα ήταν το Larry, να ήταν αυτό. Φαντάζεσαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και εγώ τώρα, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή θα ήθελα να δεις ένα Double Dragon. Δηλαδή Double Dragon
δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αυτή τη στιγμή το φτιάχνουν remake 2021 προγραμματιστές για Amiga. Τώρα, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται. Το οποίο θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή για κανένα PS4, Xbox ή μόνο για Amiga. Άρα είναι από το community. Remake στο, είναι από το community. Έχω να σας δείξω και το Pac-Man που βγάλανε 2021 καινούριο. Και είναι γραφικά, σαν όπου, γραφικά όπως έπεσε στο arcade. Δεν ήταν το κανονικό, όπως το κανονικό, δηλαδή το κανονικό της Amiga, το Pac-Man, αν το έχετε δει. Ναι. Άρα είναι λίγο πιο δυνατό. Είναι όπως ήταν το arcade. Έχουν το μηχάνημα, έχει πολλές δυνατότητες, τις οποίες τότε, επειδή με την ταχύτητα που βγάζουν τα παιχνίδια για να βγουν με τον ανταγωνισμό με τον Atari κτλ. Δεν προλαβαίνουν να τα αναπτύξουν και να το τελειοποιήσουν, και τώρα έχουν βρει αυτές τις δυνατότητες. Εντάξει, έχω διαβάσει τρομερά πράγματα κάνουν. Βάζουν HDMI, βάζουν. Ναι, έχω δει. Τρομερά πράγματα. Έχει χάνεση. Έχει μεγάλο community γενικά. Δεν ξέρω, αγαπημένο μηχάνημα, οπότε ναι, έχει community. Πάμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση. Γενικά παρακολουθεί σε YouTube, ας πούμε, έτσι, κανάλια ρετρό, ελληνικά, ξένα, με video games εποχής, δηλαδή σου τραβάει το ενδιαφέρον του YouTube, ας πούμε, ασχολείσαι όπου και πού κοιτάς? Ναι, ναι. Κοιτάς. Δηλαδή και την εκπομπή σου την παρακολουθούσα και πριν γνωριστούμε με τον Άμστραντ και τα λοιπά. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εντάξει, αλίμονο, εγώ ξέρω πάρα πολύ λίγα πράγματα. Τα μαθαίνω και εγώ στην πορεία. Εντάξει, κανείς δεν τα ξέρει όλα έτσι. Όχι, σιγά σιγά. Και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ να δεις και με άλλους φίλους εκπομπής εκεί που πηγαίνετε και στα tour και όλα αυτά. Να παίρνω ιδέες και εγώ. Εννοείται, όλοι παίρνουν ιδέες από αυτά. Έχω πάρει πολλές ιδέες. Βλέπεις, νομίζω ότι φαίνονται μερικές αυτές ιδέες από άλλες εκπομπές. Που έχω παρακολουθήσει και έχεις κάνει. Και όπως από σένα θα πάμε άλλο. Και νομίζω ότι πάει αλυσίδα όλο αυτό, γιατί εντάξει, είναι ωραίο πράγμα, είναι μια ωραία σχολεία, είναι αγχολητική. Ισχύει. Και γενικά σου ξυπνάει έτσι ένα, σαν να νεώνει εδώ θα έλεγα. Όπου υπάρχουν αναμνήσεις και κάποιος τις παρουσιάζει, ναι, έρχεται και ξυπνάει και τους άλλους. Γιατί και εμένα κάποια μου τα ξυπνήσανε και μετά εγώ το κάνω τώρα πιο πολύ στην Ελλάδα αυτό. Μάλιστα. Νομίζω, παιδιά, ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημερινού επεισοδίου. Τελειώσαμε τη συνέντευξη, αφού παίξαμε, αφού είδαμε την απίστευση λογή του φίλου Γιάννη. Γιάννη, να σου πω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά. Και έτσι, εγώ πέρασα μαζί. Ευχαριστώ πάρα και πολύ για που ήρθατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε να πούμε ότι ήρθαν και σουβλάκια, απλά δεν τα τραβήξαμε για τα σουβλάκια, γιατί είχαμε γεμίσει την τζατζίκη, ξέρω εγώ. Περάσαμε δηλαδή, μας φιλοξένησε πολύ καλά σήμερα εδώ ο Γιάννης. Περάσαμε πάρα πολλές ώρες. Έχουμε έρθει τις 11 η ώρα και η ώρα πάει 7. Να πούμε την αλήθεια, και μπορεί να μην έχουμε φύγει ακόμα στις 7. Θα δείξει. Αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αυτό το επεισόδιο ήθελα να είναι το πρώτο της χρονιάς, να μπει η χρονιά με το δεξί. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά 2022 με υγεία, ευτυχία. Τα είπαμε και με καλές συλλογές να πούμε. Και με τον Γιάννη, όπως και με άλλους συλλέκτες που το έχω πει στο παρελθόν, έχουμε ανοιχτό contact. Όταν θέλει να κάνουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε πάνω είτε εδώ τώρα, γιατί σίγουρα θα βάλεις και άλλα πράγματα. Την επόμενη φορά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα εδώ. Και να δείξουμε στον κόσμο όμορφα πραγματάκια. Ελπίζω να σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ελπίζω και εσείς να περάσετε ωραία. Αυτό. Θέλω να δω στα σχόλιά σας από κάτω για τη συλλογή του Γιάννη, τι ήταν αυτό που σας άρεσε πιο πολύ, κάτι που μάθατε, κάτι που είδατε για πρώτη φορά εδώ, γιατί και αυτός είναι ο σκοπός του καναλιού, τα Console Hunting Group Tools έχουν γίνει trademark στο κανάλι, ο κόσμος διψάει, αυτό τα ζητάει, γιατί μαθαίνει και πράγματα από αυτά και χαϊπάρονται μετά και αγορές. Βλέπουμε τώρα μετά στο marketplace, τσουπ, αυτό ξαφνικά, τι έγινε, πού το είδαμε αυτό, το είδαμε εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε το like σας, θέλουμε τα σχόλιά σας, το subscribe στους νέους φίλους του καναλιού, όσοι έχετε σήμερα αυτό το επεισόδιο και σε παλιούς, και θα τα πούμε πολύ σύντομα πάλι με τον Γιάννη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά και πάλι, καλές συλλογές, keep it retro, και θα τα πούμε σύντομα. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, παιδιά.